Οι αρμόδιοι, οι εμπλεκόμενοι, ναι, από τον Πρωθυπουργό μέχρι τους δημοξιολόγους, λέγανε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ακριβώς. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε διαπιστώσει πλέον. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ιδιαίτερη ανάλυση. Χθες τα νούμερα ήταν σοκαριστικά. Οι αριθμοί ήταν σοκαριστικοί για όλους μας, γιατί από νωρίς ξέραμε ότι είναι πάνω από 2.000, ναι, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα περίμενε κανείς να δει αυτόν τον αριθμό. 2.353 νέα κρούσματα, με πολλά τεστ, πρέπει να πολλά το πούμε, τεστ, περίπου 60.000 τεστ, ναι, ναι, πραγματοποιήθηκαν, 422 εκτινάσεται ο αριθμός των διασωληνωμένων, 23 νέοι θάνατοι, πρωταθλήτρια και πάλι η Αττική με 1.159 κρούσματα, τετραψήφιος και ανεβαίνει. 318 στο κέντρο της Αθήνας, 185 στο δυτικό τομέα. 202 στον Πειραιά και συναγερμός και στη Θεσσαλονίκη, κακά τα ψέματα, με 304 κρούσματα και εκεί. Και η Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι πιέζεται που είναι πολύ ανοιχτή, ξεκινάει να πιέζεται και εκείνη αρκετά, με το οικό φορτίο να ανεβαίνει. Είναι δεδομένο ότι ο δείκτης μετάδοσης είναι πάρα πολύ ψηλός πλέον. Έτσι. Οι αεροπλατικές, τα νοσοκομεία βρίσκονται στο κόκκινο. Ναι. Αυτό εκπέμπεται από κάθε μεριά που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, από όλα τα νοσοκομεία της Αττικής και όχι μόνο. Και όλο αυτό αποδίδεται στις μεταλλάξεις, ακριβώς, που είναι υπερμεταδοτικές, στην πλημμυρίση των μέτρων, στις τρύπες στα μέτρα. Και έτσι το πιθανότερο είναι ότι μέσα στην ημέρα θα δούμε ή αύριο το πολύ, θα ανακοινωθεί ένα καινούργιο μοντέλο, ναι, που θα λέει όλοι μέσα. Όλοι μέσα, ολικό lockdown σε όλη την επικράτεια. Σήμερα συνεδριάζουν εκτάκτος και όχι Παρασκευή οι λοιμοξιολόγοι. Έτσι. Χθες αυτό για το πώς έχει επηρεαστεί όλη η κατάσταση από τα μεταλλαγμένα κρούσματα, το είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην επίσκεψή του στο Σωτηρία. Αλλά μας το λένε καθημερινά οι ίδιοι οι λοιμοξιολόγοι της Επιτροπής. Καλομενίδης. Από τον Ευαγγελισμό. Ναι. Μας είπε ότι είμαστε στα όρια της λειτουργικής κατάρρευσης, mm-hmm, των νοσοκομείων. Mm-hmm. Εάν πάμε εκεί και είμαστε ένα βήμα από εκεί, τότε θα έχουμε διαλογή. Ναι, και εξού και απόψε. Απλά πράγματα. Και για διαλογή μιλάμε τώρα. Ακριβώς. Αυτό το οποίο δεν είχαμε στο δεύτερο κύμα πλέον, μιλάνε όλοι για τρίτο κύμα. Έτσι. Αυτό έχει αλλάξει επίσης στις τοποθετήσεις τους. Σωστά. Δεν λένε είμαστε στο δεύτερο κύμα, είμαστε στο τρίτο κύμα. Αυτό που φοβόμασταν και θέλαμε να αποφύγουμε, που λέγαμε ότι ό,τι βλέπουμε στην Ευρώπη έρχεται εδώ με μια σχετική καθυστέρηση. Έτσι. Το ζούμε. Και το ζούμε μέσω σκληρού lockdown. Και προσπαθούμε, προφανώς θα προσπαθήσουμε να το αναχαιτήσουμε αυτό, μέχρι να φτάσουμε στον Απρίλιο, που θα έχουμε τις πολλές δόσεις των εμβολίων, ναι, έτσι ώστε να εμβολιαστεί ο πληθυσμός μαζικά. Μέχρι τότε όμως, και απομένουν αρκετές ημέρες, αρκετές εβδομάδες, τα πράγματα είναι εξαιρετικά κρίσιμα. Είναι προφανές ότι φοβούνται ότι θα σκάσει η Αττική και δεν θα μπορούμε πια να ελέγξουμε, ναι, την κατάσταση. Τι σημαίνει όμως θα πάμε σε ολικό lockdown, τι σημαίνει πάμε σε σκληρότερα μέτρα, εγώ δεν καταλαβαίνω, γιατί υποτίθεται ότι είμαστε σε αυτό, ναι, δεν είμαστε, και δεν εφαρμόζεται. Δεν είμαστε από τη φέρα. Άρα πώς θα το πετύχουμε, η κούραση ξαφνικά θα φύγει, γιατί όλοι λέμε είμαστε κουρασμένοι. Ναι. Δεν τηρούμε και εμείς τα μέτρα γιατί δεν αντέχουμε άλλο. Μάλιστα. Εάν εφαρμοστεί, εάν πούνε τελικώς πάμε σε ολικό lockdown, σε αυτό δεν είμαστε. Ναι. Αναρωτιέμαι. Υποτίθεται ότι είμαστε σε αυτό, αλλά αυτό δεν εφαρμόζεται. Το λέμε ότι δεν γίνονται κανένα έλεγχοι. Θα σου αλλάξει το 6. Αυτό είναι τώρα το κομβικό σημείο. Θα σου αλλάξει το 6. Αυτό που λέμε σου, ότι δηλαδή βάζω ένα 6 και πάω από το Χαλάνδρη στον Άλυμο ή από το Χαλάνδρη στο Φάλιρο. Δεν θα υπάρχει αυτό. Έτσι φαίνεται ότι θα λειτουργήσει η ιστορία αυτή. Θα πάμε σε μια ιστορία του Μαρτίου. Αυτό είχε ζητήσει ο Κικίλιας όταν είχε παρέμβει στην εκπομπή. Το που μας είχε εδώ, είχε πει, ακριβώς, ζητώ να πάμε σε καθολικό lockdown τύπου Μαρτίου. Ναι. Δεν πήγαμε. Όχι. Δεν πήγαμε. Μπορεί αυτό να πίστευαν, αυτό να ανακοίνωσαν, αλλά ναι, δεν πήγαμε. Δεν πήγαμε. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Ναι, ναι. Αλλά είναι λογικό πλέον και να υπάρχει. Εδώ μιλάμε λογή για όλη τη χώρα, από ό,τι, ναι, φαίνεται. Έτσι. Για όλη τη χώρα. Εδώ μιλάμε για όλη τη χώρα. Γιατί φαίνεται ότι οι μεταλλάξεις έχουν ξεφύγει. Ναι, γιατί παντού για μεταλλάξεις μιλάνε. Χθες μας έλεγε η Ευτυχία η Πενταράκη ότι στην Κρήτη το 98%, ναι, είναι οι μεταλλάξεις. Είναι οι μεταλλάξεις. Όχι το προηγούμενο, mm-hmm, στέλεχος. Το γνωστό στέλεχος. Την ίδια ώρα. Αρχικό. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για την υπόθεση Κουφοντίνα, για την μεγάλη ένταση που επικρατεί. Η κυρία Κούρτοβικ, μας τα έλεγε εδώ εχθές, mm-hmm, έκανε προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, στον υπουργό δικαιοσύνης. Βέβαια, πλέον οι φυλακές δεν είναι δική του αρμοδιότητα. Σωστά. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Σωστά. Για το ζήτημα της μεταγωγής του. Άρα δεν ξέρω γιατί έκανε το αίτημά της στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Προκειμένου να παρέμβει ενδεχομένως και να δοθεί μια βελούδινη λύση.
Εν πάση περιπτώσει, να μην πάμε σε περαιτέρω αδιέξοδο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση και ανησυχία, μας έλεγε χθες ο κύριος Χοντόπουλος, ο εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, mm-hmm. ότι φοβούνται ακόμη και επίθεση σε. Ανθρώπινο στόχο και τρομοκρατικό χτύπημα. Ακριβώς. Εξού και ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Στη Γαδά. Ναι. Έτσι, πήγε στη Γαδά, προκειμένου να δουν τα μέτρα, προκειμένου να δουν το σχεδιασμό. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά, γιατί ήρθε και μια δήλωση του κυρίου Δρίτσα, κορυφαίου στελέχου πρώην υπουργού. Του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε δεν τρομοκρατήθηκε κανείς από τον 17 Νοέμβρη. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του. Προσπάθησε να το μαζέψει. Υπήρξε μετά. Υπήρξε μια αναδίπλωση. Δεν μετά. Μαζεύοτανε. Όχι. Έτσι όπως το είπε, όχι. Και προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία με συνεχίσεις σκέψεις των επιτελών, αφού οι επιθέσεις υποστηρικτών του Δημήτρη Κοφοντίνα δεν έχουν τέλος. Με τελευταία στο Ίδρυμα Γουλανδρή. Την ίδια ώρα, ο φόβος ακόμη και για νεκρό αστυνομικό είναι υπαρκτός. Φαίνεται ότι κάποιοι θέλουν νεκρό αστυνομικό. Εμείς, σαν Έλληνες αστυνομικοί, δεν φοβόμαστε ούτε τρομοκρατούμαστε από τέτοια θρασίδηλα άτομα. Κάποιοι φαίνεται μάλιστα ότι έφτασαν στο σημείο να ζητούν από τους πολίτες να τους δείχνουν τις ταυτότητές τους για να διαπιστώνουν αν είναι αστυνομικοί. Θεωρώ ότι είναι κινήσεις εντυπωσιασμού συμβολικής αξίας σίγουρα, οι οποίες δεν θα είναι πάνω από 5-10 λεπτά. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ανώνυμη ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο περιπουλικό στην Ούλοφ Πάλμε. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας επιμένει στην απεργία πείνας, ζητώντας τη μεταγωγή του στον Κορυδαλό, με την κατάσταση να οδηγείται σε αδιέξοδο. Θα μπορούσε να είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη από την πρώτη στιγμή και να μην κάνει απεργία πείνας. Το δικαίωμα αυτό υπήρχε από την πρώτη στιγμή, αντί αυτού όμως επέλεξε την απεργία πείνας. Μία σφραγίδα δεν είναι απόφαση. Α, είναι αυτό δεν που βλέπουμε εδώ. Ναι. Δεν υπάρχει αριθμός, δεν υπάρχουν υπογραφές. Τι σφραγίδα θέλει όμως. Δεν υπάρχουν τα ονόματα αυτών που συμμετέχουν, ναι. Και δεν υπάρχει κυρίως το σκεπτικό. Δεν υπάρχει απόφαση την οποία να μπορούμε να προσβάλλουμε. Την ίδια ώρα, σ' άλλο έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Θοδωρή Δρίτσα, ότι 17 Νοέμβρη δεν τρομοκράτησε κανέναν. Με αυτό που κάνει θα ξανααναβιώσει μια συζήτηση για τη δράση του ένοπλου και της τρομοκρατίας, όπως λέγεται, αν και κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί, πιστεύω εγώ, από τη δράση αυτών των οργανώσεων. Ποιων οργανώσεων, εννοείται των ανθρώπων που διαδηλώνουν. Ναι, κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί για τη 17 Νοέμβρη. Λίγη ώρα αργότερα ο βουλευτής αναδιπλώθηκε, υποστηρίζοντας ότι. Είναι αυτονόητο πως η αναφορά μου ότι κανείς δεν τρομοκρατήθηκε από τη 17 Νοέμβρη αναφερόταν στην ελληνική δημοκρατία, τους δημοκρατικούς πολίτες και τις αξίες του κράτους δικαίου. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας διανύει την 54η ημέρα απεργίας πείνας και σύμφωνα με τους γιατρούς του, η κατάσταση της υγείας του είναι οριακή. Μάλιστα. Απίστευτα πράγματα και αυτά να λέγονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν διατελέσει και υπουργοί, ρε παιδί μου. Δεν καταλαβαίνω, κύριο Ζήτσας, πώς ακριβώς το διατύπωσε αυτό, τι είχε στο μυαλό του. Αν το πιστεύει, είναι ακόμη χειρότερο. Αν του ξέφυγε, αν ήταν να το πούμε. Λέει, ήθελε προφανώς να πει ότι όλη η κοινωνία δεν ήταν. Δεν μετήχε σε όλη αυτή την ιστορία, μα τα θύματα ήταν μέρος κάποιας ιστορίας στην οποία στόχευε η 17 Νοέμβρη. Είναι ενδεικτικό ότι και μέσα εφημερίδες και μέσα φύλλα προσκύμενα στην αξιωματική αντιπολίτευση επίσης καταδίκασαν τη δήλωση αυτή. Μα για όνομα του Θεού. Και σχολίασαν με πολύ αρνητικό τρόπο τη δήλωση του κυρίου Δρίτσα. Τι είναι αυτά που λέγονται εδώ. Ξαφνικά θα ξεπλύνουμε το. Είναι δεδομένο ότι. Στις 17 Νοέμβρη. Θα το δούμε και στην πολιτική αντιπαράθεση. Είναι δεδομένο ότι τη δήλωση αυτή θα εκμεταλλευτεί. Η κυβέρνηση προφανώς. Και τα κυβερνητικά στελέχη. Από χθες, δεν είναι να τον διώξει ο Τσίπρας και τα λοιπά. Και αλίμονο αν το αφήνανε να πέσει κάτω. Τώρα, είχαμε και μια παρέτηση χθες του κυρίου Λιβαθινού, ναι. Του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου επί ΣΥΡΙΖΑ. Το όνομά του είχε παίξει πολύ στην πρώην ημερησία διατάξεω συζήτηση. Ήταν αμέσω Τσίπρα, Μητσοτάκη, Τσίπρα. Έτσι. Όταν ο Μητσοτάκης είχε πει στον Τσίπρα, καλά μου λες ότι διόρισα τον Λιγνάδη. Εσύ με τον ίδιο τρόπο διορίσατε το Στάθη Λιβαθινό. Παραιτήθηκε μετά από καταγγελίες. Για κακή συμπεριφορά, ανάρμοστη συμπεριφορά στους μαθητές του. Έτσι, υπήρξαν αρκετές καταγγελίες και για. Πώς να σου το πω, για καταγγελίες για την άσχημη συμπεριφορά, ότι τους προσέβαλε, τους έκανε ότι πολύ. Χρησιμοποιούσε. Ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται. Ναι, και όχι έτσι, για σεξουαλική κακοποίηση ο άνθρωπος, μιλάνε για κακή συμπεριφορά. Για κακή συμπεριφορά. Τους είπε λοιπόν. Να συνεχίσετε καλά, εφόσον δεν μπορέσαμε να τα βρούμε. Χαίρετε. Λοιπόν. Και πάμε. Πάμε στην Ελευθερία Τσιπηράκη να τη δούμε, η οποία είναι μαζί με τον κύριο Θόδωρο Μάλιο.
είναι στο παρατηρητήριο της καθημερινότητας ο κύριος Μάλιος. Περιπτεράς είναι, αλλά χωρίς μάσκα, κύριε Μάλιο μου. Πού είναι η μάσκα σου? Για μάσκα 6 ώρα το πρωί στην πλατεία της Αργυρούπολης. Έλα ρε, 6 ώρα κοροϊδευόμαστε. Πες μου τις κουμπάρες. Δεν χρειάζεται. Ξέρω εγώ, στη μέση του δρόμου, ξημερώματα. Για κάτσε τώρα να σου πω. Και οι πελάτες που θα σταματήσουν το περίπτερο θα σε δουν χωρίς μάσκα, θα σου πούνε, ρε φίλε. Ποιοι πελάτες, καλέ μου άνθρωποι, το περίπτερο είναι κλειστό 3 μήνες. Μάλιστα. Δεν έχω πελάτες πλέον. Μάλιστα. Δεν έρχονται πελάτες. Θα δούμε δεν πότε έχει... ξανά θα έχω πελάτες. Δεν έχει κίνηση στην Αργυρούπολη. Είμαι κλειστός, παιδιά, δεν είμαι στην Αργυρούπολη. Εγώ εδώ Μάλιστα. είναι κοντά το σπίτι μου. Στην Ακρόπολη είμαι κλειστός που είναι το περίπτερο. Μάλιστα. Α, το κλείσατε το περίπτερο. Είμαι κλειστός εδώ και μήνες. Εδώ και μήνες. Τι θα κάνουμε στην Ακρόπολη, θα μας φάνε οι αλεπούδες. Πλέον, πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Καλημέρα, Ελευθερία. Ελευθερία. Καλή σας ημέρα. Τι γίνεται, δώσε μας λίγο το στίγμα της νύχτας, της βραδιάς, να τα πούμε και με τον κύριο Μάλιο στη συνέχεια. Χθες δυστυχώς είχαμε μια τραγωδία, αφορά έναν 15χρονο από το Κερατσίνι, τον οποίο δυστυχώς η μητέρα του τον βρήκε στο σπίτι χωρίς τις αισθήσεις του. Το παιδί έβαλε τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Η μητέρα του σοκαρισμένη τον βρήκε μέσα στο δωμάτιό του χθες το μεσημέρι. Κάλεσε την αστυνομία, το ΕΚΑΒ. Προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, ωστόσο ήταν αργά. Η μητέρα, σύμφωνα με τα όσα έχει καταθέσει στους αστυνομικούς, ο θάνατος του παιδιού της, κατά πάσα πιθανότητα, σύμφωνα πάντα με την ίδια το τονίζω, φαίνεται να προέρχεται από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια με τα οποία κατά καιρούς είχε απασχοληθεί. Βέβαια, ναι. πρέπει να σας πω ότι πρόκειται για μια υπόθεση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση του ηλεκτρονικού υπολογιστή προκειμένου να διερευνήσουν το κατά πόσο υφίσταται αυτό το οποίο ανέφερε η μητέρα ή μέσα από τους social media ενδεχομένως να είχε δεχθεί κάποια μηνύματα το νεαρό παιδί ναι. που τον οδήγησαν ουσιαστικά σε αυτή την πράξη. Πάντως πρόκειται για μια τραγωδία. Οι αστυνομικοί δεν πίστευαν στα μάτια τους μόλις αντίκρισαν αυτή την εικόνα και περιμένουμε να δούμε τις επόμενες ημέρες τι θα δείξει αυτή η ιστορία την οποία σας περιέγραψα πριν από λίγο. Πάντως και χθες, Ελευθερία, είχαμε και πάλι συγκέντρωση υποστηριχτών του Δημήτρη Κουφοντίνα και εδώ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Πώς πήγαν τα πράγματα. Έτσι ακριβώς, την ναι. Αθήνα. Ήταν μια ειρηνική πορεία, δεν προκλήθηκαν προβλήματα. Για κάποια ώρα είχε κλείσει η Λεωφόρος Βασίλης Αμαλίας και η Λεωφόρος Βασίλης Σοφίας, καθώς και η Πανεπιστημίου. Ωστόσο, μετά από λίγο αποδόθηκαν στην κυκλοφορία, καθώς ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 7.30 ολοκληρώθηκε mm-hmm. η συγκέντρωση. Βέβαια, πρέπει να σημειώσουμε ότι πήραν μέρος αρκετά άτομα, περί τις 2.000, ναι. ωστόσο έληξε ειρηνικά. Δεν υπήρξε κάποιο επεισόδιο ούτως ώστε να μαυρώσει την όλη συγκέντρωση. Έτσι. Και ο κύριος Μάλιος έχει κλειστό, λέει, το 2.000 άτομα στις συγκεντρώσεις. Ναι, ναι. Κλειστό το περίπτερο στην Ακρόπολη. Γιατί το έκλεισες, κύριε Θοδωρέ, γιατί το έκλεισες το περίπτερο? Ναι, θα σου πω, Άκη. Ναι, γιατί είπα και νωρίτερα ότι εκεί θα μας φάνε οι αλεπούδες τώρα. Δεν έχουμε δουλειά καθόλου. Όπως καταλαβαίνετε, χωρίς τουρισμό, χωρίς σχολεία, γιατί τώρα πρέπει να πω ότι από τις 10-15 Φεβρουαρίου ξεκινάγαν τα σχολεία. Για μας δηλαδή όλη η άνοιξη ήταν τα σχολεία. Χωρίς σχολεία, χωρίς τουρισμό, χωρίς... Με τις επισκέψεις και γενικώς το κέντρο της πόλης, ξέρετε ότι είναι νεκρό. Γενικώς το κέντρο της πόλης. Ναι. Τι να συζητάμε τώρα. Εμείς δεν βλέπουμε ότι είναι νεκρό. Είναι αυτό είναι το θέμα, ότι βλέπουμε ότι έχει πάρα πολύ κίνηση. Το κέντρο. Αλλά, μάλλον το είναι κέντρο. Με αυτοκίνητα η κίνηση μόνο. Αστείευεστε τώρα, παιδιά. Ναι. Μιλάω κάθε μέρα με τους συναδέλφους μου, κάποιοι που είναι ανοιχτοί στο κέντρο, να πούμε, μιλάνε με τα πιο δραματικά λόγια για την κατάσταση. Τώρα, ο κύριος Θόδωρος μιλάει για κέντρο Διονυσίου Παγίτου, Μοναστηράκι, Πλάκα. Ναι. Όχι, δεν. Ναι. Για αυτά τα λέει, Σύνταγμα. Εγώ μιλάω για Σύνταγμα, μιλάω για Ομόνια, μιλάω για Πανεπιστημίου, μιλάω για Ακαδημίας. Προφανώς λέει για τα καταστήματα. Το Σύνταγμα, το Σύνταγμα γιατί... και αν είναι, παιδιά. Μάλιστα. Το Σύνταγμα, παιδιά, και αν είναι. Ναι. Τι λέτε τώρα? Λοιπόν. Σαν να ζούμε σε άλλα σύμπαντα. Πάντως, επιτρέψτε μου μισό λεπτό να προσθέσω τη μικρή μου φωνή, τέλος πάντων, ναι. σε όσους, και μάλιστα συμφωνώντας απόλυτα, ταυτιζόμενος
με την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για την υπόθεση του Κουφοντίνα, δηλαδή να κάνω κι εγώ μια έκκληση με τη μικρή μου φωνή, ξαναλέω, τελείως προσωπικά, δεν εκπροσωπώ σε αυτό κανέναν άλλον, να σταματήσει εδώ αυτό το πράγμα και να μην πάμε σε θάνατο ανθρώπου. Έτσι, αυτό πρέπει να λύσει το θέμα συντομότατα. Να βρεθεί μια λύση, λες. Οπωσδήποτε, χωρίς δεύτερη σκέψη. Ναι. Οι αντιδράσεις τις βλέπετε, τις ακούτε, είναι και από την Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά δηλαδή. Εμείς σας φωνάξαμε για μια καλή μέρα. Δικάστηκε και καταδικάστηκε. Ας τα πολιτικά τώρα, ας τα πολιτικά. Ας τα πολιτικά για τη χώρα η συζήτηση. Δεν τα αφήνω τα πολιτικά. Είμαι πολίτης πρώτα και μετά οτιδήποτε άλλο. Ξέρω ότι είσαι πολίτης και έχεις άποψη. Λοιπόν, και τους καλούς επιστήμονες να τους μαζέψετε λιγάκι. Να αφήσετε τους Βασιλακόπουλους εδώ και εκεί. Μαζέψτε τους λίγο. Ποιους? Ξεφύγανε τελείως. Συνωστισμός στα ψηφοδέλτια των κομμάτων. Κύριε Μάλια μου. Τι καλά που τα κάνουν όλα, λέγατε πέρσι. Ποιος, εγώ για αυτούς, πηγή του Φαραώ τους θεωρώ. Ποιος? Πηγή του Φαραώ. Ποιος? Μία ακόμα. Και τους επιστήμονες. Και πώς θα βρίσκαμε την πανδημία με το μάτι? Εντάξει. Ξέρετε κάτι, είπα Ευαγγέλου να λέει καλά που κλειστήκαμε λόγω του. Καλά λέω, το αντίθετο. Ναι. Δυστυχώς κλειστήκαμε μέσα λόγω του χιονιά και ο Βασιλακόπουλος να λέει ευτυχώς, το ακριβώς αντίθετο. Βγάλε άκρη με αυτούς. Άστα να πάνε, παιδιά, αφήστε να πάνε. Τώρα τα είδε. Αυτό που λέει ο κύριος Θόδωρος το λέει πολύ κόσμο. Ότι φάσκουν και αντιφάσκουν. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα στην Ελευθερία. Καλημέρα στην Ελευθερία. Καλημέρα στην Ελευθερία. Καλημέρα στην Ελευθερία. Λοιπόν, και πάμε στο Σπύρο το Χρονιδίδη, μας καλημέρα. Γεια σας, Σπύρο. Μέσα σε βάζουμε, έξω σε βγάζουμε, στο πηγενέλα. Τι έχουν τέρμα και ψοφάνε, το ξέρεις αυτό. Πηγενέλα είμαστε. Τι κάνετε, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, λοιπόν, καλημέρα. Για πάμε να δούμε τι έχει μέρα. Ο Μάρτης, το ξέρετε. Ναι, ήρθε ο Μάρτης, αλλά δεν έχει έρθει ζέστη. Δεν έχει έρθει ζέστη ακόμα, δεν έχει έρθει άνοιξη. Δεν ήρθε ο Κλέαρχος, ο Σπύρος ήρθε. Ναι, ο Σπύρος είναι. Αλλά έχω την αίσθηση ότι θα αρχίσει και η άνοιξη και στα οικονομικά. Φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Συσκέψεις επί συσκέψεων, η προκαταβολή, η έκτη επιστρεπτεία τρέχει. Φαίνεται ότι πολύ λίγοι μπαίνουν. Μπαίνουν λίγοι μέσα στο σύστημα της επιστρεπτείας. Και όχι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα από τους πολίτες, διότι λέει δεν έχουν πλέον έσοδα και κρατιούνται κυριολεκτικά με νύχια και με δόντια λόγω της επιστρεπτείας. Πληρώνουν τις οφειλές που έχουν απέναντι στο κράτος με τα χρήματα της επιστρεπτέας και ό,τι μείνει πληρώνουν τα προσωπικά τους έξοδα. Ναι, ναι. Δηλαδή πληρώνουν το σπίτι τους. Ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει τις ανάγκες απέναντι στο κατάστημά του, έχει τις ανάγκες απέναντι στους υπαλλήλους και απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά έχει και τις ανάγκες στις προσωπικές του. Και εκεί υπάρχει μια νέα έδρα η οποία και φαίνεται, όσο και αν προσπαθεί το σύστημα. Και φαίνεται, παιδιά, ότι αν πάμε, που θα πάμε κατά πάσα πιθανότητα σε αυτό το ολικό lockdown ξανά το πολύ πιο αυστηρό. Θα πάμε με ορίζοντα την επόμενη Δευτέρα, μπας και ανοίξει το λιανεμπόριο με αυτό το 13.032, γιατί η αγορά αργοπεθαίνει. Ναι. Φωνάζει ο κόσμος, δεν αντέχει. Δεν ξέρω αν πας σε ολικό lockdown, πώς μπορεί να ανοίξει η αγορά. Σωστό είναι αυτό. Με το 13, έστω και με το 13.032. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Σήμερα το πρωί, 11 η ώρα, είναι η Επιτροπή των Σοφών, η Επιτροπή των Εμπειρογνωμών. Ναι. Που λέει και ο Μάλιος. Που λέει και ο Μάλιος ακριβώς. Ναι, ναι. Και ακριβώς πιστεύω περιπτεράς και κάθε περιπτεράς περιμένει σήμερα τι θα ανακοινώσει αυτή η Επιτροπή, διότι αυτό που ανησυχούμε είναι αν θα πούν για ένα διβδόμαδο ουσιαστικά, για δύο εβδομάδες, ένα αυστηρό lockdown και ίσως πανελλαδικό. Και αυτό έχει πολλά από πίσω του παρελθόμενα. Πολλές συνέπειες. Άρα, ένα ραντεβού της ημέρας είναι αυτό. Η κρίσιμη συνεδρίαση. Βέβαια. Άλλο τι έχει η μέρα μας. Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι η μέρα μας σήμερα έχει τον Πρωθυπουργό να δέχεται στο Μέγαρο Μαξίμου τους δημάρχους από το Ανατολικό Αιγαίο. Μιλάμε για την Μυτιλίνη, για την Ανατολική Σάμμο και την Χίο. Με κεντρικό άξονα το προσφυγικό και με τις δομές οι οποίες μένουν ανοιχτές και οι οποίες θα πρέπει να συζητηθεί πώς θα διευθετηθεί το θέμα εκεί πέρα. Θυμίζω ότι είχαμε ουσιαστικά τον εορτασμό, σε εισαγωγικά, αν θέλετε, την επέτειο ένα χρόνο πιο πριν με το προσφυγικό και όλο αυτό το κύμα των προσφύγων, των προσφυγικών ρόμων που είχαμε στα σύνορά μας, κυρίως στον Εύρο. Άρα, ο Πρωθυπουργός είχε αυτό. Και να πούμε λίγο στα θέματα πάλι της οικονομίας και να σας πω ότι το μεγάλο ζήτημα, χθες αναδείξαμε το θέμα του ΝΑΤΑ, αν θυμάστε, και τις 3.500 περίπου εκκρεμείς συντάξεις, το μεγάλο ζήτημα είναι πότε θα ξεκινήσει να λειτουργεί η εφαρμογή, η ψηφιακή εφαρμογή, προκειμένου οι συνταξιούχοι, αυτοί που έχουν υποβάλει ήδη αίτηση συνταξιοδότηση, να μπορέσουν να πάρουν την προκαταβολή της σύνταξης. Αυτό που έχει υποσχεθεί ο κύριος Χατζηδάκης. Ακριβώς. Περιμένουμε το πρώτο δεκαήμερο ουσιαστικά να ανοίξει αυτή η υπόθεση. Άρα, εδώ λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα μπροστά μας, να το δούμε και αυτό. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι ίσως αναρωτηθούμε όλοι μας αν καλώς ή κακώς πληρώσαμε τέλη κυκλοφορίας.
Γιατί έχετε ένα νομοσχέδιο. Θα εκνευριστώ. Πρόσεχε τι θα πει. Γιατί πλήρωσα και πολλά. Έχει πληρώσει, πρόσεχε. Έχει πληρώσει, έχει πληρώσει πολλά. Όχι, έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί έχω παλιό αυτοκίνητο. Ναι, ακριβώς. Για πες. Πρόσεξε, πώς θα το πάω τώρα το θέμα τώρα. Πώς θα το δέσω τώρα με την επικαιρότητα. Έχετε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών και έχουμε ετοιμάσει και μια σχετική κάρτα. Ναι. Η οποία λέει, όσοι έχετε δίπλωμα Β κατηγορία, ναι, ναι, μπορείτε να οδηγείτε μέχρι και μοτοσυκλέτα. Αυτή λοιπόν τη στιγμή. Η Ντόρα μπορεί να οδηγήσει και μοτοσυκλέτα. Όχι, όχι, όχι. Μην το κάνουμε αυτό, παιδιά. Τι, πώς. Πάει μοτοσακό η Ντόρα, θα βασανίσει κόσμο. Μοτοσακό, όχι. Όχι, παιδιά. Το όχι. Το όχι, μπορεί, μπορεί. Έχει τρεις προϋποθέσεις, βέβαια, αυτή η ιστορία. Μόνο εντός ελληνικής επικράτειας. Εντάξει, Ελλάδα θα γίνει. Καλά, απαγορεύεται η μετακίνηση. Θα πρέπει να πα στη Γερμανία. Η Ντόρα έχει πρώτα καταρχά τη βασική πρώτη προτεραιότητα. Έχει τα 6 χρόνια που έχει το δίπλωμά τη. Δεν έχω το δεύτερο. Το δεύτερο είναι το πλησιάζω. Εντάξει, 22 χρονών τώρα. Στα 23, μέχρι φτάσει 27 και έχει πληρώσει το όριο των 27 ετών, ναι, έχει κλειδώσει εδώ. Για να οδηγήσει δηλαδή, με το δίπλωμα του γιο ταχύ το μηχανάκι, το μοτοσακό σου. Ναι. Και η τρίτη βασική προϋπόθεση που για του φίλου που μα παρακολουθούν έχει ενδιαφέρον, θα κάνουν τουλάχιστον 3 μαθήματα πρακτική εκπαίδευση. Ναι. Προκειμένου τι. Να ξέρουν πώ αλλάζει την ταχύτητα. Πώς... Ναι. Ναι, ναι. Φαντάζομαι σίγουρα, ναι, ναι, και πώς κινείται και η μηχανή μέσα στον δρόμο. Έτσι, ναι, δηλαδή, ναι, έχει μια άλλη συμπεριφορά. Ναι. Το λέω αυτό γιατί ενώ συζητάμε για το θέμα των μετακινήσεων, έχετε αυτό το νομοσχέδιο το οποίο έχει ένα ριζοσπαστισμό ό,τι αφορά, ναι, το ότι με δίπλωμα. Για τη γραφειοκρατία, σωστά. Ναι, και βεβαίως έχει και ένα ενδιαφέρον διότι είναι αρκετοί οι οποίοι λένε μα εγώ έχω διπλώματα αρκετά και δεν μπορώ να οδηγήσω ένα μηχανάκι. Είναι πάρα πολλοί κόσμοι που το συζητάει αυτό, ναι, το ζήτημα. Εντάξει, και δηλαδή μου λες τουλάχιστον να μην γκρινιάζω, γιατί, yeah, μου δίνεται δυνατότητα με το δίπλωμα παπί που έχω να πάρω και ένα παπάκι. Βεβαίως, βεβαίως. Θα μετακινήσω με παπιάνετα κλπ. Ωραία, εντάξει. Και το τρίτο στοιχείο, να σας το, ναι, πω, θα το δείτε και σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων σήμερα. Ναι. Νομίζω η εφημερίδα Τα Νέα το έχει βάλει σε πρωτοσέλιδο. Έχετε ένα νομοσχέδιο από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο αφορά το θέμα του ΑΣΕΠ. Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις κλπ. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα λεπτό σημείο. Λέει λοιπόν ότι θα υπάρχει και ένα ποσοστό υπαλλήλων οι οποίοι θα προσλαμβάνονται στο δημόσιο κάνοντας τηλεργασία. Ναι. Δηλαδή αυτό θα το δούμε στο μέλλον. Μα ήρθε για να μείνει το φρούτο αυτό, Σπύρο μου. Ήρθε για να μείνει αυτό. Ήρθε για να μείνει. Έτσι. Και λέω ότι μέσα στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο φτάνει τώρα για το. Περιλαμβάνει διατάξεις του ΑΣΕΠ, θα δείτε και αυτή την ενέργεια. Λοιπόν, για πάμε να το δούμε. Γιατί μετά από το σέλιδο θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ραντεβού σε λίγο. Ευχαριστούμε, Σπυρό. Ραντεβού σε λιγάκι. Λοιπόν, για πάμε στις εφημερίδες. Πάμε στις εφημερίδες μας, παιδιά, να δούμε ποια είναι τα πρωτοσέλιδα, ποια είναι τα θέματα που έχουν επιλέξει για να διαχειριστούν. Πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά, και για τον Κουφοντίνα και για το lockdown και για το γιατί δεν πήγαμε νωρίτερα, γιατί το κάνουμε τώρα, γιατί το ανακοινώνουμε και δεν το εφαρμόζουμε, αν η ατομική ευθύνη παίζει ρόλο, δεν παίζει ρόλο. Μεγάλη κουβέντα έχει ανοίξει και θα ανοίξει ακόμη μεγαλύτερη σήμερα. Πάμε τα νέα. Δημόσιο προσλήψεις μόνο για τηλεργασία. Οι βασικές προβλέψεις του νομοσχεδίου, αυτό που λέγεται νωρίτερα και ο Σπύρος Φερμεντίτης. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης εξετάζει το Μαξίμου στη σκιά των 2.353 κρουσμάτων χθες. Επιτάξεις νοσοκομείων και αλλαγές σε κωδικούς, παύλα, ωράρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Παγίδα της εφορίας, γενίκια Airbnb. Στην Καθημερινή πάμε. Εισηγήσεις για σκληρό lockdown μέχρι και την καθαρά Δευτέρα. Αλλαγές στους τρόπους μετακίνησης. Άλλος από τις δηλώσεις Ρίτσα για τη 17 Νοέμβρη δεν είχε τρομοκρατήσει κανέναν. Φοιτητές στοχοποιούν καθηγητές ΑΕΗ επειδή υποστήριξαν τον πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Και είχαμε και χθες επίθεση χθες το απόγευμα. Μπογιές στην είσοδο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή. Βλέπουμε στο Παγκράτη. Η εφημερίδα των συντακτών, πανεπιστημιακό όχι στην αστυνομία, δύο αποφάσεις συγκλήτων που πρέπει να προβληματίσουν την κυβέρνηση. Στον ελεύθερο τύπο, αναδρομικά και στα δώρα των συντάξεων, απόφαση πιλότος επιστρέφει ποσά σε 49 ετούντες. Άλλος από την αδιανόητη δήλωση Δρίτσα που επιχείρησε να ανασκευάσει, κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί από τη 17 Νοέμβρη. Εκτός επιστρεπτέας 6 στις 10 επιχειρήσεις λόγω τζίρου και πολιορκία του ΕΣΥ φέρνει καθολικό lockdown. Αρχή με το Σισμανόγλιο. Οι κλινικές μπαίνουν σε εφημερίες. Μετατροπή νοσοκομείων αποκλειστικά για COVID. Στη Δημοκρατία, άθλοι της αριστεράς στοχοποιούν ένα νεαρό παιδί με ψεύτικες φωτογραφίες. Κόκκινοι φασίστες και αναρχικοί απειλούν τον Εύρητο που ζωγραφίζει τους ήρωες του 1821 και προκαλούν χάος για να υπερασπιστούν τον Κουφοντίνα. Στιγματίζουν ως ναζί τον 18χρονο που θαύμασε όλη η Ελλάδα. Εδώ είναι που λέμε όταν χάνεται το μέτρο, ναι, έτσι.
όταν χάνεται τον Ετοκέ, Θόδωρος Δρίτσας αθώωσε τη 17 Νοέμβρη. Λοιπόν, εδώ στην εφημερίδα Αυγή είναι το σχέδιο που παρουσιάστηκε από τον Αλέξη Τσίπρα για το νέο ΕΣΥ, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την Υγεία, να χτίσουμε το νέο ΕΣΥ. 7% του ΑΕΠ για τη στήριξη της υγείας, 15.500 προσλήψεις μόνιμων υγειονομικών, 380 δομές τόμοι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Από το κακό στο χειρότερο, μέσα σε 4 μήνες, μόνο 19 κλίνες με COVID διαθέσιμες χθες σε όλη την Αττική. Στο ριζοσπάστη, επίγουσα ανάγκη τα μέτρα επιβίωσης που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, σε δεδομένο σκηνή χιλιάδες βιοπαλαιστές της εμποροβιοτεχνίας. Στην Εστία, κίνημα δικαστών, επανάσταση εισαγγελέων, 175 μέλη της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων κατά Σεβαστίδη για το κείμενο υπέρ του Κουφοντίνα. Εκεί έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλο ρήγμα. Κόντρα, στην Κόντρα News, φιάσκο το lockdown, τώρα θυμούνται το ΕΣΥ, στείλουν στο πόδι νέες εντατικές μονάδες για τον COVID, τραγική διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση και οι τρεις άξονες του νέου ΕΣΥ που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας εχθές. Στην εφημερίδα Εσπρέσο, αυτοκτόνησε αγοράκι στο Κερατσίνι, η μπλε φάλαινα σκότωσε 15χρονο, ο γονής προσοχή, θανάσιμο παιχνίδι στο ίντερνετ, το παιδί βρήκε η μητέρα του κρεμασμένο στο δωμάτιό του. Έτοιμα προς την ανακρίτρια από δικηγόρο θυμάτων, ψάξτε τα κινητά και το λάπτοπ του Λιγνάδη, έσκασε νέα λίστα μαρτύρων, ξέρουν πρόσωπα και πράγματα. Στη Star Press συνελήφθη η αφέντρα του Μανιφάβα, είναι κορίτσι της διπλανής πόρτας, ισχύει το δικηγόρος της 30χρονης Καλονής, τι κρύβει η ατζέντα της αυταρχικής θεάς και φάκελη τσαρούχα, 4 νέες καταγγελίες που θα σπάσουν κόκαλα. Στην εφημερίδα Ναυτεμπορική, κόφτης για 6 στους 10 της 6ης επιστρεπτέας, γιατί δεν θα λάβουν κρατικό δάνειο 435.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, σε αναστολή το μισό εργατικό δυναμικό, 1,13 εκατομμύρια μοναδικοί ωφελούμενοι. Και στον τύπο της Θεσσαλονίκης, ακαριέα μέτρα πρώτων πυλών, μεγάλη αύξηση σε κρούσματα και εισαγωγές στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Τι θα εισηγηθούν οι ειδικοί προς την κυβέρνηση για αυστηρό lockdown. Λοιπόν, αυτά παιδιά τώρα, με τις εφημερίδες μας. Για πάμε και στον κύριο Κλέαρχο που μας περιμένει για την... Εγώ με 6 βαθμούς ήρθα το πρωί, δεν ξέρω τι λέτε εσείς για άνοδο της θερμοκρασίας. Έχει πιο, αλλά θα σου πει ο Κλέαρχος τώρα. Έχονται καλύτερες ημέρες. Και ότι έρχονται πότε θα έρθουν, γιατί 6 βαθμοί δεν είναι και... Δεν το λες και... Άνοιξη. Δεν είναι κρύο. Η άνοιξη το έχει αυτό. Δηλαδή, πολύ κρύο το βράδυ και νωρίς το πρωί και ζέστη προς το μεσημέρι. Δηλαδή, είναι μια μεταβατική έτσι εποχή. Δύο μπουφάν θες δηλαδή. Εντάξει. Για εμάς τους πολύ πρωινούς. Ένα με το οποίο θα ερχόμαστε ένα βαρύ, και ένα με το οποίο θα φεύγουμε. Έτσι. Σωστά. Ακριβώς. Αλλά σιγά σιγά θα βελτιωθεί ο καιρός, θα ανέβει η θερμοκρασία καθώς θα πηγαίνουμε προς Σαββατοκύριακο και σήμερα θα γίνει αισθητή βελτίωση του καιρού. Πάμε. Πάμε λοιπόν να τα δούμε σιγά σιγά. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Με αρκετό κρύο, όπως σημείωσε λοιπόν και η Ντόρα, ξεκινάει η σημερινή ημέρα. Έχουμε ακόμη και αρνητικές θερμοκρασίες προς τα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα. Πάμε λοιπόν να δούμε τις καταγραφές των μετεωρολογικών σταθμών. Βλέπετε λοιπόν ότι προς τη Φλόρινα, το κάτω νευροκόπι της Δράμας, αλλά και προς την Ορεστιάδα, επικρατούν συνθήκες παγετού, με τον υδράργυρο αυτή τη στιγμή να είναι κάτω από το 0, όπως επίσης και προς την περιοχή των Ιωαννίνων. Βλέπετε χαρακτηριστικά η θερμοκρασία είναι μόλις στους μείον 1 βαθμούς Κελσίου. Προς την περιοχή της Θεσσαλονίκης σιγά σιγά ανεβαίνει ο υδράργυρος, είμαστε κοντά στους 7 βαθμούς Κελσίου. Αλλά όπως μπορείτε βέβαια να δείτε, στο σύνολο θα λέγαμε της κεντρικής και βόρειας υπηρετικής χώρας, έχουμε λοιπόν, θα λέγαμε, μονοψήφιες θερμοκρασιακές τιμές, ακόμη και μέσα στο Αιγαίο αλλά και το Ιόνιο. Το κρύο είναι αρκετά έντονο, εξαιτίας βέβαια της ψυχρής αέριας μάζας που ήρθε εχθές από τα βόρεια Βαλκάνια και επηρέασε τη χώρα μας. Πάμε λίγο τώρα πιο νότια. Βλέπετε ότι και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου προς την Τρίπολη επικρατούν συνθήκες παγετού, με τον υδράργυρο στους μείον 4 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ στην Αττική, στο κέντρο της πόλης, βλέπετε χαρακτηριστικά στην Αθήνα, έχουμε αρκετό κρύο, με τα θερμόμετρα κοντά στους 6 με 7 βαθμούς. Λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία συναντούμε βέβαια προς τα βόρεια προάστια και μέσα στο Αιγαίο προς τα νότια νοτιοανατολικά τμήματά του συναντούμε για άλλη μία μέρα τις υψηλότερες θερμοκρασιακές τιμές. Είμαστε κοντά στους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου. Βλέπετε χαρακτηριστικά προς την Κάσο, τη Ρόδο και το Καστελόριζο αυτή τη στιγμή οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Πάμε να δούμε και την εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου. Θα παρατηρήσετε λοιπόν ότι σιγά σιγά
εκτονώνεται αυτή η ψυχρή αέρια μάζα που μας ήρθε χθες από τα Βόρεια Βαλκάνια προς την περιοχή της Τουρκίας. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα βαρομετρικό χαμηλό προς την περιοχή της Κύπρου που και σήμερα θα δώσει λίγα φαινόμενα προς τη Βόρεια Κρήτη. Σιγά σιγά όμως ο καιρός βελτιώνεται, θα λέγαμε, στο σύνολο της χώρας μας. Και από την περιοχή της Ιταλίας έρχονται νέα νεφικά συστήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν προς το τέλος της εβδομάδας με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Θα τα δούμε βέβαια στη συνέχεια του δελτίου μας. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά την εξέλιξη στους επόμενους μας χάρτες. Για σήμερα λοιπόν Τετάρτη βλέπετε χαρακτηριστικά, αν εξαιρέσουμε τη Βόρεια Κρήτη που θα έχουμε κάποιες πρόσκαιρες ασθενείς κατά κανόνα τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο, θα κυριαρχεί η ηλιοφάνεια με λίγες όμως τοπικές συννεφιές προς την ανατολική στερεά, τις Ποράδες αλλά και την Εύβοια. Οι βοριάδες επιμένουν μέσα στο Αιγαίο, βλέπετε χαρακτηριστικά θα προσεγγίσουμε ακόμη και τα 8 μποφόρ προς τα νότια τμήματά του, σιγά σιγά όμως και από τα βόρεια προς τα νότια θα αρχίσουν να υποχωρούν. Μέσα στο Ιόνιο δεν προβληματίζουν οι άνεμοι, με τη θερμοκρασία αργά το μεσημέρι να σημειώνει μικρή άνοδο, βλέπετε χαρακτηριστικά θα προσεγγίσουμε τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές. Βέβαια τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες θα τις συναντήσουμε προς τη Δυτική Ελλάδα και τα νότια θαλάσσια τμήματα, όπου θα έχουμε βέβαια και πολλές ώρες ηλιοφάνειας. Για την περιοχή της Αττικής περιμένουμε σήμερα πολύ καλές καιρικές συνθήκες, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στο σύνολο θα λέγαμε του νομού. Παρ' όλα αυτά θα έχουμε και λίγες τοπικές συννεφιές προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα χωρίς κάτω αξιόλογο. Οι βοριάδες επιμένουν προς το νότιο Εβοϊκό με μεγάλες εντάσεις μέχρι και το μεσημέρι. Στη συνέχεια θα αρχίσουν να υποχωρούν και η θερμοκρασία, αν και ξεκινάει από χαμηλές τιμές τώρα νωρίς το πρωί, καθώς θα περνούν οι ώρες και θα πηγαίνουμε προς το μεσημέρι, θα προσεγγίσουμε και τους 17 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης και προς τα δυτικά, βόρειο-δυτικά τμήματα του νομού. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, και εδώ περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια, λίγες τοπικές συννεφιές θα συναντήσουμε προς την περιοχή της Χαλκιδικής, χωρίς όμως κάτι το αξιόλογο. Οι άνεμοι στις γύρω θαλάσσιες, παραθαλάσσιες περιοχές θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, βλέπετε χαρακτηριστικά στους δέκτες σας, χωρίς να προβληματίζουν, δεν θα ξεπερνούν τα 3 τοπικά, ακόμη και τα 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία και εδώ σιγά σιγά αρχίζει και ανεβαίνει. Θα προσεγγίσουμε τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης αργά το μεσημέρι. Λίγο τώρα πιο ανατολικά, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο-βόρειο Ανατολικό Αιγαίο, και εδώ θα κυριαρχεί η ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιές στα πιο ανατολικά τμήματα της Θράκης. Πολύ το κρύο όμως τώρα νωρίς το πρωί και επικρατούν και συνθήκες παγετού στα πιο βόρεια τμήματα αυτών των γεωγραφικών διαμερισμάτων. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν προς το βόρειο Αιγαίο, με τη θερμοκρασία αργά το μεσημέρι και εδώ να προσεγγίζει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Λίγο τώρα πιο νότια, προς το νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Εδώ θα περιμένουμε και σήμερα πολύ δυνατούς βοριάδες. Θα προσεγγίσουμε ακόμη και τα 7 με 8 μποφόρ. Σιγά-σιγά όμως, καθώς θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα, θα αρχίσουν να υποχωρούν. Λίγες τοπικές συννεφιές θα συναντήσουμε προς την περιοχή των Κυκλάδων και του Ανατολικού Αιγαίου, χωρίς κάτω το αξιόλογο, με τη θερμοκρασία και εδώ δειλά-δειλά να αρχίσει να ανεβαίνει, να προσεγγίσουμε τους 15 με 17 βαθμούς προς τα νότιο-ανατολικά τμήματα του Αιγαίου μας. Πάμε τώρα να δούμε σε ό,τι αφορά την εξέλιξη. Θα παρατηρήσουμε λοιπόν στους χάρτες των βροχοπτώσεων για σήμερα λοιπόν Τετάρτη αυτό που είδατε και προηγουμένως κάποιους χρωματισμούς να επιμένουν προς τις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη. Εκεί θα έχουμε κάποια τοπικά φαινόμενα. Αύριο όμως Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή αρχίζει πλέον και καθαρίζει όπως βλέπετε ο χάρτης. Βελτιωμένος καιρός, θα λέγαμε ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες. Θα ανέβει και θερμοκρασία και βλέπετε ότι σιγά σιγά καθώς πηγαίνουμε προς το Σάββατο και την Κυριακή πλησιάζουν και πάλι χρωματισμοί από τα δυτικά τμήματα της χώρας μας, που σημαίνει ότι έρχονται και πάλι κακοκαιρίες και θα δώσουν τοπικές βροχές, αλλά ευτυχώς με σχετικά ανεβασμένες θερμοκρασίες. Πάμε να δούμε και το χάρτη των αερίων μαζών και να κλείσουμε λοιπόν με αυτό. Βλέπετε λοιπόν ότι εκτονώνεται η πολική αέρια μάζα προς την περιοχή της Τουρκίας, έρχονται θερμότερα χρώματα προς τη χώρα μας, θα ανέβει η θερμοκρασία. Βλέπετε όμως ότι καθώς θα πηγαίνουμε προς τη νέα εβδομάδα, από τα Βόρεια Βαλκάνια πλησιάζουν και πάλι τα μπλε χρώματα. Μια ψυχρή αέρια μάζα θα προσπαθήσει να χτυπήσει την πόρτα της χώρας μας. Στις αρχές άλλης εβδομάδας θα το παρακολουθήσουμε για να δούμε, γιατί φαίνεται μια έτσι σχετικά αξιόλογη κακοκαιρία στο διάστημα 10 με 15 Μαρτίου. Καλημέρα, Κλειάκη. Καλημέρα, είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν. Στέλνουν μηνύματα ότι αν δεν ακούσουν τη φωνή σου, ξέρεις, ανοίξε τη τηλεόραση λίγο, δεν σηκώνονται από το κρεβάτι. Αυτό. Έδωσε και την πρόγνωση του Κλειάκη και πάμε σιγά-σιγά. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε σιγά-σιγά να πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Παιδιά, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και για τα όσα έγιναν και χθες. Επιτέθηκαν σε μουσείο, ρε παιδί μου, στο όνομα του Κοφοντίνα. Τι φταίνε τα μουσεία. Λοιπόν. Πάμε στα δώρα μας. Ναι, να δώσουμε τους διαγωνισμούς μας, γιατί πλησιάζει, παιδιά. Λίγες ημέρες έμειναν για το Jeep Renegade, το οποίο βλέπετε, σε μαύρο χρώμα, έκδοση Sport, 1000 κυβικών, 120 ύπων. Σε 11 ημέρες, ένας τυχερός, μία τυχερή θα το έχει πλέον μαζί με το κλειδί στο χέρι, θα το παραλάβει εδώ από το Open, από το Κοροπή. Το διεκδικείτε μέσω του 14-9-9-9, είτε τηλεφωνώντας είτε στέλνοντας το μήνυμά σας. Και στις 7 του μήνα, παιδιά, κληρώνουν δύο υπέροχα δώρα μέσω της προσφοράς της πολύ μεγάλης εταιρείας Εξάλκο.
μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες αλουμινίου στην Ελλάδα, με βαθιά γνώση και εμπειρία, ένα Microsoft Surface Pro, Pro 7 laptop και ένα Samsung Galaxy S21 256 GB, είναι αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας. Η Exalco είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες αλουμινίου που σχεδίασε τις ιδανικές λύσεις για παράθυρα και πόρτες για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτόνομο. Πάμε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξεκίνημα λοιπόν στην ημέρα σας, παιδιά, στην ημέρα όλων μας. Και πάμε στους φίλους μας. Καλημέρα στον κύριο Θάνο, στον κύριο Σαμπάνη, στον κύριο Τόλη, που σχολιάζει το lockdown από τον Νοέμβριο, ότι lockdown λέει είναι αυτό. Σωστά. Στον κύριο Μαυρουδή, καλημέρα. Στον κύριο Κιάβα, στον κύριο Χατζηρίζο, στον κύριο Καραφίλη, στην Πάτρα, στο παραδοσιακό καφένιο Μαλαφούρη, στον κύριο Μπαλτζόη, στον κύριο Ράπτη, στον κύριο Καραγεωργίου από το μαγευτικό Καπανδρίτη, στον κύριο Χατζηστρατή. Με τα καλά του λόγια πρωί-πρωί, στον κύριο Γερογιάννη στη Νέα Υόρκη, καλή σας ημέρα, στον κύριο Καρτερό, στην κυρία Ρούλα στην Αγία Παρασκευή της Λέσβου, καλημέρα στον κύριο, στην κυρία Βιβί, στον κύριο Δημήτρη τώρα. Λοιπόν, στον κύριο Καπουκρανίδη, το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, λέει, που προανήγγειλε ο κύριος Τσίπρας, είναι ίδιο με αυτό που είχε παρουσιάσει και όταν είχε αναλάβει την τη διακυβέρνηση της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Στον κύριο Κάργατζη, καλημέρα. Στον κύριο Διώτη στη Λαμία, στην κυρία Δροσινού. Στον κύριο Γιώργο Μουσούδα από το Αγρίνιο. Στον κύριο Κακολύρη από τη Ζάκυνθο. Στον κύριο Μαυροκεφαλή. Συγγνώμη, λέει η κυρία Δροσινού. Το δίκυκλο μηχανάκι, λέει, παιδιά, διότι έχω. Εδώ είναι. Έχω κάνει με μαθήματα σε σαλίγκαρο μικρές στοφές επιτόπου. Καμία σχέση με το αυτοκίνητο. Έχει την ισορροπία. Βέβαια. Βέβαια. Άλλο πράγμα το αυτοκίνητο, άλλο πράγμα το μηχανάκι. Εντελώς άλλο. Προφανώς. Προφανώς. Δύο ρόδες λιγότερες. Είναι τεράστια διαφορά. καλημέρα στον κύριο Βασιλείου, στον κύριο Παναγιωτόπουλο, στην κυρία Όλγα που λέει το επίδομα των επιστημόνων. Τι έγινε, λέει, πότε θα δοθεί. Θα δοθεί. Σωστό. Ξεχάστηκε. Θα προσπαθήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής να σας έχουμε μία απάντηση σε αυτό. Καλημέρα στον κύριο Κατσικαλούδη, στον κύριο Νότου, στην κυρία Σταυρούλα Τιλκιτζή, στην κυρία Ισμήνη Νίσκου. Δεν είπαμε ότι είναι υποστηρικτές του Κουφοντίνα. Είπαμε ότι υποστηρίζουν τη γραμμή, αυτό που ζητά ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Έτσι, για την επιστροφή του στον Κορυδαλό. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, στον κύριο Κωνσταντόπουλο, στην κυρία Καζατζίδου, στην κυρία Αργυροπούλου, στον κύριο Σιταρένιο, στον κύριο Στεφανίδη, στον κύριο Μαθιούδη, στην Χίωμα, στην κυρία Καραγιάννη Παναγιώτα, στον κύριο Στασινό, στον κύριο Έντμοντ στην Κρήτη, στην βροχερή Κρήτη, στον κύριο Φουκάκη, στην κυρία Τατιάνα, στον κύριο Κοτανίδη, στον κύριο Καλαρίτη, στην Ολυμπιάδα της Χαλκιδικής, στον κύριο Δημογλίδη, στα Καμένα Βούρλα, στον κύριο Γεωργόπουλο, στον κύριο Ραφαήλ Ιδραγώνα, στον κύριο Μπιλάκο, στον κύριο Μαλούση, στην κυρία Κακουλίδου, πάρα πολλά τα μηνύματα σήμερα. Ο κύριο Μπιλάκο λέει χρόνια πολλά στο μπαμπά σου. Δεν το είδα. Ευχαριστώ πολύ. Το μαλλί. Το μαλλί τι λέει. Και εδώ είναι. Το μαλλί αρέσει το μαλλί. Μαζεμένο. Ωραία. Κάτσε κάτι άλλο είδα. Και εσύ θα το είδες μάλλον. Που εδώ έχει εμφανιστεί. Ναι. Έχει εμφανιστεί, λέει, η μετάλλαξη από τον Άρη είναι και επίκαιρο. Έτσι. Έτσι. Καλημέρα στη Δράμα. Λέει δεν υπάρχει κανένα lockdown. Στον κύριο Παλιοθόδωρο, στον κύριο Αναστούλη, στην κυρία Σταυρούλα, στην κυρία Καραπροήμου, στην κυρία Ρένα, στην κυρία Βλάχου, στην κυρία Διαμαντούλα, στον κύριο Θανάση, στον κύριο Σημεωνίδη. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλους, και στον κύριο Μίγο και στον κύριο Παπαδόπουλο και στον κύριο Γλύκα. Λοιπόν, λαχάνιασα. Θα δούμε και στη συνέχεια τα μηνύματά σας. Καλή αντοχή, παιδιά. Σήμερα καλημερίσαμε. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει η σημερινή ημέρα. Λοιπόν. Πάμε βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Χρήστο τον Νικολαίδη. Καλημέρα. Καλώς τον. Έλα, Χρήστο. Χρήστο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Πρέπει να σας πω ότι δεν αρχίσαμε καλά εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Παρά το γεγονός ότι θέλησαμε να σας στείλουμε ένα όμορφο πλάνο έτσι για καλημέρα, ναι, θέλουμε να σας πω ότι έχουμε δύο εμπριστικές επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας. Η πρώτη έγινε σε σπίτι συνταξιούχου δικαστικού, όπου εκεί ευτυχώς ο αυτοσχέδιος και κριτικός μηχανισμός δεν πυροδοτήθηκε. Ναι. Η δεύτερη επίθεση είναι εδώ, σε αυτοκίνητο του Υπουργείου Εργασίας. Όπως βλέπετε στα πλάνα που σας στέλνει ο Θοδωρής ο Μαραντίδης, η εύκλεκτος ύλη πρέπει να τοποθετήθηκε εδώ.
εδώ ακριβώς στο έφλεκτο που είναι το λάστιχο και στη συνέχεια η φωτιά που άρπαξε κατέστρεψε όλο το αυτοκίνητο. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι εδώ που βρισκόμαστε είναι τα γραφεία της τοπικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και υπάρχει και μια παραδοξότητα αν μου επιτρέπετε. Εδώ φαίνεται ότι κάποιοι θέλησαν να κάνουν την επαναστατική τους γυμναστική απέναντι στον κρατικό μηχανισμό. Ωστόσο, αυτό το αυτοκίνητο και αυτή η υπηρεσία λειτουργούν υπέρ των εργαζομένων, γιατί είναι αυτοκίνητο της επιθεώρησης εργασίας και της εργατικής εστίας. Μάλιστα. Είναι οι παραδοξότητες οι οποίες έτσι υπάρχουν σε αυτή την ιστορία. Είχαμε και χθες μια διαδήλωση για τον Δημήτρη Κουφοντίνα εδώ υπέρ των αιτημάτων του. Οπότε το μυαλό όλων μας πηγαίνει σε κάτι σχετικό με το δεδομένο ότι φαίνεται σαφώς από τα πρώτα στοιχεία ότι πρόκειται για εμπρισμό, Άκη. Ούτως ή άλλως μιλάμε για 360 επιθέσεις το τελευταίο διάστημα υποστηρικτών βάσει και των αναρτήσεων που γίνονται μετά τις επιθέσεις και της ανάληψης ευθύνης υπέρ των αιτημάτων του Δημήτρη Κουφοντίνα. Εδώ βλέπουμε και τα πλάνα από την Τσιμισκή. Από τη συγκέντρωση που μας περιέγραψε τώρα πριν από λίγο ο Χρήστος ο Νικολαίδης, ίδιο το σκηνικό με την Αθήνα, χωρίς επεισόδια και η χθεσινή πορεία στη Θεσσαλονίκη. Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι εντυπωσιακό καλά, πάντως, καλή συνέχεια. Ότι όλο αυτό γίνεται στο όνομα της απονομής της δικαιοσύνης, έτσι, της αποκατάστασης και της εφαρμογής του νόμου, του κράτους δικαίου. Λοιπόν, είναι και αυτό ένα παράδοξο. Να δούμε τι θα κάνει η αστυνομία. Να δούμε τι κάνει η αστυνομία. Ο κ. Μπαλάσκας μαζί με την Ελευθερία Σπυράκη. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα. Ελευθερία. Καλή σας ημέρα. Αν μπορούν απλά να μου δυναμώσουν λίγο την επιστροφή, γιατί δεν σας ακούω πάρα πολύ καθαρά. Πάντως θα σας πω ότι και χθες κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη με τους επιτελείς της Ελλάς στην Γαδά, τέθηκε επιτάπητος στον θέμα των επιθέσεων που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα. Αυτό το οποίο επισημαίνουν πάντως είναι ότι πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή ακόμα και στα μπλόκα τα οποία έχουν στηθεί λόγω κορονοϊού, λόγω των ελέγχων που πραγματοποιούν οι αστυνομικοί. Mm-hmm. Λένε ότι πρέπει να είναι μικρή η διάρκεια των αστυνομικών σε οποιοδήποτε σημείο το οποίο βρίσκονται. Φυσικά θα υπάρχει αυξημένη φύλαξη έξω σε σημεία όπου μπορεί να αποτελέσουν και στόχους, όπως είναι τα δικαστήρια των Ευελπίδων, είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είναι η Γαδά, είναι διάφορα σημεία στα οποία που αστυνομικά τμήματα, όπως είδαμε και της Κεσαριανής το περασμένο Σαββατοκύριακο, πάντως τους έχει υποθεί από όλα τα χείλη μέσα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τα επίσημα χείλη, ότι πρέπει όλοι οι αστυνομικοί να μην μένουν στάσιμοι σε ένα ακριβώς σημείο για αρκετή ώρα, γιατί ενδεχομένως να γίνουν στόχοι. Βέβαια, κύριε Μπαλάσκα. Κύριε Μπαλάσκα, σας έχουν πει ότι στις βάρδιές σας θα ζείτε τον εφιάλτη πλέον καθημερινά. Καλά να μας το πούνε, δεν μπορούν να μας το πούνε, μας το γράφουνε. Για να μας το πούνε πρέπει να έρθουν μπροστά μας. Αυτό λέω, κύριε Μπαλάσκα, τώρα. Μας το γράφουνε σε μπιλετάκι και μας το στέλνουν. Έγινε στο ΑΤΑΦ της Κεσαριανής. Είχαμε την επίθεση στο διεχόμενο περιπολικό εκεί στο New Apartment, αλλά και εσείς χθες κάνατε μια δήλωση που ήταν ακραία, ότι 110 αστυνομικοί εφυλάνε το σκήνομα του Κουφοντίνα. Κοιτάξτε, αφήστε το χθες, να έρθουμε στο σήμερα. Ναι. Στο σήμερα έχει επικινδυνότητα για όλους τους αστυνομικούς. Ναι, ναι. Για όλους τους αστυνομικούς. Έγινε μια κατεπίγουσα συνάντηση του Υπουργού με τους επιτελείς της ελληνικής αστυνομίας και αποφασίστηκαν, όπως πολύ καλά είπε στο ρεπορτάζ η ρεπόρτερ σας, ότι θα πρέπει να γίνουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα, γιατί ενδέχεται να έχουμε επιθέσεις αστυνομικούς. Εμείς κρίνουμε ότι κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς θέλουν να βάψουν τα χέρια τους με αίμα αθώων αστυνομικών. Αυτό θέλουν πιστεύετε, νεκρό αστυνομικό. Πιστεύετε ότι υπάρχει φόβος για επίθεση σε συνάδελφό σας? Βεβαίως, γιατί και στο παρελθόν έχουμε φάει σέρες από Καλάσνικοφ, έχουμε πυροβοληθεί, μας έχουν πάει να μας κάψουν καθ' ολοκληρίαν. Θυμόμαστε τι είχε γίνει στην Πεύχη, θυμόμαστε την περσινή χειροβομβίδα που είχε πεταχθεί και παραλίγο να σκοτώσει συναδέλφους στην Κεσαριανή στο ίδιο τμήμα. Ναι. Και όσο να είναι, έχουν αυξηθεί και ενταθεί οι ανησυχίες μας. Γι' αυτό λοιπόν, με τα νέα μέτρα, κοιτούμε πάνω απ' όλα την αυτοπροστασία, δηλαδή την ασφάλεια του προσωπικού, έτσι ώστε να μην δώσουμε σε αυτούς τους
ανθρώπους την ευκαιρία να σκοτώσουν έναν αστυνομικό, ναι, και να κλάψουμε κι εμείς έναν συνάδελφο. Πάντως, επειδή καταλαβαίνω στο ερώτημα του Άκη του Παυλόπουλου, δεν θέλετε να απαντήσετε, γιατί λέτε αφήνουμε το χθες. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα τόσο εκρηκτικό κλίμα, αυτού του είδους οι δηλώσεις προκαλούν ακόμη περισσότερο, κύριε Μπαλάσκα. Επιτρέψτε μου. Εχθές ήταν και οι επιθέσεις. Και προχθές ήταν και οι επιθέσεις στις οποίες αναφέρεστε. Εχθές ήθελα να διαφανεί, ναι, το ότι σχεδόν η δύναμη μισού νομού, ναι, η δύναμη του είναι μισού αποσπασμένη νομού φυλάει. Κοιτάξτε, η αστυνομική δύναμη, η μισή αστυνομική σχεδόν δύναμη μισού νομού είναι υποχρεωμένη να φυλάει τον κύριο Κουφοντίνα. Ναι. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα εκεί στον νομό, ναι, και στην αστυνόμευση, γιατί έχουμε τριπλέτα. Μην ξεχνάμε, έχουμε τρία πράγματα. Έχουμε τον Κουφοντίνα, ναι, έχουμε τον COVID και έχουμε, ναι, και την εγκληματικότητα. Ναι, ναι. Δεν είναι μόνο ένα. Εντάξει. Είναι τρία πράγματα μαζί. Εσείς τα οποία όμως, έχουν... εσείς όμως που είστε έμπειρος συνδικαλιστής, ξέρετε καλά ότι οι τοποθετήσεις αυτή την πολύ ευαίσθητη συγκυρία παίζουν ρόλο. Αν θέλετε. Για να μην χρεωθείτε πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν πιστεύετε. Γιατί δεν φαντάζομαι ότι. Δεν φαντάζομαι ότι εσείς θέλετε νεκρό τον Κουφοντίνα. Όχι, βεβαίως. Δεν θέλω κανέναν νεκρό. Κανένας δεν θέλει κανέναν νεκρό. Και μέσα στη δημοκρατία πιστεύω ακράδατα, να, και το έχω πει και εδώ από την εκπομπή σας πολλές φορές, ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα και διαφυλάσσεται από τη δημοκρατία. Και έχουμε μια πολύ όμορφη δημοκρατία στην Ελλάδα και δεν θα θέλαμε να τη χάσουμε, γιατί την έχουμε αποκτήσει και με νεκρούς και με κόπο. Είστε σαφείς, κύριε Μπαλάσκα. Θέλουμε νεκρό αστυνομικό. Όχι, θέλουμε, βέβαια, καμένο αστυνομικό. Όχι, είδατε πώς λάκησαν οι δύο αστυνομικοί και παραλίγο να καούν ζωντανοί, ναι, στην Κεσαριανή. Όχι, δεν θέλουμε. Ξέρετε ότι χτες στο Βύρονα. Επιτρέψτε μου, εχθές στο Βύρονα κάναν face control, σταματάγαν αυτοκίνητα, ζητάγαν ταυτότητες και λέγανε στους πολίτες: κοιτάω, είσαι μπάτσος. Για να, ναι, τους σταματήσουν να βρουν αστυνομικό να του κάνουν τι. Τι. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε περάσει στην άλλη πλευρά. Έχουμε άλλα προβλήματα. Λες και φταίει ο εργαζόμενος αστυνομικός. Λες και φταίει το απλό παιδί. Υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί ο αριθμός των αστυνομικών που υπάρχει αυτή τη στιγμή έξω στους δρόμους λόγω της κατάσταση την οποία βιώνουμε το τελευταίο διάστημα? Όλοι οι αστυνομικοί είναι στους δρόμους. Δεν μας περισσεύει ούτε ένας αστυνομικός από τη στιγμή που έχουμε και αυτά τα τρία. Έχουμε ελέγχους COVID πάρα πολλούς, γιατί το θέμα είναι σε έξαρση. Έχουμε την εγκληματικότητα η οποία δεν δείχνει μειωτικές τάσεις. Λοιπόν. Και έχουμε και το θέμα με τους κουφεντινόφιλους, με τους φίλους του συγκεκριμένου ανθρώπου, οι οποίοι δημιουργούν, ναι, πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, κύριε Μπαλάσκα. Κύριε Μπαλάσκα. Καλημέρα. Καλημέρα και στην ελευθερία. Λοιπόν, πάμε λίγο να γελάσει το χιλάκι μας. Πάμε, ναι, στον Νίκο το Γιαπακά, γιατί έχει δώσει κωδικό 6. Καλημέρα, Νικόλα. Ένας φίλος από την Πάτρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Για να βγάλει τη βόλτα το δεινοσαυράκι του. Το κατοικίδιό του, ο κύριος Θανάσης Τσέρης εδώ, ο οποίος αποφάσισε να στείλει τον κωδικό 6 προκειμένου να πάει βόλτα το κατοικίδιό του, το οποίο είναι λίγο ιδιαίτερο όμως, έτσι δεν είναι, κύριε Τσέρη? Ναι, πάντα έχουμε ιδιαίτερα πράγματα στο καρναβάλι, πάντα έχουμε ιδιαίτερα. Ναι. Και σήμερα εγώ έχω βγάλει το κατοικίδιό μου με κωδικό 6, ναι, θα σας το δείξω αυτή τη στιγμή. Ναι, για να έρθει να... Όπα! Α! Είναι και υπάκουο. Είναι εκπαιδευμένο. Ήρεμα. Ναι. Είναι πάρα πολύ ήρεμο, ναι, δεν ενοχλεί κανέναν και βγαίνουμε συνήθως το βράδυ, μην πετύχουμε κανένα στο δρόμο και τρέχουμε. Σωστά. Το βγάζεις για πιπί, φαντάζομαι. Το δεινοσαυράκι. Ή για πιπί ή για φαΐ. Βέβαια. Τρώμε έξω συνήθως. Τώρα τι να πείτε κι εσείς στην Πάτρα, έχετε 2 χρόνια, ουσιαστικά δεν έχει γίνει το καρναβάλι και πέρσι. Έγινε τέλος πάντων όπως έγινε. Πραγματικά πέρσι. Τώρα για να είστε μιλήσουμε και σοβαρά για εμάς το καρναβάλι. Είστε καρναβαλιστής. Ναι, είναι η προετοιμασία για τη γιορτή αυτή. Είναι οι μέρες οι προηγούμενες που κοιτάμε πώς θα γελάσουμε, τι θα διοργανώσουμε, ναι, ποια πάρτι θα κάνουμε. Αυτή είναι για μας η γιορτή του καρναβαλιού. Η προετοιμασία για να είναι η τελευταία μέρα όλου του κόσμου και φάτη. Είπατε και να διασκεδάσετε κι εσείς λίγο έτσι βγάζοντας το δεινοσαυράκι. Για να δώσετε ένα τόνο, ναι, 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 έτσι χαράς, πώς, ναι, να το πω. Μιλάει. Λίγο χιούμορ. Μιλάει. Τι, ναι, να λέει. Να μιλήσει και το δεινοσαυράκι, ναι, το λένε Νίκο το δεινοσαυράκι. Καλώς τον Νίκο το δεινοσαυράκι. Καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα. τι. Καλημέρα. Τι είναι, τι είδος. Δεν έχει επιστροφή το δεινοσαυράκι, όπως καταλαβαίνετε. Τι είδος είναι, τι είδος δεινόσαυρος είστε, κύριε. Τι ρέξ είναι, ρε παιδιά. Δεινόσαυρος, τι ρέξ. Να το πω εγώ. Ναι.
Καμπουρογαμόσαυρος. Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Ένα είδος καμπουρογαμόσαυρος λέγεται. Μπράβο. Άννα, γεια σου. Γι' αυτό δεν το ήξερα. Να σας πούμε ότι χθες που το δεινοσαυράκι βγήκε μια βόλτα στην πλατεία Γεωργίου, στο κεντρικότερο σημείο της Πάτρας, και για να αποτιστεί, να πιει λίγο νερό από το συντριβάνι, το κάλεσε πραγματικά έτσι το χαμόγελο σε πάρα πολλούς πατρινούς που μπορεί να είναι δύσκολα και λόγω του lockdown. Όσοι το είδανε, γέλασε λίγο το, έσκασε λίγο το χυλάκι μας. Επομένως ήταν μια έτσι νότα αισιοδοξίας, γιατί χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Και αυτή τη νότα τη δίνει πάντα το πατρινό καρναβάλι. Μπράβο, Νίκο, ρε παιδιά. Παιδιά, κύριε Θανάση Τσέρι. Λοιπόν, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Και στο δεινοσαυράκι. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, στο Νίκο. Καλημέρα, καλή βόλτα, παιδιά. Μπράβο που διατηρείτε το κέφι. Να είστε καλά. Σε όλα αυτά τα πολύ δύσκολα που περνάμε. Και πάμε να κάνουμε βόλτα στον κόσμο με τη Δήμητρα Τιμανιαβού. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Έτοιμος λοιπόν να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, ο Νικολάς Σαρκοζή, προκειμένου να αποδείξει την αθωότητά του. Αυτή είναι η πρώτη δημόσια αντίδραση του άλλοτε ρόκι της γαλλικής πολιτικής σκηνής, αφότου το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για διαφθορά και για απόπειρα δωροδοκίας και αθέμητη άσκηση επιρροής, καταδικάζοντάς τον σε 3 χρόνια φυλάκιση, στο ένα από αυτά χωρίς αναστολή. Mm-hmm. Συγκεκριμένα λοιπόν σε συνέντευξη που παραχώρησε στη γαλλική Le Figaro, ο Σαρκοζή είπε πως άσκησα έφεση κατά της απόφασης. Ίσως χρειαστεί να συνεχίσω αυτή τη μάχη έως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα είναι οδυνηρό για εμένα το αν πρέπει να προσφύγω προκειμένου να καταδικαστεί η ίδια μου η χώρα. Όμως είμαι έτοιμος γι' αυτό, διότι αυτό θα είναι το τίμημα της δημοκρατίας, προσθέτοντας ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του 2022. Θα στηρίξει όμως έναν υποψήφιο εν ευθέτω χρόνο. Στο πλευρό του παραμένει βέβαια η σύζυγός του, η Κάρλα Μπρούνι, η οποία μάλιστα εχθές με μια φερή φωτογραφία και ένα μήνυμα στήριξης στον σύζυγό της, σχολίασε την καταδίκη του Νικολά Σαρκοζή, γράφοντας τι παράλογη και αμήλικτη αιμονή. Δεν ξέρω αν, αν τώρα που θα τον έχει ένα χρόνο μου, μέσα Νικολά στο σπίτι διαρκώς και συνεχώς. Με ηλεκτρονικό μαχαιριλάκι για ένα χρόνο. Σε λίγο θα του λέει πώς τα έκανες έτσι, έχει βαρεθεί η ψυχή μου. Η μάχη συνεχίζεται, λοιπόν. Έγραψε, η αλήθεια θα λάμψει. Πάμε στην Κροατία, όπου ύστερα από 3 και πλέον μήνες που ήταν κλειστά λόγω της πανδημίας, άνοιξαν τα μπαρ και τα εστιατόρια στους εξωτερικούς τους χώρους. Mm-hmm. Οι βεράντες λοιπόν των μπαρ και των εστιατορίων γέμισαν από πελάτες στο κέντρο του Ζάγκρεμπ από τις πρώτες πρωινές ώρες, απολαμβάνοντας τον ήλιο όπως βλέπουμε και στα πλάνα, με τις απαραίτητες αποστάσεις τουλάχιστον 2 μέτρα ανάμεσα στα τραπέζια. Mm-hmm. Από τις 6 το πρωί ανοιχτά έως τις 10 το βράδυ. Στη Γερμανία τώρα. Και στα δικά μας να ευχηθούμε. Και στα δικά μας να ευχηθούμε στα δικά μας, το επόμενο κοιτάξτε θέμα παρακαλώ. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ουρές λοιπόν για μια κουάφ στη Γερμανία. Μετά από 2,5 μήνες άνοιξαν και πάλι τα κομμωτήρια. Ναι. Χιλιάδες Γερμανοί και Γερμανίδες έσπευσαν να κουρευτούν και να βάψουν τα μαλλιά τους. Ναι. Σχημάτισαν λοιπόν ουρές. Μάλιστα αυτό είναι πλάνα από ένα κομμωτήριο στο Ντόρτμουντ που άνοιξε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας και το πανηγύρισαν. Ναι. Ούτε αλλαγή του χρόνου. Ακριβώς αυτό. Είναι, ήταν φιέστα πραγματική. Ενώ ένας άλλος κομμωτής στο Μπαϊρότ δημοπράτησε το πρώτο. Ήταν τόσες οι τηλεφωνικές κλήσεις για το πρώτο ραντεβού που, ήταν, που δημοπράτησε, έβγαλε σε δημοπρασία το πρώτο ραντεβού και έπιασε 442 ευρώ. Φυσικά αυτό το ποσό θα πάει σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, σε τράπεζα τροφίμων, και τον υποδέχθηκε τον πρώτο πελάτη και ο ίδιος ο κομμωτής και τα τηλεοπτικά συνεργεία, όπως βλέπετε. Στο Ισραήλ τώρα ένα πιλωτικό πρόγραμμα έχει ξεκινήσει. Βραχιολάκι αντί για ξενοδοχείο καραντίνας. Αυτή είναι η νέα επιλογή για τους Ισραηλινούς που επιστρέφουν στην πατρίδα τους από το εξωτερικό. Το ειδικό αυτό βραχιόλι παρακολούθηση στην ουσία ενημερώνει τις αρχές για το αν παραβιάζουν το υποχρεωτικό διάστημα απομόνωσης που θα πρέπει να περάσουν. Που θα πρέπει να περάσουν σε ξενοδοχεία. Α, σε ξενοδοχείο. Οι επιβάτες οι οποίοι μπαίνουν στη χώρα είναι υποχρεωμένοι με έξοδα του κράτους να παραμείνουν για 14 μέρες σε ένα ξενοδοχείο για να επιβεβαιωθεί ότι δεν έχουν κορονοϊό για να μπορέσουν να μετακινηθούν ελεύθερα. Και τώρα, λέει, αντί να τους ψάχνουμε, καλύτερα να τους παρακολουθούμε. Έτσι ακριβώς. Τα χιολάκια φορούν οι καταδικασμένοι. Αλλά να κλείσουμε με το Βιετνάμ. Θα μου πεις τι είμαστε. Ένα βίντεο που κόβει την ανάσα από το Βιετνάμ. Η συγκλονιστική σκηνή από τη διάσωση ενός κοριτσιού 2 χρονών που βλέπετε ότι έπεσε από μπαλκόνι 12ου ορόφου, κρέμεται στο κενό. Οι γείτονες προσπαθούν να αποτρέψουν μια επερχόμενη τραγωδία. Ευτυχώς βρίσκεται
εκείνη τη στιγμή ένας διανομέας, ο οποίος χωρίς να χάσει χρόνο πηγαίνει σε αυτήν την τέντα, όπως βλέπετε, για να μπορέσει να το πιάσει προτού πέσει με δύναμη στην τέντα. Ευτυχώς έπεσε, αλλά το παιδάκι γλίτωσε με μια εξάρθρωση ισχύου. Θα είχε αλλιώς κάνει μια βουτιά θανάτου. Ναι, επειδή έπεσε στην τέντα, έπεσε, έτσι. Ναι, αρχικά στα χέρια του συγκεκριμένου διανομέα και μετά στην συγκεκριμένη αυτή τέντα. Πάντως από θαύμα αποτράπηκαν πραγματικά τα χειρότερα. Φεγωδία. Αναδείχθηκε σε ήρωα αυτός ο άνθρωπος με τις εικόνες να κάνουν τα μέσα, με τις εικόνες, συγγνώμη, να κάνουν το γύρο του κόσμου. Όπως. Λοιπόν, μάλιστα. Δήμητρα, ευχαριστούμε καλημέρα, πολύ. Σημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Δήμητρα. Και. Πάμε να δούμε. Πάμε και στα αθλητικά μας. Τα αθλητικά μας. Πάμε και στα αθλητικά μας. Η Αγγελική Κορκουλού μας περιμένει. Καλημέρα, Αγγελικούλα. Καλημέρα σας. Γεια σου, Αγγελική. Να ξεκινήσουμε από την εγχώρια επικαιρότητα. Δεν είχαμε αγωνιστική δραστηριότητα. Ωστόσο, χτες στα εξωαγωνιστικά έγινε γνωστή η ποινή που επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, σχετικά με τα όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση Άρης Ολυμπιακός για την 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος, την προηγούμενη δηλαδή αγωνιστική. Η ποινή λοιπόν είναι απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 5 μήνες και πρόστιμο 30.000 ευρώ. Θυμίζω ότι αυτό είναι τόσο για την υβριστική συμπεριφορά στο πρόσωπο του Τάσου Σιδηρόπουλου, του διαιτητή της αναμέτρησης, όσο και για την είσοδο στα αποδυτήρια των διαιτητών στο ίδιο ματς, ενώ επιβλήθηκε πρόστιμο 7.000 ευρώ και στην ΠΑΕ Ολυμπιακός που θεωρήθηκε συνυπεύθυνη. Φυσικά η απόφαση είναι εφέσιμη και αναμένεται πράγματι να ασκηθεί έφεση. Mm-hmm. Αφήνουμε τώρα τα έξω αγωνιστικά. Πάμε στην αγωνιστική δραστηριότητα στο μπάσκετ, γιατί εκεί υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον χθες στο ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να ιτήθηκε με 77-85 από την συνολικά ανώτερη Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, νομίζω ότι αποδείχθηκε γιατί έγινε τόσο ντόρος γύρω από το όνομα του Μάριο Χεζόνια. Τα πήγε πολύ καλά, ε. Ακριβώς, ήταν πολύ αναμενόμενο το ντεμπούτο του και ήταν νομίζω ονειρεμένο. Πέτυχε 21 πόντους, είχε 2 rebound και 1 assist. Έδειξε γενικότερα ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και ότι έχει την ψυχολογία να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, ο Ντιτκάτας είχε να αντιμετωπίσει τις απουσίες του Νέντοβιτς και του Παπαπέτρου που ήταν καθοριστικές. Είχαν τα τρίποντα, έκαναν ωστόσο και λάθη και έτσι ο Παναθηναϊκός με την ήττα αυτή έπεσε στο 9-16 στη βαθμολογία. Σήμερα ο Ολυμπιακός στις 8 αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπασκόνια. Mm-hmm. Πάμε στο τένις. Και εκεί η ελληνική εκπροσώπηση με τον Στέφανο Τσιτσιπά, με ποιον άλλο, ο οποίος θα έλεγα ότι είχε μια πιο αγχωτική πρεμιέρα στο Ρότερνταμ από αυτή που θα περίμενε, κόντρα στον Γερασίμοφ, είναι νούμερο 76 της παγκόσμιας κατάταξης. Και λέω πιο αγχωτική γιατί επικράτησε μεν με 2-0 σετ, αλλά το πρώτο το πήρε στο tie break και το δεύτερο με 7-5. Το λες μετά τις επιδόσεις του στο Αυστραλιανό Open. Ακριβώς, θα περίμενε κανείς να είναι λίγο πιο περίπατος. Βέβαια, να σας πω ότι το συγκεκριμένο τουρνουά που είναι 500 τουρνουά τον δυσκολεύει παραδοσιακά. Έχει φτάσει μέχρι το δεύτερο γύρο και τώρα προκλήθηκε στο δεύτερο γύρο. Δεν έχει φτάσει ποτέ παραπέρα. Αυτό θα επιδιώξει να κάνει την πέμπτη κόντρα στον Χούρκατ, στον Πολωνό. Το νέο του στοίχημα λοιπόν είναι αυτό. Ακριβώς, νούμερο 30. Έχει 4 νίκες σε 5 μάτς κόντρα στον Χούρκατ. Οπότε θέλουμε να πιστεύουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Αγγελική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Και πάμε εμείς τώρα να επιστρέψουμε στα βαριά. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Χαραλαμπογωγό. Καλημέρα, κύριε Γωγό. Καθηγητή παθολογία στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Καλή σας ημέρα. Καλώς τον κύριο Παυρόπουλε. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Τελικά. Θα θέλαμε να σας φιλοξενήσουμε μια μέρα που τα μαντάτα θα είναι πολύ καλύτερα, ξέρετε, κύριε καθηγητά. Αλλά δεν είναι. Εμείς θα δείτε πώς θα το θέλουμε αυτό. Ναι, δεν είναι. Γιατί είμαστε σε δύσκολη φάση. Δεν καταφέραμε να το αποφύγουμε. Ναι. Κοιτάξτε, το πρόβλημα. Το ξέρουμε πια, το ξέρετε όλοι, δεν χρειάζεται να παραλαμβάνουμε τα ίδια. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή υπάρχει έντονο στην πίεση του συστήματος υγείας και αυτό είναι η προτεραιότητα. Να λειτουργήσουν γρήγορα επιπλέον μονάδες νοσηλείας και μονάδες θετικής θεραπείας. Αυτό γίνεται με τροποποίηση κλινών σε διάφορα νοσοκομεία, με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα που είναι και αυτό σημαντικό. Ένα ολόκληρο σύστημα τέλος πάντων που αυτή τη στιγμή πρέπει να μπει σε λειτουργία, ώστε να μην έχουμε, να έχουμε την καλύτερη δυνατή νοσηλεία των ασθενών μας και αυτό προς το παρόν το έχουμε και ελπίζω να το έχουμε και στη συνέχεια. Βρισκόμαστε σε μια κορύφωση της επιδημίας, του λεγόμενου τρίτου κύματος. Βλέπετε ότι επιδημιολογικά τα πράγματα δεν πάνε καλά. Έχουμε αύξηση κρουσμάτων. Δυστυχώς έχουμε κατά πάσα πιθανότητα μεγάλη επικράτηση του μεταλλαγμένου στελέχους του λεγόμενου Βρετανικού στελέχους αυτή τη στιγμή, με αποτέλεσμα να έχουμε μια 50% περίπου αύξηση της μεταδοτικότητας, που αυτό αντανακλά σε κρούσματα, όπως βλέπετε. Ναι. Επομένως, όλα αυτά δημιουργούν ένα παζλ δύσκολο για την αντιμετώπιση του, αλλά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Κύριε καθηγητά, τώρα έχει μπει, κάνετε εκτάκτως, συνεδριάζεται σήμερα η Επιτροπή
Και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός ολικού lockdown στη χώρα, γιατί τα μεταλλαγμένα κρούσματα δυστυχώς δεν είναι μόνο στην Αττική που έχει το βαρύ φορτίο όλης αυτής της ιστορίας, αλλά είναι παντού. Και στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές ανά την επικράτεια. Δεν το αναμένατε αυτό, ότι θα επικρατήσει το μεταλλαγμένο στέλεχος είτε από τη Μεγάλη Βρετανία είτε το Νοτιοαφρικανικό? Γιατί ήταν διάσπαρτα αυτά τα κρούσματα, δεν ήταν μόνο σε μία περιοχή. Φυσικά το αναμέναμε και το είχαμε συζητήσει πολλές φορές το θέμα αυτό. Απλά και γι' αυτό το λόγο γίνονται και αυτές οι τακτικές συνεδριάσεις. Βλέπετε ότι κάνουμε συνεδριάσεις μέσα στη εβδομάδα. Γιατί παρακολουθούμε στενά επιδημιολογικά το φαινόμενο, ούτως ώστε να μπορούμε να πάρουμε μέτρα για την υπόλοιπη χώρα. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζουμε περιοχές, περιφερειακές ενότητες. Το έχουμε κάνει ήδη στην Πάτρα, στην Κρήτη, στην Αχαΐα, στην νησιά, στη Θεσσαλονίκη. Και με τα δεδομένα που είχαμε, χαρακτηρίστηκε ως βαθύ κόκκινο, τέλος πάντων, αυτό το κόκκινο alert. Χαρακτηρίζονταν περιοχές που είχαμε αυτή την υπέρβαση των παραμέτρων, οι οποίες χαρακτηρίζαν μια περιοχή σαν βαθιά κόκκινη και γινόταν αυτοί οι περιορισμοί. Βλέποντας λοιπόν την επέκταση του φαινομένου στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, όλη την Πελοπόννησο, τη δυτική Ελλάδα, την Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές, επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η επέκταση της επιδημικής αυτής φόρτισης, γι' αυτό το λόγο γίνονται και εκτάκτως επιτροπές, εκτάκτως επιδημιολογικές καταγραφές για να μπορούμε να παίρνουμε μέτρα εγκαίρως, ώστε να περιμένουμε να φτάσουμε στο αυτό πολύ βαθικό κοινό. Άρα λοιπόν προφανώς μιλάμε βλέπετε για μία... Βλέπετε ότι θα συνεδριάσουμε, ας πούμε, όχι την Παρασκευή, αλλά νωρίτερα. Σήμερα. Κατά πάσα πιθανότητα σήμερα. Άρα λοιπόν μιλάμε για μία περαιτέρω αυστηροποίηση αυτού που υπάρχει. Έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά? Το πρώτο είναι η επέκταση των μέτρων και στις περιοχές οι οποίες ήταν προς το παρόν κίτρινες ή πορτοκαλί και έχουν μία αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου. Για την περιοχή. Όταν... Για την περιοχή που μας ενδιαφέρει πολύ και που είναι πολύ φορτισμένη, όχι μόνο η Αθήνα, και η Αχαΐα είναι πολύ φορτισμένη και εκεί και έχουμε πάρει έκτακτα μέτρα υγειονομικά, έχουν ανοίξει κλινικές και εκεί, όπως και στην Αθήνα γίνεται αυτό. Εδώ πρέπει να ξαναδούμε μερικά θέματα, μερικές παραμέτρους, όπως... να το συζητήσουμε και με την πολιτεία. Όπως... αυτή η μεγάλη διασπορά που υπάρχει, για παράδειγμα, η δυνατότητα να γίνει τηλεργασία σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι γίνεται είναι μια... διαδικασία που μπορεί να βοηθήσει. Την κινητικότητα, πώς θα την αντιμετωπίσετε? Γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο. Ναι. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι έχετε κάνει ένα σκόντο και κυρίως η πολιτεία. Λέτε δηλαδή, είμαστε σε lockdown, αλλά καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος είναι κουρασμένος, κινείται κτλ. Και εδώ έρχεται η υπερδιασπορά. Ναι. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό? Κύριε Παυλόπουλο, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το ξέρετε ότι υγειονομικά τα πράγματα είναι πολύ αυστηρότερα από ό,τι φαίνονται. Έτσι. Δηλαδή, οι αποφάσεις δεν επιτρέπουν κανονικά όλη αυτή την κινητικότητα που υπάρχει, που όλοι κινούνται όπως ήταν και πριν από την επιδημία. Μα γι' αυτό μιλάω για σχόλιο. Αυτό που αποκλείστηκε φυσικά ήταν οι συναντήσεις σε κλειστούς χώρους με τα μαγαζιά, με τα εστιατόρια, με τα σχολεία. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε επιδημιολογικά δεδομένα με αυτά. Οπότε σίγουρα θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα, να λέμε για τα πράγματα πώς είναι. Θα ήταν χειρότερα τα πράγματα αν είχαμε ανοίξει όλα τα υπόλοιπα. Αντιλαμβάνεστε. Θα είχαμε 3.000, 4.000 κρούσματα. Άρα υπάρχει ήδη ένας περιορισμός με βάση αυτά που έχουμε. Αλλά με βάση τα προβλήματα που υπάρχουν και στο σύστημα υγείας, χρειάζεται περαιτέρω ελάττωση της διασποράς. Ελπίζω να βρισκόμαστε στην κορυφή του κύματος και να αρχίσουμε να βλέπουμε καλύτερα δεδομένα. Αλλά η κινητικότητα δεν περιορίστηκε. Έχετε δίκιο. Είναι δύσκολη ο περιορισμός κινητικότητας. Άρα λοιπόν είναι ένα δύσκολο στοίχημα. Έχουμε ένα συνδυασμό. Έχουμε ένα συνδυασμό κόπωσης των πολιτών που είναι απολύτως κατανοητός. Κύριε καθηγητά, για να το καταλάβουμε, για να δούμε και τη διαφορά σε σχέση με το lockdown του περασμένου Μαρτίου, που λέγαμε ότι αυτό λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Αν πάτε σήμερα σε μέτρα, σήμερα, αύριο δεν έχει σημασία. Αν πάτε σε περαιτέρω αυστηροποίηση των μέτρων, μιλάμε για καθολικό lockdown, κανείς δεν βγαίνει έξω. Όπως ήμασταν στο Μάρτι, άλλος κωδικός 6, κανείς δεν απομακρύνεται από το σπίτι του. Κοιτάξτε, μιλάμε για τέτοια παρέμβαση. Αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω. Θα γίνει μεγάλη συζήτηση στην Επιτροπή του θέματος αυτού και πρέπει οπωσδήποτε να παίρνουμε υπόψη μας και διάφορες παραμέτρους που αυτή τη στιγμή υπάρχουν και δεν υπήρχαν. Όπως είναι, σας ξαναλέω, η δυσκολία. Ο κόσμος στο πρώτο κύμα το αντιμετώπισε με την αίσθηση του σοκ και δέος.
Ποπό, έρχεται ένας βαρύς ιός, πρέπει να τον περιορίσουμε. Είχαμε την προοπτική ότι αυτό θα περιορίσει την επιδημία, που καταλάβατε ότι πουθενά στον κόσμο δεν έγινε αυτό λόγω της μεγάλης δυνατότητας του ιού να διασπείρεται και να μεταδίδεται. Και μην ξεχνάμε ότι την εποχή εκείνη η διασπορά ήταν πολύ, πολύ, πολύ μικρότερη από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, η επιτυχία του εγχειρήματος εκείνη τη εποχή οφείλεται όχι μόνο στην απόλυτη συμμόρφωση, που ήταν πραγματικά σημαντική και πρέπει να γίνει και τώρα. Η συμμόρφωση είναι πολύ σημαντικό θέμα. Σε οποιοδήποτε μέτρο είναι αυτό, δεν ξέρω ποιο θα καταλήξουμε, αλλά πρέπει να είναι καταρχήν μεγάλη συμμόρφωση, γιατί για το καλό μας το κάνουμε όλοι, για να περιοριστούμε, να μπορέσουμε να έχουμε μετά τις 15 ή τις 20 του μηνός, αν θέλετε, μια καλύτερη προοπτική. Αλλά ήταν πολύ μικρή διασπορά. Τώρα η διασπορά είναι μεγάλη και έχουμε και διάφορα άλλα εργαλεία που δεν τα χρησιμοποιήσαμε μέχρι τώρα. Όπως σας ξαναλέω, είναι αυτή τη στιγμή τηλεεργασία ή δυσκολία να χρησιμοποιήσουμε διάφορες δυνατότητες μετακίνησης που την κάναμε κατάχρηση, ας πούμε. Δεν μιλάω για έλεγχο, γιατί ο έλεγχος είναι πάρα πολύ δύσκολος. Είναι αυτό ότι πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει ασυνείδητα. Γιατί πού να ελέγξεις τόσο κόσμο έξω συνεχώς με έναν αστιφύλακα, ας πούμε, και πού είναι το SMS σου κλπ. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί αυτό, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να περιοριστεί η κινητικότητα. Αυτό θα το συζητήσουμε στην Επιτροπή, θα δούμε αν υπάρχει κάποιος καλύτερος τρόπος, αν χρειαστεί και πιο σκληρά μέτρα, θα τα συζητήσουμε για αυτά και θα δούμε. Πάντως προέχει αυτή τη στιγμή να πέσει η επιδημική καμπύλη, γιατί αυτό θα συνεχίσει να πιέσει το σύστημα. Ό,τι και να κάνουμε, θα πιεστεί ακόμα περισσότερο. Είναι φοβερό το γεγονός ότι μέχρι πριν από δύο μέρες και συναδέλφους σας που φιλοξενούσαμε, μιλούσαμε για άνοιγμα 16 του μηνός του λιανεμπορίου πρωτίστως, με κωδικό 13032 σε τρίωρο κτλ. Με στοιχεία δηλαδή, που προφανώς προκύπτουν από το ρεπορτάζ και μάλιστα και μερικό άνοιγμα και της εκπαίδευσης, δηλαδή για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Ναι, ναι. Και έχουμε φτάσει 3 Μαρτίου αυτή τη στιγμή, με ένα ρεκόρ κρουσμάτων και με έναν δείκτη μεταδοτικότητας, που δεν νομίζω να υπήρχε η περίοδος που είχαμε υψηλότερο δείκτη μεταδοτικότητας. Κάνω λάθος? Δείκτης πάνω από το 6. Ο δείκτης μεταδοτικότητας είναι ψηλός. Εχθές ήταν κοντά στο 6. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Δεν το είχαμε ξαναζήσει, νομίζω αυτό. Είχαμε φτάσει στο 4. Το είχαμε δει στη Βορειοελλάδα, στην Αττική όμως δεν το είχαμε δει. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιο ψηλό δείκτη μεταδοτικότητας. Βέβαια είναι μια μέρα, θα δούμε και τις υπόλοιπες μέρες. Η αλήθεια όμως είναι ότι το σύστημα πιέζεται, αναμφισβήτητα, φαίνεται. Άρα πώς μιλούσαμε για άνοιγμα, ξέρετε. Συνεχώς υπάρχουν τηλέφωνα με θετικά κρούσματα κλπ. Δεν είναι ότι είναι κάτι το οποίο. Δημιουργήθηκαν όμως προσδοκίες, καταλαβαίνετε. Επειδή όλοι περιμένουν, μετρούν αντίστροφα για αυτή τη 16η Μαρτίου. Και έχουν δημιουργηθεί επιθυμία, κυρία Κουτροκό, έχετε δίκιο. Η επιθυμία όλων γενικώς έχει φτάσει το πράγμα σε ένα πολύ οριακό σημείο. Και μην ξεχνάμε ότι βλέπουμε μπροστά μας και τη μεγαλύτερη συνεχή και διαρκή χρήση των εμβολιασμών. Δηλαδή υπάρχει η προσδοκία αυτή, οπότε προστίθεται στο όλο θετικό αισιόδοξο πλάνο που υπάρχει η αύξηση των εμβολιαζομένων, οι οποίοι δεν νοσούν ελαφριά, δεν πάνε στο σύστημα υγείας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει ένα συνδυασμό πίεση στο σύστημα υγείας και επιδημιολογική φόρτιση και η αναμονή των εμβολιασμών. Όλα αυτά δημιουργούν προσδοκίες για μια καλύτερη πορεία. Οπωσδήποτε όλα αυτά αλλάζουν ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση και πάλι προσπαθεί το σύστημα, η πολιτεία προσπαθεί να βάλει μπροστά μερικές δραστηριότητες οι οποίες δεν είναι επώδυνες. Όπως είναι το λιανεμπόριο, ας πούμε, που έχουμε συζητήσει, που κατά πόσον αυτό επιβαρύνει την κινητικότητα ή όχι. Με την εικόνα που έχουμε τώρα. Όταν υπάρχει τόσος κόσμος έξω. Ναι, ναι. Προϋπόθεση βέβαια ότι θα περιοριστεί αυτή η κινητικότητα στους δρόμους. Κυρία καθηγητά, με την εικόνα που έχουμε τώρα και αυτό που αντιμετωπίζουμε και το φόβο που φέρνει αυτό. Ο στόχος για 16 Μαρτίου να ανοίξουμε κάποιες δραστηριότητες απομακρύνεται κατά τη γνώμη σας ή παραμένει στο τραπέζι? Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη. Νομίζω ότι το 16 του Μάρτη αυτή τη στιγμή είναι δεύτερο σε προτεραιότητα. Προτεραιότητα είναι να αντιμετωπιστεί η δύσκολη κατάσταση στα νοσοκομεία μας. Επομένως, δεν έχει νόημα να συζητάμε για 16 Μαρτίου. Υπάρχει στο τραπέζι, αλλά πιστεύω ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί αυτή τη στιγμή όπως είναι η κατάσταση. Μακάρι να μπορέσουμε να το δούμε αυτό. Ναι. Το βλέπω όμως σχετικά δύσκολο, γιατί ξέρετε ότι η πίεση στο νοσοκομείο, στα νοσοκομεία, στο σύστημα καθυστερεί αρκετά σε σχέση με την επιδημιολογική φόρτιση. Μακάρι να δούμε ύφεση τη καμπύλη αυτέ τι μέρε που έρχονται, να είμαστε στην κορύφαση δηλαδή. Υπάρχει αυτό η πιθανότητα αυτή να βρισκόμαστε στην κορύφαση, να αντιμετωπίσουμε τι δυσκολίε τη φάση αυτή τη κορύφαση επιδημία για να μπορέσουμε να έχουμε μια ύφεση και να δούμε καλύτερε μέρε μέσα στο Μάρτιο. Τώρα έχουμε αυτό το νέο στέλεχο το οποίο μα ταλαιπωρεί σε όλη την επικράτεια. Θέλετε να μα πείτε και σε όσου μα βλέπουν πώ να προφυλαχθούμε, πώ προφυλάσσετε κάποιο από έναν δείκτη 50% είπατε, είναι διπλάσιος ο δείκτης μεταδοτικότητας αυτού του στελέχους του Βρετανικού.
δεν είναι διπλάσιο, είναι περίπου 30-50% περισσότερο από ότι είναι δηλαδή 1,3%. Τι να κάνουμε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό και αυτό, καταλαβαίνετε. Αν ήταν ο ιός, ας πούμε, είχε δείκτη μεταδοτικότητος το R0, δηλαδή χωρίς τα μέτρα, 2,5-3, ας πούμε, τώρα θα πάει 4,5. Όσοι προσέχουμε και βγαίνουμε. Βγαίνουμε μόνο για τα απαραίτητα. Να φτάσουμε και στο zoom in που λέμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει κόσμος έξω κλπ. Έχει αποδειχτεί όμως, και είναι σαφές και για το μεταλλαγμένο στέλεχος αυτό, ότι αν κάποιος που νοσεί φοράει μάσκα και ο απέναντί του, που είναι ο δέκτης, ας πούμε, της μόλυνσης, φοράει και αυτός μάσκα σωστά, η πιθανότητα να μεταδοθεί νόσος πέφτει κάτω από 5%. Είναι 4,2-4,5%. Επομένως, κατά 96% περίπου μας προφυλάσσει χρήση, σωστή χρήση μάσκας. Επομένως, αυτή τη στιγμή, λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πάντα είχε, αλλά επειδή τώρα το συζητάμε, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η χρήση μάσκας. Αν φοράμε όλοι μάσκες, λοιπόν, και προσπαθούμε εκεί έξω που είμαστε, που περπατάμε, γιατί δεν θα το αποφύγουμε και αυτό, θα περπατήσει κιόλα ο κόσμο, να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις αποστάσεις μεταξύ μας και να φοράμε τη μάσκα αμέσως και τα μέτρα υγιεινής φυσικά. Πάντα υπάρχει αυτό στο τραπέζι και πάντα πρέπει να το λέμε και να το ξαναλέμε. Ειδικά τη χρήση της μάσκας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μην το υποτιμούμε. Το θεωρούμε κάτι πολύ απλοϊκό, ας πούμε. Εντάξει, θα φορέσω μια παλιομάσκα τώρα. Όχι, είναι πάρα πολύ. Τώρα χρειάζεται ακόμη περισσότερο, λέτε. Μάσκα και απόσταση. Έχει αποδειχτεί και τώρα χρειάζεται ακόμη περισσότερο. Τώρα είναι πραγματικά. Και αν περάσει αυτό το μήνυμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό για τον κόσμο αυτή τη στιγμή και στους χώρους εργασίας που είναι απαραίτητοι. Δεν μπορεί να βλέπουμε σε χώρους εργασίας ανθρώπους να κατεβάλουν τη μάσκα, ακόμα και εμβολιασμένους. Και για τα νοσοκομεία μιλάω και για τις δομές υγείας μιλάω και παντού. Επομένως, πρέπει να κρατάμε τις αποστάσεις στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Δυστυχώς έχουμε πολύ ανήφορο μπροστά μας ακόμη. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Και να γυρίσουμε. Θα έρθει ο Γιάννης ο Σάνταγος να δούμε τα πολιτικά, να δούμε τι σκέφτεται η κυβέρνηση. Να θυμίσουμε λίγο το δώρο. Ναι. Μάλιστα. Το Jeep Renegade θα το δείτε κιόλας σε μαύρο χρώμα έκδοση Sport, χιλίων κυβικών, 120 ύπων. Το διεκδικείτε μέσω του 14999, η ανάδειξη του τυχερού ή της τυχερής, 14 Μαρτίου. Και μέσω της Εξάλκο. Δύο υπερδώρα για τις 7 Μαρτίου, παιδιά, τα διεκδικείτε μέσω του 14999. Ένα λάπτοπ Microsoft Surface Pro 7 και ένα Samsung Galaxy S21 256 GB από την Exalco μέσω του Open, μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες αλουμινίου στην Ελλάδα, που σχεδίασε τις ιδανικές λύσεις για παράθυρα και πόρτες για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ. Μέσω του 14999, σωστά. Λοιπόν, όχι, κοιτάω γιατί έχεις εδώ ένα μήνυμα π.χ. από την Κρήτη, από την κυρία Νίκη, που λέει ότι εκεί που έχουμε το 98% με το μεταλλαγμένο στέλεχος το βρετανικό, τα σχολεία είναι ανοιχτά με 25 μαθητές σε κάθε αίθουσα. Και πηγαίνουν τα παιδιά κανονικά στο σχολείο. Και λέμε τα μάτια μας και το βλέμμα μας στραμμένο και προς την Κρήτη. Πώς να εκεί είναι μόνο το βρετανικό. Πώς να διαφωνήσεις με αυτή την παρατήρηση. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό, αυτό και το επισημαίνω. Στα τόσα μηνύματα ξεχωρίζει αυτό που λέει η κυρία Νίκη. Πάμε, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλημέρες. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Σε όλες και σε όλους σας, παιδιά, καλή δύναμη. Σήμερα καλό ξεκίνημα, καλημέρα κύριε Καλημέρα σας. Γεια σας, Γιάννη. Καλώς το να. Πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα πράγματα. Δύσκολα πράγματα, δύσκολη εξήγηση. Δύσκολα. Ξέφυγε το πράγμα, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Προφανώς ξέφυγε το πράγμα. Προφανώς ξέφυγε το πράγμα και το σπριντ το οποίο θα ξεκινήσει από σήμερα θεωρητικά είναι ένα σπριντ με ημερομηνία λήξης, την 16η Μαρτίου. Είναι απόφαση και η προσωπική μου γνώμη είναι η σωστή απόφαση να ανοίξει το λιανεμπόριο κάποια στιγμή, διότι τα οικονομικά θέματα δεν περιμένουν. Θυμηθείτε με να είμαστε καλά, γεροί και δυνατοί μετά το τέλος της πανδημίας. Το μεγάλος βράχος, ο μεγάλος κάβος που θα πρέπει να περάσουμε όλοι μαζί θα είναι της οικονομίας. Η κυβέρνηση λοιπόν έχει αποφασίσει ότι θέλει και πρέπει να ανοίξει το λιανεμπόριο. 16 Μαρτίου είναι η ημερομηνία κλειδί και θα γίνει ένα σπριντ 2 εβδομάδων για να γίνουν όσα δεν έγιναν. Από σήμερα ή από αύριο. Από αύριο τα ξημερώματα για να προληφθεί και η Τσικνοπέμπτη, που μάλιστα αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να αποτελέσει πηγή συγκεντρώσεων, μάλλον αφορμή για συγκεντρώσεις σε σπίτια. Που όπως όλοι γνωρίζουμε, η συγκέντρωση στα σπίτια μπορεί να δημιουργήσει
και νέες. Ακριβώς. Πολλές και δύσκολες αποφάσεις θα κληθούν να λάβουν σήμερα οι λοιμοξιολόγοι και να ανακοινώσει ο κ. Κικίλιας το απόγευμα. Ακόμα δυσκολότερο θα είναι η εφαρμογή των αποφάσεων που θα ληφθούν τώρα. Διότι προσέξτε. Ότι είμαστε ήδη σε lockdown. Είναι ένα θέμα η απόφαση. Ναι. Ένα θέμα είναι η εφαρμογή της απόφασης. Αν υπάρχει στο χαρτί μια απόφαση και δεν τηρηθεί, θα είμαστε εδώ και στις 16 Μαρτίου πρώτα ο Θεός και θα ζητάμε πάλι το πρόβλημα που θα έχει δημιουργηθεί. Τι αποφάσεις λοιπόν αναμένεται να ληφθούν σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αργά χθες το βράδυ έχει αποκρισταλωθεί μια εικόνα. Σας μιλάω σε επίπεδο εισηγήσεων αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά θα κλειδώσουν το πρωί στις 11 θα γίνει η συνεδρίαση της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων. Αμέσως μετά η εισήγησή τους προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου το μεσημέρι και το απόγευμα ο κ. Κικίλιας θα κάνει τις ανακοινώσεις. Mm-hmm. Πρώτον, να καταργηθεί ο χρωματισμός των περιφερειών της Ελλάδας. Δηλαδή, κόκκινες, πορτοκαλί, πράσινες τελειώνουν. Μιλάμε για καθολικό, για οριζόντιο. Καθολικό lockdown για όλη τη χώρα. Μία περιφέρεια, να το πω, όλη η Ελλάδα. Και σταματάει αυτό το πράγμα. Πορτοκαλί, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο και ό,τι άλλα χρώματα είχαμε βάλει. Mm-hmm. Δεύτερη απόφαση. Ακούγεται ακόμα και η κατάργηση για 2 εβδομάδες του αριθμού 6. Οπ. Μιλάω για ένα σκληρό μέτρο, είναι η άθληση. Είναι ο κωδικός για βόλτα, για ανάσα, για άθληση. Το επίσημο είναι η άθληση. Ναι, ναι. Η βόλτα, ο καφές, ναι, ναι. Η παρέα, τον πολιό στο μπαγκάκι. Είναι συνοδά. Ακριβώς. Ναι. Η εισήγηση, επειδή είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί ο αριθμός 6, δηλαδή να υπάρχει αστυνομία στα όρια του κάθε Δήμου για να μην επιτρέψουν τις διαδημοτικές μετακινήσεις. Ναι. Υπάρχει και η σκληρή εισήγηση, η οποία δεν έχει προκριθεί επισήμως ακόμα, να καταργηθεί για 2 εβδομάδες ακόμα και ο αριθμός 6 τελείως. Α, να μην μπορούμε να βγούμε καν για άθληση. Να μην μπορείς να βγεις, δηλαδή καν να χρησιμοποιήσεις τον αριθμό 6. Μάλιστα. Ότι δεν σου λέω να πας στο περίπτερο να πας στο σούπερ μάρκετ, δεν εννοώ αυτό. Θα βγεις με τον κωδικό 2. Θα βγεις με τον κωδικό 2, ακριβώς. Εάν δεν περάσει αυτή η σκληρή πραγματικότητα. Υπάρχει σκληρή εισήγηση να καταργηθεί για 2 εβδομάδες. Ακριβώς. Να μην υπάρχει καν το 6. Ακριβώς. Να μην μπορώ να επικαλεστώ εγώ το 6 για να πάω να πιω καφέ με την τώρα έξω του σπίτι της. Ας πούμε. Ή στην πλατεία, ξέρω εγώ, τη περιοχή. Ούτε να τρέξει. Άρα ούτε να βγάλει το παιδί για ποδήλατο για μισή ώρα. Γιατί στον κωδικό 6 ο γονιός. Βγάζει το παιδί. Σωστά. Υπάρχει δεν βγαίνει ο ίδιος. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, η πλειοψηφία βεβαίως έχουμε δει ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Ναι, αλλά τα παιδιά με το 6 βγαίνουν. Τα παιδιά με το 6 βγαίνουν. Είναι πολλά. Το πιο ήπιο μέτρο, αλλά πιο δύσκολα ελέγξιμο, το οποίο είναι και αυτό προς συζήτηση, είναι η απαγόρευση των διαδημοτικών μετακινήσεων. Σας θυμίζω ότι είχε πέσει στο τραπέζι και στο παρελθόν. Απορρίφθηκε γιατί είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Υπάρχουν στα όρια των Δήμων. Δηλαδή και υπάρχει και μια. Είναι όλοι που εργάζονται και αλλάζουν Δήμο. Και όχι μόνο, είναι και άνισο στους πολίτες. Δηλαδή, κάποιος που μένει στο κέντρο της Αθήνας δεν έχει την ίδια ευχέρεια με αυτό που μένει στα νότια της Αθήνας να περπατήσει δίπλα στη θάλασσα. Είχε απορριφθεί ως ταξική. Ακριβώς. Αυτός που θέλει να πάει να περπατήσει σε ένα βουνό της Αττικής στον Ημιτό Φερρυππίν έχει άλλη δυνατότητα αν μένει στις περιοχές, στους πρόποδες του Ημιτού, από κάποιο μένει στην Κυψέλη Φερρυππίν. Όλο αυτό έχει απορριφθεί, γι' αυτό ξαναέρχεται τώρα αυτό. Αλλά και το πιο ουσιαστικό είναι ότι. Πώς θα ελεγχθεί όταν τα όρια των Δήμων είναι δίπλα ο ένας με τον άλλο Δήμο, πού πας. Δηλαδή, θα απαγορεύεται κάποιος, ας πούμε, ο οποίος μένει, ξέρω εγώ, παράδειγμα, στη Νέα Σμύρνη, να πάει στο Παλιό Φαλαιρό, που είναι στην παραλία. Είναι δίπλα η Δήμη. Γι' αυτό φαίνεται ότι κάποιοι εισηγούνται ακόμα για 2 εβδομάδες να καταργηθεί και αυτό. Ακριβώς. Επίσης, μεγάλος έλεγχος θα γίνει να και για τον γίνει με τα κατοικίδια. Που επίσης. Είναι σοβαρή η υπόθεση τα κατοικίδια που τα βγάζεις έξω να κάνουν την ανάγκη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εμφανές. Είναι κάτι το οποίο είναι εμφανές. Η άθληση δεν είναι το εμφανές πράγμα. Σωστά. Διότι... Θα δανείζουμε ένα στο σκυλί μας τον άλλον, να ξέρετε. Εδώ πριν δεν το σκύλο θα είναι αυτό, έτσι. Δεν θα για βόλτα. Δεν θα μπαίνει μέσα. Τα σκυλιά πτώματα θα γυρίζουν στο σπίτι από την πολλή βόλτα. Δεν θα μπαίνει μέσα καθόλου. Όποιος έχει σκύλο, θα πληρώνεις κιόλας για βόλτα του σκυλιού. Φυσικά. Ο αριθμός 4 είναι επίσης ένα θέμα το οποίο θα ελεγχθεί. 4 είναι η βοήθεια σε ηλικιωμένο, το οποίο επίσης κάποιοι χρησιμοποίησαν. Έχει ξεχυλωθεί λίγο επίσης και ο αριθμός 4. Η ουσία είναι ότι όλο αυτό το πακέτο ή θα πάμε σε σκληρή γραμμή της κατάργησης για το 4, για το 6, ή θα πάμε για την απαγόρευση διαδημοτικών μετακινήσεων, που έχει όμως τα 2 προβλήματα που σας είπα. Πρώτον, ο έλεγχος. Δεύτερον, η ταξική ανισότητα η οποία θα υπάρχει. Τρίτο μέτρο το οποίο φαίνεται να προκρίνεται, τρίτο μέτρο το οποίο θα ενταχθεί σε όλο αυτό, δεν έχει σχέση μόνο με την συμπεριφορά τη δική μας, έχει σχέση και με τη συμπεριφορά των αρχών. Η αυστηροποίηση των ελέγχων. Δηλαδή, μέχρι τώρα δεν βλέπαμε ελέγχους στην πραγματικότητα. Ουσιαστικά θα ενταθούν οι έλεγχοι, θα ενταθούν
τα πρόστιμα, η επιβολή προστίμων, έτσι ώστε να λειτουργήσει ως παραδειγματισμό για τους υπόλοιπους. Μέχρι στιγμής η αστυνομία ήταν παρούσα διακριτικά, για να χρησιμοποιήσω μια έννοια για τις διαδηλώσεις. Ναι. Δεν θα είναι τόσο διακριτική η παρουσία. Επίσης, ένα μέτρο να υπάρξει όλες τις μέρες της εβδομάδος το ίδιο και το Σαββατοκύριακο. Αυτό το μέχρι τις 6 το Σαββατοκύριακο δεν δούλεψε απόλυτα. Ναι. Μήπως πάει 9 για όλες τις ημέρες. Α, γιατί χθες άκουγα κάποιους να λένε μήπως υπάρξει περιορισμός για νωρίτερα και τις καθημερινές. Δύσκολο αυτό, διότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη πίεση σε αυτούς που δουλεύουν, διότι πάντα κάποιοι θα δουλεύουν. Ναι. Θα πηγαίνουν σούπερ μάρκετ φερειπίν. Υπερσυμφόρηση στα σούπερ μάρκετ. Ακριβώς, ναι. Και μετά θα υπάρχουν ουρές στα σούπερ μάρκετ. Ωραία. Τελευταίο μέτρο που παραπέμπει στο lockdown του περσινού Μαρτίου, ο περιορισμός της απασχόλησης στο δημόσιο. Θυμίζω ότι η διαφορά του Μαρτίου του 20 με το Μάρτιο του 21 ήταν ότι το δημόσιο δούλευε με το μισό δυναμικό του. Το 50%. Ναι. Αυτό δεν ισχύει στην παρούσα φάση. Σκέφτονται να το επαναφέρουν, που να υπάρχει μια πλήρη ταύτιση πλέον λειτουργίας του δημοσίου με το Μάρτιο του περσινού. Τι εννοείς δεν ισχύει? Μα και τώρα δεν είναι τηλεργασία, το 50%. Όχι το ίδιο ποσοστό. Όχι το ίδιο ποσοστό. Στο ποσοστό που είναι δυνατό. Είναι εφικτό. Και αυτό είναι πολύ ελαστικό. Ενώ στο Μάρτιο το περασμένο ήταν το 50% υποχρεωτικά. Ακριβώς. Έτσι, είχαμε ένα τέτοιο. Ακριβώς. Τώρα, εγώ έχω μια απορία. Με συγχωρείτε. Ο Κικίλιας αυτό δεν είχε ζητήσει να εφαρμόσουμε, ρε παιδιά, όταν lockdown είχε βγει εδώ πέρα. Μαρτίου. Εδώ Φωστά. Και είχαν ανακοινωθεί λίγες ώρες αργότερα οι δραματικές αποφάσεις. Το lockdown τύπου Μαρτίου είχε ζητήσει ο Κικίλιας, βλέποντας το πράγμα να έρχεται. Σωστά. Έτσι, γιατί δεν το κάναμε? Οι διαφορές του lockdown του Μαρτίου με τον φετινό Μαρτίο ήταν η λειτουργία του δημοσίου. Μάλιστα. Και τα ποδόσφαιρα. Ναι. Δεν είχαμε ποδόσφαιρο, δεν είχαμε Football League, δεν είχαμε Super League, δεν είχαμε τίποτα. Ναι. Η διαφορά του Μαρτίου του 20 με το Μάρτιο του 21 έχει να κάνει με τους ελέγχους, ναι, και με τη δική μας πειθαρχία. Και τα δύο πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά πέρσι με φέτος. Πέρσι, τρομαγμένοι από το φαινόμενο που λίγοι είχαν ζήσει ξανά στο παρελθόν, της πανδημίας, ναι, ναι, οι πολύ μεγαλύτερες ηλικίες, μας είχε τρομοκρατήσει όλους και καθίσαμε σπίτι. Μετά υπήρχε ο εθισμός. Αλλά 6.000 θάνατοι δεν μας φοβίζουν. Μας φοβίζουν προφανώς, αλλά υπάρχει κόπωση ψυχολογική. Αυτή τη στιγμή σε συνδυασμό. Και το συνηθίσαμε, παιδί. Προσέξτε, σε συνδυασμό και με τους ελέγχους. Οι έλεγχοι που υφιστάμεθα αυτή τη στιγμή στους δρόμους δεν έχουν σχέση με τους ελέγχους του Μαρτίου του 20. Σωστά. Αυτές οι δύο διαφορές έχουν οδηγήσει, σύν τις μεταλλάξεις βεβαίως. Ολόκληρος σχεδιασμός, ξεχωριστός σχεδιασμός, να πω αυτό μια φράση μόνο, είναι στο θέμα των νοσοκομείων. Ξεκίνησε από χθες, το είχαμε προαναγγείλει το πρωί χθες. Επίταξη, σε εισαγωγικά, γιατί δεν είναι ακριβώς επίταξη, είναι μια συμφωνία που γίνεται μεταξύ της πολιτείας και των ιδιωτών επιχειρηματιών στον χώρο της υγείας. Για άμεση εμπλοκή. Για άμεση εμπλοκή και ουσιαστικά αξιοποίηση κλινών, ακριβώς, απλές κλίνες για άλλα περιστατικά εκτός από COVID. Δηλαδή, εμφράγματα, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στη ζωή μας, δυστυχώς. Ήδη 200 κλίνες έχουν διατεθεί από ιδιωτικά νοσοκομεία για να απελευθερωθούν κλίνες που φιλοξενούν, που είναι non-COVID ασθενείς, για να φύγουν από τα κρατικά νοσοκομεία και να πάνε στα ιδιωτικά και έτσι να απελευθερωθούν κλίνες COVID στα κρατικά νοσοκομεία. Επίσης, θα υπάρξει τον Image, το οποίο θα είναι ένα νοσοκομείο το οποίο θα αξιοποιηθεί για όλα τα άλλα περιστατικά εκτός από COVID, για να απελευθερωθούν δυνάμεις στο Σωτηρία και σε άλλα σημεία αναφοράς νοσοκομεία. Όλα αυτά, να ξέρετε, επίσης θα πολλαπλασιαστούν τις επόμενες ημέρες, αν τα πράγματα δεν πάνε καλύτερα, και θα υπάρχουν και κλίνες μεθ σε ιδιωτικά νοσοκομεία, όπου θα πηγαίνουν άνθρωποι που χρειάζονται. Ποδοί και δεν έχουν μιλήσει COVID. Για το Ερίκος Δυνάνια, παράδειγμα. Επίσης. Που έχει μια μεγάλη δυναμικότητα. Επίσης. Ότι μπορεί να αξιοποιηθεί το Ερίκος. Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, να βάλουμε μια ανατελεία. Έτσι. Να ανοίξουμε μια παρένθεση. Ναι, γιατί ούτως ή άλλως θα συνεχίσουμε με τον Γιάννη για όλα αυτά που λέει και τις πληροφορίες του. Και να υποδεχτούμε όλοι μαζί να καλημερίσουμε τον κύριο Θόδωρο Δρίτσα. Κορυφαίο τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό. Και πρόσωπο της ημέρας. Και πρόσωπο της ημέρας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Κοτροκόη, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Σαραντάκο. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Τώρα, να το ρωτήσω έτσι όπως το αισθάνομαι για σας, γιατί είστε ένα σοβαρό πολιτικό πρόσωπο. Τι νόημα έχει αυτή η δήλωση, ότι κανείς δεν τρομοκρατήθηκε από τη 17 Νοέμβρη? Κύριε Παυλόπουλε, ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να εξηγηθώ και οι συναδελφοί σας. Πραγματικά λυπάμαι, ειλικρινά λυπάμαι και για όσους
αναστατώθηκαν και πικράθηκαν και για το άλλο δεν ενδιαφέρομαι να γίνομαι πρόσωπο της δημοσιότητας έτσι για λόγους αρνητικούς κυρίως, αλλά και για κάποιο τρόπο. Δεν μπορεί να αυτό η ερμηνεία που έχει δοθεί στα όσα είπα, παρόλο ότι έχω την ευθύνη γιατί δεν ήταν μια διατύπωση πλήρης και ήταν με πολύ ελλειπτικό τρόπο, αφαιρετικό τρόπο διατυπωμένη και προφανώς έχω την ευθύνη. Εν τούτης, η συνολική μου πολιτική διαδρομή είναι γεμάτη από την συνεχή και σταθερή αντίθεσή μου και όχι μόνο εγώ αλλά και στον πολιτικούς χώρους που ανήκα όλες αυτές τις δεκαετίες, την πλήρη πολιτική μου και ηθική αντίθεση απέναντι στην τρομοκρατία. Αυτό λοιπόν που είπα, το κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί από τη 17 Νοέμβρη, συνδέεται με την πορεία του λόγου στην συνέντευξη στο κανάλι 1 του Πειραιά. Ναι. Δεν έχει αυτό το νόημα. Αν ήταν να πω αυτό που μου προσάπτει η Νέα Δημοκρατία και άλλοι του δημόσιου λόγου, θα έλεγα δεν έχει τρομοκρατήσει η 17 Νοέμβρη. Εγώ είπα κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί, που σημαίνει διατύπωσα με ελλειπτικό τρόπο λέω και πάλι αυτό που πιστεύω. Ότι κανείς δεν τρομοκρατήθηκε, δεν φοβήθηκε, ότι δεν πέρασε η τρομοκρατία της 17 Νοέμβρη στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό είναι το αληθές νόημα, όχι των όσων είπα ή δεν είπα ή να το ανασκευάσω ή οτιδήποτε άλλο, αλλά της αξιολόγησής μου και της άποψής μου. Όχι ειδικά για τη χθεσινή συνέντευξη, γενικά. Και επίσης δεν προσέβαλα καθόλου τη μνήμη νεκρών, το αντίθετο. Αυτό θα σας πούν όμως, θα σας πούν ότι σε αυτή την ελλειπτική διατύπωση δεν είχατε στο μυαλό σας ότι οι οικογένειες βυθίστηκαν στο πένθος, οι οικογένειες ανθρώπων που δεν εκπροσωπούσαν εν πάση περιπτώσει το σκληρό σύστημα, το απάνθρωπο, την απάνθρωπη εξουσία, τη χούντα ή τους βασανιστές κτλ. Οι οικογένειες που είναι ανάμεσά μας. Κύριε Παυλόπουλε, εγώ αγανακτώ και εξίσταμαι για κάθε απώλεια ανθρώπινης ζωής. Αυτή είναι η παράδοσή μου και η οικογενειακή μου και η πολιτική. Ακόμα και αν είναι ο σκληρότερος εχθρός και αντίπαλος ή οτιδήποτε. Ήταν ανάγκη να επικαλεστώ τέτοια πράγματα στη χθεσινή συνέντευξη. Έχω αγανακτήσει ad hoc όταν συνέβαιναν τα γεγονότα, έχω θυμώσει και αυτό που λίγο πριν στη συνέντευξή μου είχα πει είναι ακριβώς αυτό. Και τιμώντας τα μνήματα, τα θύματα και τιμώντας και κατανοώντας και τους συγγενείς και τους φίλους τους. Είχα πει ότι μου είναι απόλυτα κατανοητό, αλλά αυτό δεν εμφανίζεται στην ειδησιογραφία. Μου είναι απόλυτα κατανοητό και οι συγγενείς και οι φίλοι των θυμάτων αλλά και τα μέλη της παράταξης, γιατί κατά κύριο λόγο ήταν θύματα που ανήκαν στη δεξιά παράταξη με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ναι. και η παράταξη κατανοώ και τον θυμό και την αγανάκτηση. Σήμερα θα προσθέσω και όπου υπάρχει ενδεχομένως την αίσθηση μιας ανάγκης δικαίωσης και εκδίκη ή και εκδίκησης ακόμα. Κύριε Δρίτσα, αυτό που επειδή από χθες αντιπαρέθεσα σε αυτό ήταν ότι αυτά είναι απολύτως κατανοητά. Κατανοητό όμως δεν είναι μια κυβέρνηση, ένα κράτος να λειτουργεί εκδικητικά. Τα είχα πει αυτά λίγα λεπτά, λίγα δευτερόλεπτα πριν στη συνέντευξή μου. Αν αυτό δείχνει ασέβεια προς τα θύματα, τι να πω, δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Αυτό που καταλάβαμε και χθες με την εξήγηση που δώσατε λίγο αργότερα ουσιαστικά είναι ότι είπατε ότι επειδή η δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη αφορούσε συγκεκριμένους στόχους, δεν υπήρξε φόβος στην κοινωνία που λέμε από το κοινό έγκλημα. Ναι, αυτό καταλάβαμε. Λέω, απλά θα το διατύπωνα. Πάνω σε αυτό, αν ήθελα να πω κάτι τέτοιο, θα το διατύπωνα ότι η 17 Νοέμβρη δεν τρομοκράτησε την κοινωνία.
Ναι, απλώς κύριε Δρίτσα, υπήρχαν και, ξέρετε, πέρα του συγκεκριμένου στόχου, έχασαν τη ζωή του και άνθρωποι οι οποίοι. Δεν σας ακούω καλά, κύριε Κοτροκόη. Λέω ότι από τη δράση της οργάνωσης αυτής έχασαν τη ζωή του και ανυποψίαστοι πολίτες που δεν είχαν καμία σχέση με τον αριστομένο, με τον αρρωστημένο ιδεολογικό προσανατολισμό της οργάνωσης. Δηλαδή, είχαμε και παράπλευρες απώλειες. Και οι παράπλευρες απώλειες ανθρώπινες ζωές είναι και οι μη παράπλευρες πάλι ανθρώπινες ζωές. Ναι, αλλά επειδή το πηγαίνετε, επειδή λέτε ότι οι στόχοι ήταν συγκεκριμένοι. Στην όλη μου ανθρώπινη συγκρότηση, αλλά και στην πολιτική μου συγκρότηση, θεωρώ αδιανόητο πολιτικά και ανθρώπινα κάποιος να αυτοχρίζει τον εαυτό του σε τιμητή, τιμωρώ και εκτελεστή εν ώψη των όποιων ιδεών του. Ναι. Αυτή είναι κέρια αντίθεσή μου με την τρομοκρατία. Θεωρείτε, κύριε Δρίτσα, ότι εκδικείται η πολιτεία επειδή είναι αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση η συντηρητική παράταξη? Είπατε κάτι τέτοιο πριν. Είναι η δεξιά παράταξη που πάντα ρέπει προς την πολιτική εκμετάλλευση με ανευθυνότητα, απόλυτη ανευθυνότητα, προς την πολιτική εκμετάλλευση και της τρομοκρατίας και πολλών άλλων πραγμάτων σε βάρος των πολιτικών της αντιπάλων. Αντί να λύσει ζητήματα επί τη βάση των αρχών του κράτους δικαίου. Θύμισα και στην ίδια τη συνέντευξη ότι αυτή η ίδια παράταξη κατηγόρησε τον Ανδρέα Παπανδρέου ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη και μετά τον Περικλή Κοροβέση. Και τώρα η κυρία Πελώνη λέει αυτόκλητο συνήγορος του Κουφοντίνα, ο Τσίπρας. Mm-hmm. Αυτά είναι τα δηλητηριώδη και ενισχυτικά φαινόμενα. Και η κυβέρνηση λέει δεν εκβιάζεται το δικαίου, δεν μπορεί να εκβιαστεί από κανέναν. Mm-hmm. Το είναι μια ανοησία. Εσείς στην επιλογή του Κουφοντίνα δεν αναγνωρίζετε στοιχεία εκβιασμού? Γιατί για την τακτική της κυβέρνησης μιλήσατε. Στην τακτική, στην επιλογή του Κουφοντίνα. Γιατί και επί των ημερών σας, είχε κάνει απεργία πείνας. Δεν μπορώ να μπω στα κίνητρα. Κύριε Παυλόπουλε, δεν σας ακούω. Λέω, το ακούσατε όπως το ερώτημα. Αν αναγνωρίζετε στην επιλογή Κουφοντίνα στοιχεία εκβιασμού. Ναι, ακόμα και αν είναι έτσι, που δεν μπορώ να μπω εγώ στα κίνητρα του καταδικασμένου ισοβήτη Κουφοντίνα. Ποια είναι τα κίνητρα? Έχει θέσει τα ζητήματα κατοχύρωσης των δικαιωμάτων του όπως προβλέπονται από τον νόμο κλπ. Αλλά ακόμα και έτσι, ακόμα και αν ο Κουφοντίνας θέλει να εκβιάσει, κανένα κράτος δεν μπορεί να επικαλείται ότι εκβιάζεται ή δεν εκβιάζεται. Είναι άλλος ο ρόλος του κράτους δικαίου. Mm-hmm. Να επιλύει ζητήματα και όχι να επιμένει σε μία αδιέξοδη, ανόητη και τελικά επικίνδυνη στάση της, να επιδείξει πυγμή το κράτος. Η ισχύς του κράτους δεν έχει να κάνει με την πυγμή. Είναι άλλα πράγματα, τα μπερδεύουμε. Μάλιστα. Με τον πρώην Πρωθυπουργό επικοινωνήσατε, κύριε Δρίτσα, ή ο πρώην Πρωθυπουργός με εσάς χθες να σας ζητήσει εξηγήσεις για την πράγματι περίεργη και, όπως είπατε και εσείς, λανθασμένη δήλωση που κάνατε χθες? Με τον κύριο Τσίπρα εννοώ, αν επικοινωνήσατε. Αν θέλετε, το επαναλάβετε. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, επικοινώνησε μαζί σας χθες για να ζητήσει διευκρινήσεις επί της λανθασμένης δήλωσης? Όχι, δεν επικοινώνησε, το κόμμα επικοινώνησε. Ναι, και η κοινοβουλευτική ομάδα επικοινωνήσαμε, δηλαδή και εγώ επικοινώνησα. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει επικοινωνήσει, γιατί... αλλά είμαστε σε διαρκή επικοινωνία έτσι κι αλλιώς για είτε απευθείας είτε μέσω του γραφείου του και των εκπροσώπων του. Για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία που ονομάτιζε τον Ανδρέα Παπανδρέου ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Κυρίως είχε υιοθετήσει αυτή την εκδοχή ο πρώην συγκυβερνήτης σας, ο κύριος Καμένος, αν θυμάμαι καλά. Έτσι δεν είναι? Ακόμα και έτσι να είναι, πράγματι έχει γράψει και ένα βιβλίο. Ναι, ο κύριος Καμένος ήταν Νέα Δημοκρατία. Ποτέ, και ήταν μέσα στο κλίμα της Νέας Δημοκρατίας τότε,
και ποτέ δεν βγήκε κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία να του πει τι είναι αυτά που λες. Μάλιστα. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την εξήγηση που ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Δρίτσα. Εννοούσε ότι δεν τρομοκρατήθηκε από τις κινήσεις και τις δράσεις της Καστανέβη. Εντάξει. Και αποδέχθηκε ότι ήταν ληπτικός ο λόγος των θεσμών. Συγγνώμη για το σχόλιο εκ των υστέρων, γιατί ήταν χαλασμένη και η γραμμή. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζεις και ένα περίεργο άλοθη. Με την έννοια ότι λες. Καλά, δεν τρομοκράτησε την κοινωνία. Ότι δεν τρομοκρατήθηκε. Εν πάση περιπτώσει, το ερώτημά μου για το αν επικοινωνήσει και ο Τσίπρας δεν ήταν τυχαίο. Νομίζω ότι έγινε μεγάλη συζήτηση χθες στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ, μια και είμαστε σε αυτό το θέμα. Διότι χθες ο κ. Τσίπρας είχε μια μεγάλη πρωτοβουλία να αναδείξει το νέο ΕΣΥ, το νέο σύστημα υγείας. Δεν πέρασε, επισκιάστηκε από αυτό. Νομίζω ότι υπήρχαν ακόμα και σκληρές εισηγήσεις για πειθαρχικές κυρώσεις. Έχει δίκιο, μας προσθέτει ένας φίλος της εκπομπής, σοβαρό πολιτικό στέλεχος. Και εφημερίδες της Νέας Δημοκρατίας είχαν υοθετήσει αυτή την εκδοχή. Ισχύει και αυτό. Για τον Ανδρέα Παπανδρέου και την 17 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Καμένος συνεργάστηκε με τον κ. Δρίτσα. Ναι. Όχι η Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, πάω λίγο στον Κλέαρχο. Πάμε. Να μας εξηγήσει πώς θα κινηθούμε σήμερα με τις θερμοκρασίες μας και πού πρέπει να προσέξουμε, αν πρέπει κάπου. Καλημέρα. Έλα, Κλέαρχε, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα. Μάρτης, λοιπόν, μια θα κλαίει, μια επειδή θα κλαίει. Επειδή είναι Μάρτης και Γδάρτης, γι' αυτό λέω. Γδάρτης, το πρωί κάνει κρύο, το μεσημεράκι όμως η θερμοκρασία θα αρχίσει σιγά-σιγά να ανεβαίνει. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Όπως μπορούμε να δούμε και στην εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου, περιορίζεται σιγά-σιγά λοιπόν αυτό το ψυχρό κύμα που μας επηρέασε χτες, αυτό το ήπιο, θα λέγαμε, ψυχρό κύμα που επηρέασε χτες αρκετές περιοχές της χώρας μας, με κύρια χαρακτηριστικά τους πολύ δυνατούς βοριάδες, αλλά και τις σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στην Ανατολική και Βόρεια Ελλάδα. Και έτσι λοιπόν, σιγά σιγά η άνοιξη προσπαθεί να πάρει το πάνω χέρι και θα γίνει αυτό ιδιαίτερα αισθητό από αύριο και μετά. Βλέπουμε λοιπόν στην εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου συννεφιές να καλύπτουν κυρίως την Κρήτη και προς την περιοχή της Κύπρου. Απομακρύνεται λοιπόν αυτό το βαρομετρικό χαμηλό προς την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου και αρχίζει σιγά σιγά ο καιρός να βελτιώνεται. Πάμε λοιπόν να τα δούμε τώρα αναλυτικά στους επόμενους μας χάρτες. Βλέπουμε λοιπόν ότι για σήμερα Τετάρτη προς την Βόρεια Κρήτη θα έχουμε αυξημένες συννεφιές και θα σημειωθούν λίγες πρόσκαιρες ασθενείς κατά κανόνα τοπικές βροχές, καθώς όμως θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα και εκεί ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται στην υπόλοιπη χώρα. Όπως βλέπετε, χαρακτηριστικά θα κυριαρχεί η ηλιοφάνεια, με λίγες όμως τοπικές συννεφιές προς την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Ποράδες. Οι βοριάδες θα πλένουν με μεγάλες εντάσεις κυρίως προς τα νότια τμήματα του Αιγαίου και ο υδράργυρος σιγά σιγά αρχίζει και ανεβαίνει. Προς το μεσημέρι θα προσεγγίσουμε τοπικά ακόμη και τους 16 με 18 βαθμούς. Τις μεγαλύτερες βέβαια θερμοκρασίες θα τις συναντήσουμε προς τη Δυτική Ελλάδα και προς τα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας μας. Τώρα για την περιοχή της Αττικής. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι για σήμερα Τετάρτη θα κυριαρχεί η ηλιοφάνεια. Παρ' όλα αυτά όμως θα έχουμε και λίγες τοπικές συννεφιές, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά το πεδίο των ανέμων, επιμένει ο βοριάς προς το νότιο Εβοϊκό και το Καβοντόρο με τοπικά πολύ ισχυρές εντάσεις. Στη συνέχεια όμως θα αρχίσει να υποχωρεί και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα καταφέρει να προσεγγίσει τους 17 με 18 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Υπολογίζουμε βέβαια λίγο πιο χαμηλή τη θερμοκρασία εκεί όπου θα επιδρά ο βοριάς, δηλαδή προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, και εδώ περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια αλλά και λίγες τοπικές συννεφιές προς την περιοχή της Χαλκιδικής. Εδώ οι άνεμοι στις γύρω θαλάσσιες, παραθαλάσσιες περιοχές θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, μην ξεπερνώντας ως προς την έντασή τους τα 3 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία και εδώ σιγά σιγά αρχίζει να ανεβαίνει προς το μεσημεράκι με τη βοήθεια βέβαια και της ηλιακής ακτινοβολίας. Θα φτάσουμε τοπικά και τους 16 με 17 βαθμούς προς το εσωτερικό της πόλης και προς τα δυτικά τμήματα του νομού. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη, θα δούμε στους χάρτες των βροχοπτώσεων. Για σήμερα λοιπόν είπαμε ότι έχουμε κάποιους χρωματισμούς, βλέπετε χαρακτηριστικά προς τη Βόρεια Κρήτη. Αύριο όμως Πέμπτη αρχίζει σιγά σιγά να απομακρύνεται αυτή έτσι η διαταραχή ακόμα πιο ανατολικά, οπότε λοιπόν ο καιρός βελτιώνεται. Έχουμε απουσία χρωμάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Τσικνοπέμπτη λοιπόν αύριο με πολύ καλές καιρικές συνθήκες και την Παρασκευή πολύ καλές καιρικές συνθήκες και προς το Σαββατοκύριακο αρχίζει λοιπόν να μας επηρεάσει ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Κεντρικής Μεσογείου και θα κινηθεί σιγά σιγά προς τα ανατολικά και θα είναι στην ουσία η αρχή των νέων διαταραχών που περιμένουμε στη χώρα μας μέσα στη νέα εβδομάδα. Ιδιαίτερα λοιπόν εκεί προς τις 13-14 του μήνα φαίνεται λοιπόν θα έχουμε αρκετές βροχές, καταιγίδες, ακόμη και χιονοπτώσεις και θα πέσει βέβαια και θερμοκρασία. Πάμε να δούμε και το χάρτη των αερίων μαζών και να κλείσουμε λοιπόν με αυτό. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι απομακρύνονται λοιπόν αυτά τα μπλε χρώματα
που δηλώνουν, βέβαια, υποδηλώνουν τις πολύ ψυχρές αέριες μάζες που κάλυψαν τη χώρα μας τα προηγούμενα 24 ώρα. Έρχονται θερμότερες αέριες μάζες από την κεντρική Μεσόγειο και τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Βέβαια, αυτό που είπαμε και προηγουμένως, παρατηρήστε ότι καθώς θα πηγαίνουμε προς τη νέα εβδομάδα, πάλι τα μπλε χρώματα μας προσεγγίζουν από τα Βόρεια Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Άρα λοιπόν αρχίζει ο καιρός να μας τα χαλάει από την Κυριακή και μετά, και αυτό βέβαια θα γίνει ιδιαίτερα αισθητό μέσα στη νέα εβδομάδα. Αρκετές βροχές, έρχονται και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα και θα πέσει βέβαια και η θερμοκρασία εκεί προς τους 13-15 Μάρτη και μετά. Για να δούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Κλέρση. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλες. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, μας στείλαν φωτογραφίες από τις εφημερίδες της εποχής. Τώρα δείτε τι ανακοινήθηκε. Δεν ήταν μόνο ο κύριος Καμένος, προφανώς. Που έλεγε για την 17 και η εφημερίδα της εποχής της δεξιάς τότε. Φυσικά. Χτύπησε η δεκπασοχική 17 Νοέμβρη, δολοφονία Παύλου Μπακογιάννη. Άρα λοιπόν προφανώς δεν ήταν ο μόνο κύριος Καμένος. Ο κύριος Καμένος συγκυβέρνησε μετά με τον κύριο Τσίπρα. Αλλά το ίδιο βεβαίως. Το πολιτικό κλίμα της εποχής εκείνης, όσοι το έχουν ζήσει, ήταν ένα πολιτικό κλίμα μεγάλης έκρηξης. Μιλάμε, θυμάμαι, 1989, έτσι. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Λοιπόν. Δες τώρα πώς ανοίγουν οι συζητήσεις με αφορμή λάθος διατυπώσεις. Ναι. Έτσι. Όπως λέει ο κύριος Δρίτσας. Το αναγνωρίζει εκ των υστέρων και μετά το σάλο που προκλήθηκε. Ναι, βεβαίως. Διότι αν δεν είχε προκληθεί σάλος, ο κύριος Δρίτσας δεν θα το είχε διορθώσει, δεν θα το είχε ανασκευάσει. Αν δεν φώναζαν, διώξτε τον στον Τσίπρα. Και αν δεν φώναζαν, φώναζε ο ίδιος ο Τσίπρας επίσης. Σωστά. Λοιπόν, παιδιά, να δώσουμε τους διαγωνισμούς μας, να τους θυμίσουμε. Να διεκδικείτε το Jeep Renegade σε μαύρο χρώμα, την έκδοση Sport. 1000 κυβικών 120 ύπων, αυτό που βλέπετε δηλαδή. 14 Μαρτίου η ανάδειξη του νικητή, μέσω του 14999. Και η Exalco, μέσω του Open, σας προσφέρει δύο κορυφαία δώρα. Το laptop Microsoft Surface Pro 7 και το Samsung Galaxy S21 256 GB. Η Exalco είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες αλουμινίου στην Ελλάδα, με βαθιά γνώση και εμπειρία που σχεδίασε τις ιδανικές λύσεις για παράθυρα και πόρτες για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτόνομο. Μου επιτρέπεις να στείλω τα φιλιά μου στους γιατρούς και στους νοσηλευτές στο Κέντρο Υγείας της Άνδρου. Μάλιστα. Που μας βλέπουν καθημερινά. Καλημέρα, και παιδιά. Μας παρακολουθούν τώρα και στέλνουν τις καλημέρες τους και στους τρεις μας στην Άνδρο, ε. Καλή πότε δύναμη. Θα μπορέσουμε να πάμε στην Άνδρο. Πότε θα πάμε Άνδρο. Πάσχα. Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Καλή υπομονή στη δουλειά σας εκεί. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Καλημέρα σας. Το τι γίνεται στα μηνύματα τώρα, το τι γίνεται. Για όλα. Τι γίνεται τώρα, για το lockdown που έρχεται. Ναι. Για αυτό που δεν λειτουργήσε. Ναι. Για το Δρίτσα, για τη 17 Νοέμβρη, για τον Κουφοντίνα, ναι. Για τους δικούς από εδώ. Για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις. Μια φίλη λέει, ασχολείστε λέει, με τους δικούς της 17 Νοέμβρη, δεν ασχολείστε με τους χιλιάδες δικούς της πανδημίας. Τη σχέση είχε, παιδιά, το ένα με το άλλο. Για όνομα του Θεού, δηλαδή, μην τα βάλουμε σε ένα μίξερ της παραζάλισης είναι αυτό. Όμως, επειδή ο Γιάννης μας είπε ότι εξετάζεται πολύ σοβαρά το ολικό lockdown σε όλη την επικράτεια και ο κύριος Γόγος δεν το απέκλεισε αυτό νωρίτερα και από κυρίως, το είχαμε. Ακόμη και η κατάργηση του κωδικού 6, παιδιά, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Για να δώσει την ένταση της παρέμβασης, έτσι. Ξαναλέω απλώς δεν είναι η πρώτη φορά που θα το έχουμε αυτό. Σωστά, ξαναλέω απλώς ότι είναι η σκληρή εισήγηση αυτή. Και, θα πειραχθεί από ό,τι φαίνεται το 6, αλλά δεν ξέρουμε πώς. Θα πειραχθεί το 6. Ναι, ναι. Είναι σίγουρο ότι στο τραπέζι είναι η απαγόρευση των διαδημοτικών μετακινήσεων. Απλώς θυμηθείτε με ότι αυτό φοβάμαι ότι δεν θα δουλέψει. Ναι, η απαγόρευση των διαδημοτικών θα το πούνε σήμερα, αν αυτό προκριθεί τελικά, θα είναι δύσκολο να δουλέψει. Και δεν είναι και ίσο, όπως είπαμε. Πώς καταλήξαμε όμως εδώ πέρα, είναι η κατάσταση στο ΕΣΥ, στο σύστημα υγείας. Πάμε να κάνουμε με μια βόλτα παντού, έτσι να ξεκινήσουμε. Να αποτυπώσουμε την κυβέρνηση. Θα δούμε το Φάντο Καραμπατζάκι, βρίσκεται στον Ευαγγελισμό. Αλλά θα πάμε πρωτίστως στον Νίκο Τογιαπρακά, στην Πάτρα, στο νοσοκομείο του Ρίου. Εκείνη μαζί με την κυρία Κινόσογλου, η οποία έχει βγει για να μας πει λίγο την κατάσταση που βιώνουν εκεί οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα τώρα και πάλι. Και είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση που βιώνουν οι γιατροί εδώ στις μονάδες COVID, στις κλινικές COVID αλλά και στις μονάδες εντατικής θεραπείας, μιας και η πληρότητα
είναι στο 90%. Και μάλιστα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας όπου βρισκόμαστε σήμερα εφημερεύει και κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί η εφημερία. Υπάρχει βέβαια το σχέδιο το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη νέων κλινών εφόσον χρειαστεί. Είτε αυτό έχει να κάνει με τις ΜΕΘ, είτε έχει να κάνει με τις κλινικές, με τις απλές κλινικές. Ωστόσο η κατάσταση είναι ασφιχτική και αυτό φαίνεται και από τα κρούσματα τα οποία έχουμε στην περιοχή της Αχαΐας. Είναι μεγάλη πίεση που δέχεστε, κύριε Νοσοκομείο, έτσι δεν είναι? Πώς θα γίνει η ανάπτυξη των κλινών? Θα είναι το σύστημα της Αθήνας, δηλαδή θα πάνε αλλού οι ασθενείς που δεν έχουν COVID αλλά έχουν άλλη πάθηση και θα απελευθερωθούν? Ακριβώς, σύμπτυξη κλινικών. Μάλιστα υπάρχει στο σχεδιασμό ακόμα και η βοήθεια από το νοσοκομείο του Αιγείου, εάν χρειαστεί να μεταφερθούν και εκεί ασθενείς. Αυτό είναι η τελευταία λύση βέβαια. Θα κοιτάξουν περισσότερο οι γιατροί να μπορέσουν να βολέψουν τα πράγματα, να το πούμε εσωτερικά εδώ στην Πάτρα. Να πούμε ότι αυτό το κομμάτι στο επιχειρησιακό σχέδιο του Υπουργείου Υγείας έχουμε φτάσει πλέον στο επίπεδο 3. Ναι, ναι. Έτσι, που είναι το ανώτερο, αυτή η νέα έτσι, διαμόρφωση των κλινών και τοποθετήσεων κλινικών αλλού για άλλες ασθένειες, σε άλλα νοσοκομεία. Είναι το σχέδιο απόλυτης ανάγκης, όχι έκτακτης. Σχέδιο ανάγκης. Έτσι. Έτσι, έλα Νικόλα, συνεχίστε. Να μας πει, κυρία Ακινόσογλου, την κατάσταση που επικρατεί μέσα στις κλινικές, μιας και το βλέπετε κάθε μέρα, όπου συνεχώς η πίεση δεν βλέπουμε να πέφτει, παρά το ότι είμαστε στην τέταρτη εβδομάδα lockdown, σκληρού lockdown στην Πάτρα. Ισχύει. Έχουμε όλο ένα και αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων και στην περιφέρειά μας και στην Πάτρα. Ιδιαίτερα, σαν αποτέλεσμα, το σύστημα υγείας πιέζεται αρκετά. Είμαστε στο 80-90% πληρότητα, με δυνατότητα έκπτυξης φυσικά βάσει του σχεδιασμού που έχει κάνει και το Υπουργείο αλλά και η περιφέρεια. Από εκεί και πέρα είναι ένας αγώνας ο οποίος συνεχίζεται. Απλά υφιστώ πολύ μεγάλη προσοχή στους συμπολίτες μας. Τι σημαίνει σε νούμερα, αν τα έχετε πρόχειρα, αυτή η πίεση, κυρία Κοινόζουγκου? Όσον αφορά τις νοσηλίες, εννοείται, ή όσον αφορά τους προσερχόμενους. Ναι, ναι. Οι προσερχόμενοι λένε και αυξανόμενοι κάθε μέρα σε κάθε εφημερία. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 75 νοσηλευόμενους, εκ των οποίων οι 18 κάπου εκεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας και οι υπόλοιποι στις απλές κλινικές. Από εκεί πέρα είναι ένα νούμερο το οποίο κυμαίνεται δεδομένου των εισιτηρίων, εξιτηρίων και τη διακίνηση που κάνουμε, αλλά και τη εφημερία η οποία έρχεται. Πόσες αγωγές έχετε ημερησίως? Ημερησίως πόσες αγωγές έχετε? Έχετε μια εικόνα? Για COVID μιλάω, εισαγωγές. Ημερησίως στις τελευταίες εφημερίες κυμαίνονται γύρω στις 20 εισαγωγές περίπου. Μάλιστα. Κυρία Κοινόσογλου, ισχύει και εκεί σε εσάς ότι ο μέσος όρος έχει πέσει τόσο πολύ, έχει φτάσει στα 44 έτη? Οι εισαγωγές που έχετε και οι άνθρωποι που έρχονται στο νοσοκομείο, τι ηλικίες είναι? Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Βλέπουμε ηλικίες να κυμαίνονται από 30 έως 80 ετών. Βλέπουμε μια ευρεία γκάμα, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι περιορίζεται σε κάποια συγκεκριμένη ηλικία. Ίσως ένας μέσος όρος είναι γύρω στα 60 έτη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, δεδομένου της μεγάλης διασποράς στον πληθυσμό, βλέπουμε μια ευρεία γκάμα όσον αφορά τις ηλικίες ομοίως. Συνεπώς και εμβολιασμένους. Κοιτάξτε, αστοχία εμβολίου δεν είδαμε. Εν τούτης είδαμε αρρώστους οι οποίοι μπορεί πράγματι να είναι θετικοί και από εκεί πέρα να είχαν ολοκληρώσει τις δύο δόσεις ή και τη μία δόση. Ήταν άρρωστοι οι οποίοι δεν χρειάστηκαν νοσηλεία, οπότε δεν είχαμε νοσηλευόμενους αρρώστους οι οποίοι να έχουν ολοκληρώσει εμβολιασμό. Πράγμα το οποίο συμβατό με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Είχαμε κρούσματα, ναι, σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει και τις δύο δόσεις εμβολίου. Αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο, γι' αυτό ακριβώς και πρέπει να τηρούνται τα μέτρα ακόμα και αν έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό. Μάλιστα. Μια ερώτηση μου επιτρέπετε. Εσείς από την εμπειρία σας και από την ιχνηλάτηση που κάνετε, μια πόλη όπως είναι η Πάτρα, μια περιφέρεια όπως είναι η Αχαΐα, που είναι σε σκληρό lockdown μαζί με την Αττική μπήκε, οι 20 εισαγωγές για COVID ημερησίως, πού οφείλονται? Είναι ενδοοικογενειακό το θέμα, δεν τηρείται το lockdown το απόλυτο που έχει επιβληθεί στην Πάτρα? Ποια είναι η εξήγηση που δίνετε εσείς? Κοιτάξτε, όλα είναι σχετικά καταρχήν. 20 εισαγωγές, νομίζω, οι ημερησίες για ένα νούμερο είναι ένα νούμερο πολύ μικρό σε σχέση με τις αγωγές που υφίστανται τα νοσοκομεία των Αθηνών, αλλά σε σχέση με την περιφέρειά μας είναι ένα νούμερο για εφημερία νοσοκομείου COVID θετικών, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό δεδομένου της μακράς νοσηλείας των αρρώστων αυτών. Οφείλεται καταρχήν στην πολύ μεγάλη διασπορά και στην ενδοοικογενειακή διασπορά. Οπότε καταλαβαίνετε αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι συρροή συγγενών, οικογενειακού περιβάλλοντος, φιλικού περιβάλλοντος, το οποίο λόγω συρροών, λόγω συγκεντρώσεων ή συνοστισμού στο σπίτι ή στη μικρή φούσκα, ας πούμε, που λέμε. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε την κατάσταση να μην φρενάρει παρά το αυστηρό lockdown τις τελευταίες εβδομάδες. Γιατί και τα εξτήρια καθυστερούν. Ακριβώς. Έχουμε και τις κλειστές δομές, οι οποίες μας απασχόλησαν την τελευταία εβδομάδα. Μάλιστα. Καλή να σας δύναμη. Αποδεσμεύσουμε, να συνεχίσετε. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Νικόλα. Πάμε και στο Φάνη του Καραπατσάκη. Πάμε στον Ευαγγελισμό. Έλα, Φάνη. Χθες για πρώτη φορά είχαμε, Φάνη μου, και σε αυτό να επικεντρώσουμε λίγο περισσότερο τη συζήτηση. Διασωληνωμένους εκτός της μονάδας διατηρητικής θεραπείας. Διασωληνωμένους ασθενείς προς αναζήτηση ΜΕΘ.
οι ασωληνωμένους ασθενείς σε απλούς θαλάμους προς αναζήτηση μεθ, χωρίς για δύο ακόμη ασθενείς, πέντε ήταν χθες συνολικά, ναι. Δύο ασθενείς αυτή τη στιγμή που μιλάμε παραμένουν διασωληνωμένοι σε απλούς θαλάμους με COVID, προς αναζήτηση ΜΕΘ, κύριος Μπουλμπασάκος Γιώργος, είναι διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής και το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπως ακούσαμε στην Πάτρα νωρίτερα και άλλα νοσοκομεία, λειτουργεί στα ωριά του ή μπορεί να τα έχει ξεπεράσει κιόλας, καθώς λειτουργεί με εφεδρίες αυτή τη στιγμή. Οι 45 κλίνες ΜΕΘ γίνεται μάχη, κύριε Μπουλμπασάκο, καθώς είναι κατηλημμένες. Το ίδιο και στις απλές κλίνες, καθώς περίπου στο 85% είναι η πληρότητα. Με τους δύο ασθενείς αυτούς που παραμένουν διασωληνωμένοι, υπάρχει ελπίδα ότι τις επόμενες ώρες θα βρεθεί κάτι και τι θα γίνει με νέους ασθενείς αν προκύψει. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Μετά τη γενική εφημερία που είχαμε 70 περίπου περιστατικά μαζί με τα ύποπτα COVID, είχαμε και 5 διασωληνώσεις και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από τους συναδέλφους της εντατικής θεραπείας προκειμένου να απορροφηθούν αυτά τα περιστατικά στη μονάδα του νοσοκομείου. Ήδη έχουν απορροφηθεί τα 3 περιστατικά, πιστεύω εντός των επόμενων ωρών θα απορροφηθούν και αυτά τα 2 περιστατικά. Για το επόμενο διάστημα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Ευελπιστούμε ότι θα κατορθώσουμε να αναπτύξουμε άλλες 12 κλίνες ΜΕΘ. Το επόμενο διάστημα, δηλαδή την Πέμπτη, αύριο θα μπορούν να λειτουργήσουν και έτσι να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτή τη δύσκολη καμπή. Είναι κρίσιμη ημέρα η Πέμπτη, καθώς την Παρασκευή έχετε εφημερία πάλι. Έχουμε εφημερία και ευελπιστούμε να μην συμβεί πάλι αυτό που έγινε με τα τόσα πολλά περιστατικά, γιατί πραγματικά τα πράγματα είναι πολύ, πολύ, θα έλεγα, οριακά. Πιστεύω όμως ότι θα τα καταφέρουμε. Εδώ ζητάμε και τη βοήθεια της πολιτείας σε όλα τα επίπεδα, θα έλεγα, και σε ενίσχυση του προσωπικού, αλλά και σε άλλα ζητήματα και περιμένω και εγώ να δω το απόγευμα τι σχέδιο έχει το Υπουργείο προκειμένου να γίνει η καλύτερη διαχείριση της κατάστασης. Τι ηλικίες ήταν οι ασθενείς οι οποίοι ήταν διασωληνωμένοι χθες οι 5? Συγγνώμη, δεν άκουσα. Ο μέσος όρος ηλικίας που νοσηλεύονται στην κλινική COVID είναι γύρω στα 45 χρονών. Είναι, σαφώς έχει αλλάξει, σαφώς είναι οι δυναμικές ηλικίες, είναι οι ηλικίες που κυκλοφορούν από ό,τι φαίνεται, είναι παραγωγικές, οι οποίες μολύνονται. Φυσικά τα προβλήματα τα μεγάλα τα εμφανίζουν ως συνήθως οι πολύ μεγάλες ηλικίες για τους διασωληνωμένους ή και τις απώλειες που έχουμε. Πιστεύω ότι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι πραγματικά οι ενδοοικογενειακές λοιμώξεις, όπως είπατε, και αυτό το έχουμε δει σε πάρα πολλά περιστατικά, και που σημαίνει ότι ασυμπτωματικοί ασθενείς, ενδεχόμενα νεαροί, μεταφέρουν στην οικογένεια τον ιό. Έχετε οικογένειες που νοσηλεύονται εκεί? Οι μεγάλες ηλικίες που με ρωτάει εδώ ο συνάδελφος. Αν έχετε οικογένειες που ρώτησε ο Γιάννης. Οι οικογένειες έχουμε. Έχουμε οικογένειες οι οποίες νοσούν. Δηλαδή έχετε τον πατέρα, τη μητέρα και τα παιδιά που νοσηλεύονται? Όλη την οικογένεια. Όλη την οικογένεια. Βέβαια. Έχουμε όλη την οικογένεια. Δεν είναι στην ίδια βαρύτητα φυσικά όλοι, προφανώς, γιατί αυτό εξαρτάται από τα υποκείμενα νοσήματα που έχει ο καθένας. Αυτό επιβεβαιώνει αυτό που περιγράφεται, κύριε Διευθυντά, ότι κυκλοφορούμε, πάμε στο σπίτι, συναντιόμαστε κρυφά. Και κάνουμε και ενδοοικογενειακή διασπορά. Πέφτουμε όλοι στην παγίδα. Αυτό περιγράφεται. Κολλάει ο γιος στον πατέρα. Δυστυχώς θα πρέπει να προσέξουμε τις επαφές πλέον, ότι δεν μπορούμε δηλαδή να κοιμιόμαστε και σε χώρους οι οποίοι υπάρχουν συνοστισμοί ή σε ανθρώπους που δεν ξέρουμε. Γι' αυτό εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους πολίτες. Πραγματικά στηρίσουμε τα μέτρα για να περάσουμε τον τελευταίο κάβο, θα έλεγα εγώ. Πολύ δύσκολο. Μέσος όρος ηλικίας μας λέει ότι εδώ στα 45 έτη. Των νοσηλευμένων, των ασθενών και ολόκληρες οικογένειες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, που να θυμίσουμε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε από χθες υπάρχουν δύο άνθρωποι διασωληνωμένοι εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας. Σωστά. Και αυτό και δεν το έχουμε ξαναδεί. Ακριβώς, αυτό και δεν την το Παρασκευή έχουμε. Εφημερεύει εκ νέου το νοσοκομείο. Αν έχουν ξεκινήσει, Φάνη, μια ερώτηση ακόμα. Ναι. Έχει ξεκινήσει, έχει ειδοποιηθεί η διοίκηση του νοσοκομείου για μετακίνηση γενικών περιστατικών σε άλλα νοσοκομεία, ιδιωτικά ή όχι, για να απελευθερωθούν κλινές? Σε εμάς όχι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο και θα σας θυμίσω ότι δεν είναι εύκολο, γιατί το Ευαγγελισμός είναι τριτοβάθμιο νοσοκομείο, έχει ειδικά τμήματα, καρδιοχειρουργικά περιστατικά, τη μεγαλύτερη αιματολογική κλινική της χώρας, ογκολογικά, τα οποία δεν μπορούν να μετακινηθούν.
και δεν μπορούν πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί να πάνε κάπου αλλού να λύσουν αυτά τα προβλήματα. Άρα ο Ευαγγελισμός δεν μπορεί να ανοίγει συνέχεια κλίνες COVID. Θα πρέπει να διατηρήσει τον ειδικό χαρακτήρα. Τον ίμιτς δεν θα υποστηρίξει, κύριε Μπελμπασάκο. Τον ίμιτς δεν θα υποστηρίξει. Δεν ξέρω ποιο είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι θα πρέπει πλέον σοβαρά να μπει ο ιδιωτικός τομέας υγείας στη νοσηλεία COVID. Δεν μπορεί ο ιδιωτικός τομέας υγείας να είναι COVID-free. Να είναι αμέτωχος. Σωστά. Να αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη υγειονομική κρίση της χώρας και να είναι απόντες. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Πραγματικά έχει και την υποδομή, έχει και το προσωπικό, έχει τους συναδέλφους, τους άξιους και έχει και τα άλλα περιστατικά όμως. Και τα γενικά περιστατικά μπορεί να σας βοηθήσει ο ιδιωτικός τομέας. Έναν με καρδιολογικό πρόβλημα να φύγει από τον Ευαγγελισμό να πάει σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όχι. Δεν σας βολεύει αυτό, δεν σας καλύπτει. Λόγω ότι ακριβώς, εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα που αφορά την κλινική μου. Λόγω ότι εμείς αυτή τη στιγμή ζούμε με την απώλεια των 300 κλινών των πνευμονολογικών που απουσιάζουν από τη σωτηρία, γιατί η σωτηρία δεν εφημερεύει στη γενική εφημερία, αντιμετωπίζουμε τα πνευμονολογικά περιστατικά από όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή βροχοσκοπούμε περιστατικά που μας έρχονται από όλη την Ελλάδα. Πού θα πάνε αυτά, δεν έχουν πού να πάνε. Γιατί ο Ευαγγελισμός δεν είναι ένα τυχαίο νοσοκομείο, δεν είναι τυχαία που λέγεται η ναυαρχίδα του συστήματος. Κατά συνέπεια, δεν μπορούν αυτά τα περιστατικά να πάνε κάπου αλλού, τα καρδιοχειρουργικά περιστατικά που με ρωτάτε. Πού μπορούν να πάνε, στο Ιπποκράτιο, δεν μπορεί να σηκώσει τέτοιο βάρος στο Ιπποκράτιο. Να πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα δεν μπορεί να πάνε. Πόσοι έχουν 5.000 ευρώ για να πάνε να κάνουν μια καρδιοχειρουργική. Δεν εννοούμε αυτό να καλύψει ο. Δεν θα καλυφθεί από τον. Καλά κάνετε και φωνάζετε, αυτό λέμε κι εμείς. Καλά κάνετε και φωνάζετε. Πρέπει να μπουν μέσα οι ιδιώτες. Μα δεν τίθεται όμως το θέμα να πληρώσει. Αυτό δεν έχει τεθεί, με συγχωρείτε. Ναι, ναι. Λοιπόν, αν εγώ είμαι στο Ευαγγελισμό, στο καρδιο... Δεν θα πάω να πληρώσω. Κύριε Σαραντάκο, αν δεν απαντώ με τον κύριο Σαραντάκο, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι στο κρατικό, σε κρατικό νοσοκομείο για αντιμετώπιση καρδιοχειρουργικών είναι το Ιπποκράτιο. Δεν υπάρχει άλλο. Σε κρατικό. Σωστά. Άρα, οπουδήποτε αλλού απευθυνθούν οι πολίτες στα ιδιωτικά, ας καλύπτει το δημόσιο τομέα, προκειμένου να. Ακόμα και στο ονάσιο, θα καλύψουν τη διαφορά θέση. Μα έτσι γίνεται. Μα χρήματα, δεν έχει τίθει θέμα να πληρώσει ο έχων το πρόβλημα καρδιάς να πληρώσει την νοσηλεία του στο ονάσιο ή αλλού. Άρα, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ο Ευαγγελισμός να χειρουργεί, άλλωστε χειρουργεί το 10% των καρδιοκρουκών περιστατικών τη χώρα. Ετησίως, δεν είναι μικρό νούμερο. Καλημέρα, κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστούμε πολύ. Όχι, βέβαια δεν είναι μικρό. Φάντο Καραβατζάκη, να πάμε να δούμε τι γίνεται στη σωτηρία, γιατί αναφέρθηκε η σωτηρία. Είναι η πρώτη φορά που καταγράφουμε τέτοια ένταση και τέτοια αγωνία στην Αττική από την αρχή της πανδημίας. Ναι, μα είναι η πρώτη φορά που έχει διασωληνωμένους εκτός ΜΕΡΤ. Είναι η πρώτη φορά που ένταση στο σύστημα. Ναι, και έτσι. Η πρώτη φορά που ο δείκτης μετάδοσης ούτως ή άλλως είναι πάνω από το 6. Είναι ενδεικτικό αυτό. Ναι, ναι. Το είχαμε έτσι, ζήσει ακριβώς το ίδιο, σας θυμίζω, στη Θεσσαλονίκη. Σωστά. Όπου ενεπλάκησαν και πάλι ιδιωτικές κλινικές γιατί το σύστημα δεν άντεξε. Ναι, με τα λάθη που έγιναν τότε. Ελπίζω να μην επανέλθουν. Το πρώτο νοσοκομείο αναφορά τη χώρα στο Σωτηρία είναι η Ελευθερία Ισπυράκη και ο Χρήστος Νικολαίδης είναι στο ΑΧΕΠΑ. Πάμε πρώτα να δούμε τι γίνεται στο Σωτηρία. Ναι, ναι. Με την Ελευθερία. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Το Σωτηρία πρέπει να σας πω ότι είναι ένα νοσοκομείο το οποίο εφημερεύει πλέον 24 ώρες το 24ωρο. Οι αντοχές των εργαζομένων είναι πλέον έχουν εξαντληθεί και θα σας δώσω και τα νούμερα τα οποία αιτιολογούν για ποιο λόγο έχουν εξαντληθεί οι αντοχές τους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από τις 85 κλίνες μονάδες αντιτικής θεραπείας που αφορούν κρούσματα COVID, περιστατικά COVID, μόνο οι 4 είναι διαθέσιμες, ενώ από τις 249 απλές κλίνες COVID διαθέσιμες είναι 14. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι τα νούμερα είναι μεταβαλλόμενα. Μπορεί δηλαδή από λεπτό σε λεπτό να. Είναι πολύ μικρότερος ο αριθμός που σας ανέφερα προηγουμένως. Να υπενθυμίσουμε ότι χθες είχαμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ στο νοσοκομείο Σωτηρία, ο οποίος ζήτησε να κάνουμε λίγη υπομονή ακόμα. Ευχαρίστησε γιατρούς και νοσηλευτές για την τεράστια προσπάθεια που κάνουν επί καθημερινής βάσης σε αυτόν τον αγώνα κατά της πανδημίας, ενώ απέδωσε την αύξηση των κρουσμάτων στις μεταλλάξεις. Έχω δίπλα μου την κυρία Βυσαρία Σακάη, η οποία είναι λοιμοξιολόγος παθολόγος, να μας δώσει την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Σωτηρία. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Όντως ισχύουν τα νούμερα που μας. Καλημέρα, που μας είπατε. Αλλά όντως, λέω και εγώ ότι είναι όντως μεταβαλλόμενα. Τα 4 κρεβάτια που είναι κενά στη ΜΕΘ προφανώς είναι μεταβαλλόμενα. Δηλαδή είναι θέμα χρόνου το πότε θα γεμίσουν, γιατί
έρχονται από όλη την Αττική κρούσματα στο δικό μας νοσοκομείο, καθώς είναι η μεγαλύτερη δυναμικής ΜΕΘ αυτή τη στιγμή στην ΟΜΟ Αττικής. Ζούμε όντως πολύ δύσκολα. Έχει αρχίσει αυτό το κύμα και ανεβαίνει. Οι διαφορές που έχουμε σε σχέση με τα προηγούμενα κύματα είναι οι εξής. Είναι λίγο πιο αμβλία η άνοδος. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή αφορά τον ομό Αττικής κατά κύριο λόγο, που έχει, όπως ξέρουμε, το μισό πληθυσμό της Ελλάδας, ακόμη και αυτή η αμβλία αύξηση πιθανόν θα πιέσει πάρα πολύ το σύστημα υγείας. Η δεύτερη σημαντική διαφορά που βλέπουμε είναι ότι δεν έχουμε αυτούς τους υπέργυρους ανθρώπους, τους ανθρώπους των άνω των 80. Έχουμε αρχίσει να το βλέπουμε ότι δεν έχουμε τέτοιους ανθρώπους πλέον να νοσηλεύονται. Δείγμα ότι πιθανότατα όντως κάτι κάνει ο εμβολιασμός. Σίγουρα δεν έχουμε νοσηλευόμενους που να έχουν ολοκληρώσει εμβολιασμό. Όποια κρούσματα έχει τύχει να έχουμε εμβολιαζόμενους είναι ανθρώπους που ήταν πολύ κοντά στην πρώτη δόση του εμβολίου. Πιθανόν ήδη επόαζαν την νόσο. Έχουμε όμως δυστυχώς ακόμα ηλικιωμένους που δεν έχουν εμβολιαστεί γιατί δεν δέχτηκαν είτε οι ίδιοι είτε οι οικοί τους, που είναι πολύ άσχημο. Νομίζω ότι αυτοί που φτάνουν στη διασωλήνωση πλέον είναι ηλικίες πιο χαμηλές, αλλά είναι ακόμα μεγάλες. Δηλαδή δεν είναι τόσο συχνό να διασωληνώνουμε 45-50. Είναι λίγο πιο μεγάλες ηλικίες. Αλλά έχετε εισαγωγές σε νεαρότερες ηλικίες. Έχουμε εισαγωγές. Με υποκείμενα και νοσήματα σε τέτοιες ηλικίες. Αυτοί που διασωληνώνονται είναι με υποκείμενα νοσήματα. Όχι. Όχι, ακούστε. Το ποιος θα κάνει βαριά νόσο δεν έχει σχέση τόσο πολύ με το υποκείμενο νόσημα. Μπορεί και ένας απόλυτα υγιέστατος άνθρωπος να κάνει μια πολύ βαριά νόσο. Ίσως και μεγαλύτερης πιθανότητας να κάνει βαριά νόσο, γιατί έχει πολύ έντονα ανοσολογική αντίδραση. Απλά οι άνθρωποι που δεν έχουν υποκείμενα συνήθως έχουν και τις εφεδρίες να ανταπεξέλθουν σε αυτή την καταιγίδα την υπερφλεγμονώδη. Και ναι, μεν να έχουν μια βαριά νόσο, αλλά τελικά να τα καταφέρουν πολλές φορές χωρίς να χρειαστεί να μπουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σας ευχαριστούμε. Πλέον στα χέρια μας. Δεν είμαστε όπως πέρυσι τέτοια εποχή. Έχουμε πολλά εφόδια. Πρώτα απ' όλα έχουμε τη γνώση. Ξέρουμε πολύ περισσότερα μετά από ένα χρόνο. Έχουμε κάποια φάρμακα στη φαρέτρα μας και έχουμε και πολλές λύσεις μη επεμβατικού αερισμού. Δηλαδή να μπορούμε Σακά, να χορηγούμε οξυγόνο χωρίς να διασωληνώνουμε. Κυρία Σακά, καλό κουράγιο, καλή δύναμη και σε εσάς στο Σωτηρία. Πάμε και στο αρχιέπα, στο Χρήστο. Εκεί που έζησαν τον εφιάλτη, το περασμένο φθινόπωρο. Έτσι, αυτά τα οποία και βλέπουμε τώρα να συμβαίνουν εδώ. Ναι. Έλα, Χρήστο. Η εικόνα είναι ευτυχώς πάρα πολύ διαφορετική και από την εικόνα που ζήσαμε εδώ, σε αυτό το νοσοκομείο τον περασμένο Νοέμβριο, όπως επίσης και από την εικόνα που καταγράφετε εσείς από τα νοσοκομεία της Αθήνας. Επειδή ακριβώς δεν έχουμε επίσημες ανακοινώσεις σε σχέση με την εφημερία, πώς πήγε δηλαδή αυτή η εφημερία που τελείωσε πριν από λίγα λεπτά εδώ στο ΑΧΕΠΑ, θα πούμε μια γενικότερη εκτίμηση την οποία μας κάνουν γιατροί από όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης σε σχέση με τις εισαγωγές περιστατικών COVID και ύποπτων περιστατικών COVID. Έχουμε στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης τις διπλάσιες εισαγωγές από ό,τι είχαμε το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Αυτή είναι μια εκτίμηση. Αν υπολογίσετε ότι στις δύσκολες μέρες του Νοεμβρίου, εδώ, σε κάθε εφημερία είχαμε 45 με 50 εισαγωγές, αντιλαμβάνεστε τις αντοχές του νοσοκομείου και πόσο δοκιμάστηκαν τότε σε σχέση με τα σημερινά νούμερα, καθώς φαίνεται ότι έχουμε λιγότερες από τις μισές εισαγωγές εκείνων των ημερών. Ναι. Ωστόσο, καταγράφεται μια ορατή αύξηση στα περιστατικά, αλλά δεν είναι τόσο ανησυχητική όσο και να φοβόμαστε δηλαδή μέσα από αυτή την αύξηση μήπως δοκιμαστούν σε αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα οι αντοχές του Δημοσίου Συστήματος Υγείας. Αυτή είναι η εικόνα. Παρά τα αυτά, οι άνθρωποι εδώ στο ΑΧΕΠΑ, όπως επίσης και στα υπόλοιπα νοσοκομεία αναφοράς της νόσου, προετοιμάζονται για τις επόμενες εβδομάδες, καθώς θεωρούν ότι πάρα πολύ εύκολα αυτή η εικόνα μπορεί να αναστραφεί. Αλλάξει, για το λόγο αυτό θα έχουμε καινούργιες κλίνες εντατικής θεραπείας, όπως επίσης θα έχουμε και την διάθεση κοινών κλινών, τόσο στο Παπα-Νικολάου, όσο και στο Παπαγεωργίου, εφόσον χρειαστεί. Υπενθυμίζω ότι δύο από τα υπόλοιπα νοσοκομεία είναι COVID-free πλέον στη Θεσσαλονίκη. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είναι ο Άγιος Παύλος, ακριβώς. Η εικόνα και τις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ να μην επιβάλλει για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, παιδιά,
Νομίζω ότι έχουμε πάρει μια σαφή εικόνα και νομίζω ότι έχουμε πάρει και ένα σαφές μήνυμα για το πόσο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί από εδώ και πέρα. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Είναι εξαιρετικά κρίσιμος αυτός ο καινούριος κύκλος της επίθεσης από την πανδημία. Τώρα, πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Να κλείσουμε αυτό το θέμα με μια αισιόδοξη είδηση. Ποια είναι? 11 Μαρτίου περνάει από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Πιο γρήγορα να περάσει, ρε Γιάννη. 11 Μαρτίου. Τι 11 Μαρτίου. Ναι. Τι να σου πω τώρα. Εγώ λέω πιο γρήγορα. Μια εβδομάδα. Αν μια εβδομάδα κλείσουν και το μονοδοσικό εμβόλιο φτάσει και στην Ελλάδα, σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι αυτομάτως καλύτερα. Έτσι την πάτησαν και με τη Pfizer, έτσι την πάτησαν και με την AstraZeneca. Δηλαδή πιο γρήγορα, ρε παιδί. Οι Αμερικανοί έχουν ξεκινήσει ήδη. Λοιπόν, σε λίγο θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και για το τι γίνεται στο εξωτερικό και αν έχουμε καθυστέρηση εμείς εδώ και με τον κύριο Γεροτζιάφα από τη Σορβόνη. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς βλέπει την κατάσταση με τον εμβολιασμό και στη χώρα μας. Και πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να πάμε στην Κωνσταντινούπολη, στη Μαρία Τζαχαράκη. Να την καλημερίσουμε. Μίλησε με τον Μακρόν ο Ερντογάν, παιδιά. Αυτόν είχε βρήσει. Καλημέρα. Τον οποίο είχε βρήσει, βεβαίως. Αλλά μιλήσανε. Καλημέρα, Μαρία. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα. 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 Από πού θα ξεκινήσουμε? Λοιπόν, χθες το βράδυ. Ας ξεκινήσουμε από τον Ερντογάν Μακρόν. Λοιπόν, χθες το βράδυ, 5 μήνες μετά, συνομίλησαν οι δύο εχθροί, οι δύο αντίπαλοι, εχθροί σε εισαγωγικά πάντα. Και σε αυτή τη συνομιλία, βέβαια ήταν τηλεδιάσκεψη να πούμε, υπήρχε ένα καλό κλίμα, συνομίλησαν για αρκετή ώρα, τραβήχτηκαν βίντεο, τραβήχτηκαν φωτογραφίες, όπου στις φωτογραφίες και στα βίντεο θα ήθελα να σημειώσω κάτι που κάνει εντύπωση και που μάλλον ήθελε η τουρκική προεδρία να το δείξει. Στα πορτρέτα που πάντα υπήρχαν στην τουρκική προεδρία, το πορτρέτο που υπήρχε μάλλον πάντα ήταν ο Κεμάλ Ατατούρκ, τώρα πλέον έχουν προσθεθεί όλοι οι μεγάλοι σουλτάνοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επομένως βλέπουμε κανονικά μία αποκαθήλωση, θα λέγαμε, του κοσμικού κράτους, μία αποκαθήλωση του πατερούλη μέχρι σήμερα τουλάχιστον της Τουρκίας που ήταν ο Κεμάλ Ατατούρκ, και έχουμε πλέον τους σουλτάνους να επιδεικνύει ως ιστορία πίσω του ο κύριος Ερντογάν. Έδειξε τον Σουλεϊμάν τον μεγαλοπρεπή. Το επόμενο βήμα ξέρετε ποιο θα είναι. Θα τους αποκαθήλωσει όλους. Όλους. Σε πολλές βερσιών. Από το 2023 και μετά θα υπάρχει. Ο πορθητής είναι η αδυναμία του. 100. Από τα 100 χρόνια και μετά, ναι, είναι αρκετή η σουλτάνη η αδυναμία του. Μάλιστα είπε στον κύριο Μακρόν ότι αυτή η φιλία ξεκινάει όχι από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας, η φιλία θέλω να πω μεταξύ Τουρκίας και Γαλλίας, αλλά ξεκινάει από τους σουλτάνους και μάλιστα από τον Σουλεϊμάν το Μεγαλοπρεπή, όταν αντάλλασαν επιστολές με τους τότε προέδρους της Γαλλίας, με τους τότε ηγέτες της Γαλλίας, όπως ήταν ο Φρανσουά, όπως είπε. Ο κύριος Ερντογάν σε αυτή τη συνομιλία εξέφρασε πρώτα απ' όλα συλληπιτήρια, όπως είπε, για τα θύματα του κορονοϊού στη Γαλλία, για τα πολλά θύματα που υπάρχουν. Και από εκεί και πέρα του υπενθύμισε ότι είμαστε δύο ισχυροί σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Πρέπει να συνεισφέρουμε, πρέπει να συνεργαστούμε, πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των δύο χωρών και πρέπει να φέρουμε, είπε, εμείς την ειρήνη, ως δύο τέτοιοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, την ειρήνη από την Ευρώπη μέχρι τον Κάφκασο και από τη Μέση Ανατολή μέχρι και την Αφρική. Ομαλοποίηση λοιπόν, επιδιώκει ομαλοποίηση των σχέσεων ο κύριος Ερντογάν, μέσα και έξω, έξω με τον κύριο Μακρόν, γιατί γνωρίζει ότι στην Ανατολική Μεσόγειο υπάρχουν μεγάλες διαφορές και μεγάλη αντιπαλότητα. Μάλιστα ο κύριος Ερντογάν έχει πει πολλές φορές στον κύριο Μακρόν ότι τι δουλειά έχεις εσύ στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν είναι δικά μας τα χωράφια της Τουρκίας και των άλλων παράκτιων χωρών. Και εσύ τι δουλειά έχεις να στέλνεις τα αεροπλανοφόρα σου ή τις φρεγάτες σου και να είσαι παρόν. Τον έχει πει και ψυχοπαθή, έχουν υποθεί πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά όμως η γυναίκα του δεν έχει γνωρίζει βρίσει, από δεν έχει αφήσει κανένα, ναι. Δεν γνωρίζει Γιάννη από τέτοιους χαρακτηρισμούς και επίθετα. Μάλιστα. Θα το δούμε βέβαια και πάλι να μπορεί δούμε αυτά πώς να αυτό ξαναλλάξουν. Να μεταφραστεί στην πράξη. Και βέβαια να πω ότι επιδιώκει και μια ομαλοποίηση ο κ. Ερντογάν και στο εσωτερικό του. Χθες ανακοίνωσε μια μεγάλη χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με τη Ράκη βέβαια να δίνει κάποια ανώδυνα, θα τα ονόμαζα εγώ, δωράκια προς τις μειονότητες ανάμεσά τους και την ελληνική. Υποσχέθηκε εκλογές στα ιδρύματα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό εδώ για
για τις μειονότητες, υποσχέθηκε να δίνει άδειες στις αργίες, στις θρησκευτικές γιορτές, δηλαδή Χριστούγεννα, Πάσχα κτλ. Κάτι που δεν το είχαν εδώ οι μειονότητες και έπρεπε χαράς. Να πηγαίνουν στη δουλειά τους, να έπρεπε να πηγαίνουν στα σχολεία. Έντονη κριτική, να πω αυτό, ότι λένε ότι αυτό το πράγμα, αυτό που ανακοίνωσε χθες ουσιαστικά δεν ήταν αυτό που προσδοκούσε η Δύση στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν απελευθέρωσε τους πολιτικούς κρατούμενους, παρά μόνο έκανε λόγο ότι πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα, κάλεσε τα κόμματα να συνεισφέρουν σε αυτό, να τον στηρίξουν και ουσιαστικά ήταν για να ενισχύσει την εξουσία του περισσότερο και όχι να ανακουφίσει τον συνθηκό λόγο. Σε αυτό αποσκοπεί. Αυτό είναι ο στόχος. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Καλημέρα, Μαγιό μας. Καλή σας έχει ημέρα. Ένα καημό τώρα, να το πούμε και αυτόν, να το μπουν και αυτόν, να το κάνω μεγάλο πρόβλημα. Να το μπουν, το επόμενο βήμα είναι θα τους βγάλει όλους, θα βάλει τον εαυτό του, είναι βέβαιο. Σίδια, μόνος θα το βάλει. Εδώ στο μπάνιο, εδώ στο σαλόνι μου. Ακριβώς, εδώ ακριβώς. Ναι, εντάξει. Και θα ξαναβρίσεις και το Μακρόν πάλι, σε μια-δυο μέρες περιμένετε. Θα πει που έσφαζε στην Αλγερία τον κόσμο και τέτοια. Καλημέρα και Γιάννη. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Για να δούμε τι μετά θα έχει η μέρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και... μου επιτρέπεις να δώσω το δώρο. Ναι, το Τσίπρε Νεκέιτ για τις 11 μέρες. Ένας τυχερός, μια τυχερή από εσάς. Θα πάρει το κλειδί και θα πάει τη βόλτα του. Αν επιτρέπετε, δεν ξέρω τι να πω. 14 του μήνα. Να δούμε πότε θα αλλά σημασία έχει να το κερδίσετε. Το Jeep Renegade, το δημοφιλέστερο μοντέλο της Jeep στην Ευρώπη, το διεκδικείτε μέσω του 14999. Και... δίνει δώρα και ο Άκης. 7 Μαρτίου, παιδιά, μέσω της, από την Εξάλκο, τα δύο πολύ μεγάλα δώρα, μέσω του Open, το tablet, το laptop Microsoft Surface Pro 7 και ένα Samsung Galaxy S21 256 GB. Η Εξάλκο είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες αλουμινίου στην Ελλάδα, με βαθιά γνώση και εμπειρία, που σχεδίασε τις ιδανικές λύσεις για παράθυρα και πόρτες για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτοδομώ. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Επιστρέφουμε, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Κρίσιμη και. Κρίσιμη. Να σου πω. Καμιά φορά πας και το λες και λες να μην το πω. Τι είναι αυτό που λέω τώρα. Γιατί θα σου στείλουν μετά μηνύματα και θα σου λένε τι κρίμα. Έχετε μουρλάνει με το κρίσιμο. Να πούμε και αυτό που φοργείται πολύ. Κρίσιμες οι επόμενες δύο εβδομάδες. Εντάξει, αυτό φοργείται πάρα πολύ. Αυτό φοργείται. Αλλά είναι όντως έτσι πλέον. Είναι δύο εβδομάδες ακριβώς. Και καταγράψαμε και μεγάλη ένταση στα νοσοκομεία. Όπου και αν συνδεθήκαμε. Οι άνθρωποι είναι σε πολύ μεγάλη αγωνία και πολύ μεγάλη πίεση. Στην Αττική και στην Αχαΐα. Βέβαια. Έτσι, λιγότερο στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, όπου τα πράγματα είναι καλύτερα. Η κυρία Μαριάννα μας είναι εδώ. Τη γράφει η μπλούζα, λέει Art is you. Art is you. Για σένα την έβαλε. Art, σαν έργο τέχνη. Δηλαδή, μπαίνω εδώ μέσα και μετά γι' αυτό βρίσκω τα θέματα. Πηγαίνω στο γραφείο μου και έχω την κατάλληλη φαντασία για. Τρέμω για το τι θα πει. Να σου πω, πάμε να δούμε τι σελίδε παρακάτω. Ξεκινάμε με το έθνο.gr. Ολοταχώς για σκληρά μέτρα μέχρι καθαρά Δευτέρα. Αλλαγές σε ωράρια και SMS. Ημιρησία. Το ενδεχόμενο πανελλαδικού lockdown και οι επιπτώσεις στο ΑΕΠ. Αγωνία του Υπουργείου Οικονομικών. Ελλάς Journal. Κλείστε όλη τη χώρα σήμερα. Όχι σε 15 μέρες, τα μέτρα δεν αποδίδουν. Σήμανε συναγερμό στη χώρα. Newsbomb.gr. ΜΕΘ και κρούσματα φέρνουν νέα μέτρα από Πέμπτη. Στο τραπέζι και το ολικό lockdown σε όλη τη χώρα. Πρώτο θέμα, σκληρό lockdown ως την καθαρά Δευτέρα, τι αλλάζει σε κωδικούς και ωράρια. Athens Voice, σήμερα η έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων. Lifo.gr, σχέδια για αυστηρό lockdown 15 ημερών. Ειδικοί ζητούν άμεση εφαρμογή. Newsy.gr, lockdown τύπου Μαλαισίνας σε όλη τη χώρα, προς κατάργηση, απαγόρευση κυκλοφορίας στις 6. Και τέλος πόντος news.gr, πιο αυστηρό lockdown 15 ημερών εξετάζουν οι ειδικοί. Έκτακτη συνεδρίαση. Μάλιστα. Βλέπουμε κυριαρχή αυτό το θέμα. Και πώς να μην κυριαρχεί. Μιλάμε για ολικό lockdown σε όλη την επικράτεια. 11 η ώρα η σύσκεψη των εμπειρογνωμόνων, όπως μας έλεγε ο Γιάννης Σαραντάκος, μετά η εισήγησή τους στο Υπουργείο Υγείας και στον Πρωθυπουργό. Το απόγευμα η αρχιτός Κικίλια σύσκεψη στο Μαξίμου. Μάλιστα. Με τους εμπλεκόμενους υπουργούς. Και το απόγευμα ο κύριος Κικίλιας ανακοινώνει σωστά και, το σχέδιο έκτακτης ανάγκης ή απόλυτης ανάγκης για τα νοσοκομεία μας. Για τα νοσοκομεία μας. Τώρα, για πάμε λίγο και στα... να σας αλλάξω κλίμα. Ναι. Γι' αυτό η Ελλάδα χάνει τα παιδιά της. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Απλά φεύγω, πάω στην Αγγλία. Πραγματικά, ακόμη κι αν σου έχω αυτή την αδυναμία, φαίνεται. Ναι. Γιατί ζητάνε εθελοντικά κόσμο. Έχω το proficiency. Εντάξει. Τι κάνεις, ζητάνε εθελοντικά κόσμο για να δοκιμάσουν πώς θα ανοίξουν τα μπαρ.
πώς και πώς εδώ αναμένουμε, βέβαια είναι πολύ οξύμορο με τι ό,τι κάνουν, συμβαίνει. Πόσο μειώσεις, τι κάνουν, για παράδειγμα, ανοίγουν τα μπαρ και ναι. Οι pub, πηγαίνουν 3-4 άτομα, ανοίγουν τον εξαερισμό, προσπαθούν να δουν με ανοιχτές πόρτες ή όχι, αν κολλάει. Είχε γίνει κάτι παρόμοιο τον Αύγουστο. Άρα πειραματόζω αυτά. Στη Γερμανία. Δεν είναι πειραματόζω όμως, πρόσεχε. Μα αν κολλήσουν, τι θα κάνουν. Αν κολλήσουμε. Αλλά αν δεν κολλήσουμε, θα είμαστε ένα μήνα και θα διασκεδάζουμε με την παρέα μας σε νυχτερινά μαγαζιά και pub. Ναι. Αυτό έχει γίνει όλα αυτά και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ακριβώς, γιατί ανακοίνωσε το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα πήγε τόσο περίφημα στην ιστορία της πανδημίας από πέρσι. Ναι, ναι. Αυτά βέβαια έρχονται σε σχέση. Κάναν τη μαγιά πάντως. Βέβαια και εξασφάλισαν τα εμβόλια νωρίτερα από όλους μας. Να το πούμε. Ναι, ναι, και τώρα μας κούραν το δάχτυλο. Αυτό κάνουμε και εδώ πάντως. Εδώ δεν βγαίνει. Δοκιμές κάνουμε. Πώς. Δοκιμές κάνουμε. Μπορεί να μην είναι τις κάνουμε σε μπαρ. Ακριβώς. Τις κάνουμε, ναι. Κάνουμε κάπως αλλιώς. Εδώ βέβαια αυτό ήρθε στη συνέχεια της ανακοίνωσης ότι θα ανοίξουν 15 Ιουνίου οι pub και τα club. Παρ' όλα αυτά το ίδιο. 15 μοντέλο, Ιουνίου. Έτσι ανακοινώθηκε, ναι. Έτσι ανακοινώθηκε, ναι. Γι' αυτό ήρθε και αυτό το μέτρο. Παρ' όλα αυτά και στη Γερμανία είχε δοκιμαστεί τον Αύγουστο και είχε πετύχει. Ναι. Είπαν ότι αν τηρούνται τα μέτρα μπορούν να ανοίξουμε συναυλίες. Οπότε έχουν μπει και η Γερμανία είναι ακόμη σε lockdown. Τι είχε πετύχει. Αυτό είχε γίνει τον Αύγουστο σε τρεις συναυλίες. Μάλιστα. Οπότε είναι και αυτό. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει το πείραμα αυτό. Από την άλλη, πάμε στην Τουρκία, όπου. Μισό λεπτό. Τι είναι, παιδί μου. Θα πάρεις Πορτογαλάδα. Όχι, μου λείπουνε 44.999.995 ευρώ, ναι. Να αγοράσω το νησί Καλέμ. Σου περισσεύουνε, όχι, μήπως. Όχι, δεν τα έχω πάνω μου. Εμένα σίγουρα όχι. Ναι. Πωλείται λοιπόν το νησί Καλέμ απέναντι από τη Λέσβο. Ναι. Με 45 εκατομμύρια ευρώ, το μισό όμως είναι 500 στρέμματα, 459 για την ακρίβεια. Οι Μαλδίβες του Αιγαίου είναι αυτό. Ακριβώς, είναι οι Μαλδίβες του Αιγαίου. Έχει βρεθεί και αγοραστής, οπότε αν θέλουμε πρέπει να προλάβουμε ποιος γρήγορα. Είναι? Είναι από το Κατάρ. Βέβαια. Ο οποίος θέλει. Είναι και αυτό μια ιδέα. Δεν μπορούμε να το αγοράσουμε, να βρούμε τον αγοραστή. Ναι, ναι. Τι επαγγέλλεται. Θέλει. Κοίτα, σίγουρα δεν δουλεύει σε σούπερ μάρκετ, σίγουρα δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Ναι. Κάτι άλλο μάλλον κάνει. Ναι. Ασχολείται με πετρέλαια λοιπόν, θέλει να χτίσει δύο ριζόρτ που λέγεται το μισό νησί. Επιχειρηματίας, παιδιά, είναι ο άνθρωπος. Ναι. Θέλει να φτιάξει, εδώ έχει να πάει να κάνει διακοπές του. Για τον ίδιο θα τα φτιάξει. Ναι, ναι, αλλά θα κάνει επενδύσεις. Επενδύσεις εκεί. 258 στρέμματα, υπάρχουν ήδη δύο μεγάλα ξενοδοχεία. Είναι ακριβώς απέναντι από τη Λέσβο. Βλέπουμε και τη φυσική ομορφιά. Ναι. Και είναι λοιπόν πολύ κοντά στο να πουληθεί. Είσαι έως προκλητική, Μαριάννα. Σήμερα θα αλλάξω λίγο και κλίμα. Προκλητική. Θα ήταν καλό το θέμα αν είχες κάνει ένα ρετού στις φωτογραφίες από την εξέδρα εκεί με τις ξαπλώστες. Ναι. Να σε βλέπαμε και στην ξαπλώστα και να λέγες έτσι θα είναι οι διακοπές μου. Καλημέρα σας. Εδώ, εδώ. Σας το εδώ. Μπορώ να πάρω τις φίλες και να πάμε. Ναι, πάρε τις φίλες. Γεια σου, Μαριάννα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, παιδί. Θα πάει στο γραφείο. Να πάει στο γραφείο. Να πάει στο γραφείο γιατί μας μπουρλένει. Μας μπουρλένει κάθε μέρα. Λοιπόν, για πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Γεροτζιάθα. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σας. Τώρα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή τα λέμε όλο αυτό το χρόνο, έχουμε γνωριστεί, λέμε και μια κουβέντα παραπάνω και έχουμε αποκαταστήσει έτσι, έχουμε οικοδομήσει μια σχέση εμπιστοσύνης. Τι κάναμε λάθος, γιατί είμαστε τώρα, σήμερα, να τρέχουμε για καθολικά lockdown, σχέδια έκτακτης ή απόλυτης ανάγκης, ενώ είμαστε σε lockdown που δεν λειτουργεί. Τι έχει γίνει λάθος? Έχω την αίσθηση ότι ζούμε αυτό που έλεγε η ταινία, η μέρα της μαρμότας. Μάλιστα. Και με αποτέλεσμα να μην έχουμε να πούμε και τίποτα καινούργιο πια. Προφανώς έχουμε κάνει λάθος στην εκτίμηση της σοβαρότητας της επιδημίας, στην εκτίμηση, στην υπερεκτίμηση μάλλον της αποτελεσματικότητας των μέτρων και των κοινωνικής αποστασιοποίησης και στην υποεκτίμηση του γεγονότος ότι ο ιός προκαλεί μια αρρώστια η οποία πρέπει να θεραπεύεται νωρίς. Αυτά τα τρία είναι τα βασικά στατικά στα οποία κινηθήκαμε όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση σε εντελώς λάθος κατεύθυνση. Επίσης, έχοντας υποβαθμίσει πάρα πολύ την σημασία πολύ συστηματικής και έτσι πολύ στοχευμένης και έχει την ελάττωση των κρουσμάτων και της επιδημιολογικής επιτήρησης. Το ότι δεν είχαμε πέρυσι μηχανισμό στην Ελλάδα επιδημιολογικής επιτήρησης είναι ένα ζήτημα χρόνιο. Το ότι πέρασε ένας χρόνος και δεν αναπτύχθηκε ακόμα. Είναι μια μεγάλη ευθύνη και ένα μεγάλο φάουλ. Μας έπιασαν αδιάβαστος, θα το πω έτσι πολύ απλά. Οι μεταλλάξεις του ιού... Νομίζω ότι δεν θέλησαν να επενδύσουν τα μεταλλάξεις... Ξέρετε, πάντα είναι τα λεφτά. Ναι, θέλω να σας ρωτήσω όμως, αν ουσιαστικά
υποβαθμίστηκε το τρίτο κύμα επειδή ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί, έστω και έτσι όπως ξεκίνησαν, και αν δεν είχαμε υπολογίσει σωστά τις μεταλλάξεις, που είναι πιο υπερμεταδοτικές. Όχι, δεν νομίζω, γιατί τουλάχιστον οι επιστήμονες ξέρουν πολύ καλά τη φυσιολογία και του ιού και τη βιολογία των ιών και την πιθανότητα να εμφανιστούν μεταλλάξεις, ανθεκτικές στα εμβόλια ή αργότερα ανθεκτικές θεραπείες. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Δεν υποτιμήθηκαν οι μεταλλάξεις. Και ίσως να το έχω ξαναπεί στην προηγούμενη φορά που είμαστε μαζί. Οι μεταλλάξεις είναι μέρος φυσικής εξέλιξης και αυτό που λέμε μετάλλαξη Ουγκάντας, της Νότιας Αφρικής κτλ. Είναι το εργαστήριο ή η χώρα από όπου πρώτο διαγνώστηκε, περιγράφηκε η μετάλλαξη. Οι μετάλλαξεις συμβαίνουν εδώ που είμαστε. Δεν τις μεταφέρει κάποιος. Άρα σε τι δεν επενδύσαμε, σας διέκοψα κιόλας, σε τι δεν επενδύσαμε σωστά. Δεν έγινε απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επενδυθούν και κατά συνέπεια από τις χώρες να επενδυθούν κεφάλαια στη στήριξη και στην ανάπτυξη συστημάτων υγείας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα προλαβαίναμε. Το είπατε πριν στο ρεπορτάζ σας. Ναι. Πια είμαστε στον ένα χρόνο. Ένα χρόνο είναι πολύ. Σε ένα χρόνο μια κυβέρνηση ολοκληρώνει περίπου το μέσα στις πρώτες 100 μέρες κάνει τις βασικές αρχές του κυβερνητικού του προγράμματος και αρχίζει την υλοποίηση. Σαφέστατα και προλαβαίνω. Και μιλάμε για ιατρική υποδομή στην Ευρώπη, η οποία είναι υψηλή αναπτυγμένη. Δεν είμαστε σε μια χώρα σαν το Ιράκ που βομβαρδισμένη, κατεστραμμένη, να πεις πώς θα ξεκινήσω από την αρχή. Άρα δεν προετοιμάσαμε τα νοσοκομεία μας, δεν μπήκε ο ιδιωτικός τομέας όσο θα έπρεπε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, εξ αρχής στην όλη διαδικασία. Θα έπρεπε νωρίτερα. Ναι, έπρεπε συντονισμένα και συγκροτημένα. Το είδαμε και στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη το είδαμε τον Οκτώβριο, ότι την τελευταία στιγμή έγιναν κάποιες επιτάξεις που πρακτικά δεν δούλεψαν. Mm-hmm. Όταν φτάνουμε σήμερα στην Αθήνα να είμαστε στο 95% του κορεσμού του μονάδου εντατικής θεραπείας και γίνεται σήμερα η συζήτηση με τον ιδιωτικό τομέα σε ποιο πλαίσιο και αν θα γίνει γενική επίταξη ή θα πληρωθούν χι χρήματα οι μονάδες, τα κρεβάτια κτλ. Αυτές είναι δουλειές τελευταίας στιγμής. Ναι, και ο καθένας, μην ξεχνάμε ότι παίζει με τα συμφέροντά του. Ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι άγγελη. Σωστά. Έτσι. Τώρα άλλο μαζεύεται. Είναι να καθίσεις και να συζητήσεις τον Οκτώβρη για κάτι που θα έρθει και άλλο είναι την τελευταία στιγμή να πεις... Προπαραμονές. Δηλαδή... Σωστά. Σωστά. Τώρα, κυρία καθηγητά, μαζεύεται το πράγμα. Και πώς μαζεύεται. Όταν πάει στην Ελλάδα θα είναι φυσικό lockdown. Δεν γίνεται διαφορετικά. Το πρόβλημα όμως που ξανά θα τεθεί είναι και μετά τι. Θα περιμένουμε το καλοκαίρι και θα περιμένουμε τα εμβόλια. Και θα έρθει ο Σεπτέμβρης. Και άμα θα βρεθεί ο Σεπτέμβρης, μετά θα ξαναπούμε στην ίδια στον ίδιο φαύλο κύκλο, γιατί τα εμβόλια σήμερα στη Γαλλία έχουμε 4% εμβολιασμού. Ναι. Στην Ελλάδα δεν ξέρω, κάπου εκεί πρέπει να είναι και στην Ελλάδα. Ναι, λοιπόν, με τους ρυθμούς αυτούς και δεδομένης της έλλειψης της παγκόσμιας παραγωγής εμβολίων, δεν θα έχουμε εμβόλια για να καλύψουμε του χρόνου το χειμώνα. Άρα λέτε δηλαδή ότι μετά το καλοκαίρι που λογικά θα είμαστε ανοιχτά και ο τουρισμός μας, θα έρθει ένα. Τέταρτο κύμα, πέμπτο, δεν ξέρω τι θα είναι πλέον μέχρι μα τότε. Είναι αυτή, θα είναι η ζωή της επιδημίας. Θα έχουμε έναν φθινόπωρο και χειμώνα σαν αυτό που ζούμε τώρα. Ναι, να μην γίνουμε medium, να βασιστούμε σε αυτή την εμπειρία μας. Γιατί δεν δικαιολογούμαστε πια να αρνούμαστε την πραγματικότητα καλλιεργώντας φρούδες ελπίδες. Ξέρουμε πια δύο πράγματα. Ένα, ακόμα και όταν καυθεί η πανδημία, και πρέπει να το καταλάβουν οι τηλεθεατές αυτό, είναι άλλο πράγμα η πανδημία σαν όρος ο οποίος χρησιμοποιείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και χρειάζεται να έχουμε το 60% ανοσίας, και είναι άλλο πράγμα το ότι έχουμε πια ένα καινούργιο ιό και ένα καινούργιο νόσημα, σοβαρό νόσημα, για το 20% των ανθρώπων που παίρνουν τον ιό, το οποίο θα είναι μαζί μας για χρόνια. Ναι. Αυτή τη στιγμή γίνονται επενδύσεις στην έρευνα για το νόσημα. Εμείς προχθές βάλαμε project και ένα κάλεσμα από την Γαλλική Εθνική Επιτροπή Έρευνας και η συζήτηση είναι για το νόσημα, όχι τι θα κάνουμε με την επιδημία και με την κυκλοφορία του ιού. Ότι θα είναι αν μαζί μας για χρόνια ακόμα, αυτό λέτε. Ναι, τώρα... βέβαια. Εάν μέχρι τώρα έχουμε 100 νοσήματα, ναι, από εδώ και πώς θα έχουμε 101. Μάλιστα. Τώρα, πέρα από το lockdown, αυτό το καθολικό, για όσο. Καλό είναι το ερώτημα και είναι εύλογο το ερώτημα, παιδιά, μετά τι. Πρέπει πρώτα να το εφαρμόσουμε. Υπάρχει άλλος δρόμος. Υπάρχει γενική αλλαγή στρατηγικής. Εμείς έχουμε συντονίσει μια ομάδα η οποία είναι διεθνής με έξπερτ ακαδημαϊκούς από όλο τον κόσμο, ναι, η οποία προτείνει αυτό που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, μια ισορροπημένη πολιτική αντιμετώπιση της επιδημίας. Μία είναι τα μέτρα κατά του ιού, εμβόλιο, αποστασιοποίηση. Δεύτερο είναι η κυναλατής επιδημιολογική επιτήρηση.
Τρίτο, ιατρική, στην πόλη, στο σπίτι, νωρίς. Ήδη σε πρωτοβάθμιο, επίπεδο. Και να καταλάβουμε ποιο είναι στο πρωτοβάθμιο επίπεδο. Τι να κάνει το πρωτοβάθμιο επίπεδο, κύριε Γεωργιάδη. Καταρχήν δεν χρειάζεται να κάνει ψηλή ιατρική. Δεν χρειάζεται να κάνει ιατρική του Χάρβαρντ και τη Σορβόνη στο πρωτοβάθμιο επίπεδο. Ναι. Θα κάνει ιατρική που θα εκπαιδευτεί ο γιατρός, ο γενικός γιατρός ή ο παθολόγος, ο ιδιώτης, για να παρακολουθεί τον άρρωστο στο σπίτι. Το τι θα κάνει θα το πούνε και οι εταιρείες, οι αντίστοιχες των ειδικών. Λοιπόν, αλλά θα κάνει πράγματα που είναι απλά, που γίνονται, που δεν θέλουν τεράστιες επενδύσεις. Θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία που έχουμε. Αλλά χρειάζεται να ανοίξουν πια κεφάλαια και να γίνουν δημόσιες επενδύσεις στον χώρο. Λέτε ότι ένα σοβαρό κύμα νοσηλιών μπορεί να αντιμετωπιστεί στο σπίτι, έτσι ώστε να αποφορτίζονται τα νοσοκομεία. Ένα ποσοστό ασθενών. Θα σταματήσει η εξέλιξή τους προς το νοσοκομείο και στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Πάντοτε θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα χρειάζονται μονάδα εντατικής θεραπείας. Ναι. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πια πως με την αλλαγή που προκάλεσε παγκοσμίως. Έχουμε φάρμακα. Έχουμε θεραπευτικές στρατηγικές. Υπάρχουν κάποια φάρμακα. Υπάρχουν συνδυασμός στρατηγικών. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να έρχονται οι άρρωστοι νωρίς στο νοσοκομείο. Μπορεί να αλλάξει η δομή του ίδιου του νοσοκομείου. Για να το καταλάβω, με συγχωρείτε για την άγνοια. Ναι, ναι. Δεν είμαστε γιατί τώρα εμείς. Όχι, δεν είναι. Αυτά ούτε εμείς τα ξέρουμε. Δηλαδή τα ανακαλύπτουμε βήμα-βήμα για να είμαστε. Κρεμόμαστε από τα χείλη. Λέμε από τη μία ότι θα είναι σωτήριο αν έρχονται νωρίς οι άρρωστοι στο νοσοκομείο. Και από την άλλη, λέμε ότι μπορεί ένα κύμα να αναχαιτιστεί στο σπίτι. Αυτό δεν είναι αντικρουόμενο. Δεν αναιρεί το έργο. Θα σας δώσω τρία νούμερα. Ναι, ναι. Από τους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με τον ιό. Το 20% θα πάθει αυτό που λέμε βαρύ COVID. Θα φτάσει στο σημείο να πάει στο νοσοκομείο. Ναι. Πριν θα ξεκινήσει σαν ήπιο COVID. Ναι. Όταν εμφανιστεί στο ήπιο COVID και τον παρακολουθήσει τον άνθρωπο νωρίς και του κάνει κάποιες θεραπευτικές παρεμβάσεις, τότε περίπου το 30% θα πάει στο νοσοκομείο. Αντίστοιχα, από αυτού, το 5% των αρρώστων φτάνουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Εάν κάνεις έγκαιρα, βρεις ποιοι έχουν κίνδυνο να πάρουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, άρα να κάνω έγκαιρες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Δεν θέλω να πω τώρα στις λεπτομέρειες, γιατί αυτά είναι ιατρική και να μην δημιουργούμε και ψευδείς εικόνες στους ανθρώπους. Σας περιγράφω λίγο το σχήμα. Αν κάνεις λοιπόν έγκαιρες παρεμβάσεις, τότε μπορεί να μειώσει μέχρι και στο μισό τους αρρώστους που θα χρειαστούν μονάδα εντατικής θεραπείας. Άρα ελαττώνει την πίεση. Κύριε καθηγητά. Ταυτόχρονα. Ναι, ολοκληρώστε, συγγνώμη. Ναι, ταυτόχρονα πρέπει να εκτίξεις το σύστημα υγείας. Δεν γίνεται πια. Μην ξεχνάτε ότι ζούμε σήμερα σε όλη την Ευρώπη σε σακατεμένα συστήματα υγείας, γιατί έχουμε 10-15 χρόνια που εφαρμόζονται πολιτικές προοικοπών. Εδώ στη Γαλλία, ακόμα και σήμερα, έχουμε ελάττωση προσωπικού, ελάττωση κλινών. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Που στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και μας στεναχωρήσατε λίγο. Έτσι, γιατί έπρεπε να έχουν γίνει πράγματα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα. Γεια σας. Και πάμε πολύ γρήγορα στο διάλειμμα να επιστρέψουμε κοντά μας σε λίγο Γενική Γραμματέας Αντικλιματικής Πολιτικής. Αλλάζουμε θέμα. Η κυρία Σοφία Νικολάου. Να δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση του Φωτίνα. Σωστά. Οπότε, άλλωστε, έχει πει και πολλά και σοβαρά χθες η κυρία Κούρτοβικ για την κυρία Νικολάου. Της είπε ότι λέει ψέματα. Ακριβώς. Και μας έδειχνε και τα έγγραφα εδώ. Πάμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ. Καλημέρα. 9 ακριβώς, παιδιά. 9 και 1 δηλαδή. Λοιπόν. Πάμε να συνομιλήσουμε αρχικά με τους συναδέλφους, να τους καλημερίσουμε. Τον Βασίλη Ταλαμάκα και τον Μάνο τον Ιφλή που είναι κοντά μας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τώρα. Έλα. Λέγε τώρα. Από πού θέλεις να ξεκινήσεις. Δεν ξέρω τώρα, όλα βαριά είναι. Να δούμε λιγάκι, να πάρουμε ένα σχόλιο για τα επιδημικά, γιατί φαίνεται ότι ξαναπηγαίνουμε σε νέα παρέμβαση, Μάνο. Ξαναπηγαίνουμε σε νέο σκληρό lockdown, πιο σκληρό, αλλάζει το κωδικός 6 και έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης νωρίτερα ότι υποτιμήσαμε την κατάσταση. Τον άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη με πολύ μεγάλη προσοχή και η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να συμφωνήσουμε ότι αυτή η ιστορία έχει κλείσει ένα χρόνο και ότι πλέον το βλέποντας και κάνοντας δεν λειτουργεί.
Θα έπρεπε δηλαδή, βέβαια το να μιλήμαστε μεταξύ των προφήτες δεν έχει κανένα νόημα, ίσως να είναι ο χρόνος που θα πρέπει να δούμε από την αρχή το στήσιμο, την λειτουργία του ΕΣΥ. Δηλαδή, είχαμε όλο το χρόνο, ένας χρόνος τώρα, και μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στήσουμε νέα δεδομένα στο ΕΣΥ. Δηλαδή, βγαίνουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για πάρα πολλούς λόγους. Θεωρώ ότι μπορούν να βγουν για το στήσιμο νέων νοσοκομείων, τη δημιουργία νέων κλινών, να μπούμε σε μια άλλη διαδικασία, γιατί όπως ακούω από τους ειδικούς, δεν είμαι ειδικός, θα συνεχίσουμε να ζούμε με αυτό για πολλά χρόνια. Ναι. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά στο lockdown, επειδή κάνουμε και εμείς την κριτική και λέμε από αυτά που βλέπουμε, όχι θέλοντας να κατηγορήσουμε κάποιον, ότι τέλος πάντων δεν αποδίδουν τα μέτρα και ότι έχουμε πολλά κρούσματα. Υπάρχει όμως και μία άλλη οπτική, αυτή που έλεγε χθες ο κύριος Εξαδάκτυλος, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ότι αν δεν είχαμε αυτά τα μέτρα που κουτσοδουλεύουν, να το πω έτσι, ίσως σε αυτό το τρίτο κύμα τα πράγματα να ήταν πολύ χειρότερα. Αυτή είναι η σωστή φράση, το κουτσοδουλεύουν. Γιατί έτσι. Όλοι κάνουμε ένα σκόντο από ό,τι φαίνεται, και η πολιτεία και εμείς. Βασίλη. Λοιπόν, Άκη Παυλούπλε, καλημέρα και πάλι και στον Ρωματικό Τροκούι. Και συμφωνώ με όσα είπε ο Μάνος απόλυτα. Απλά ξέρετε τι γίνεται πια. Το εισπράτετε κι εσείς, που είστε από τις πολύ καλές ενημερωτικές εκπομπές. Υπάρχει κόπωση. Θέλω να το πω για να δώσω έμφαση εις τριπλούν. Κόπωση. Ξανά κόπωση. Δεν γίνεται. Άρα, αυτό που είπε ο εκλεκτός επιστήμονας που βγάλατε, ο κύριος Γεροτζιάφας από τη Γαλλία, που μίλησε για αλλαγή στρατηγικής και τον ακούσαμε όλοι, νομίζω ότι εκεί πρέπει να πάει. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει το ΕΣΥ. Συμφωνώ με αυτά που λέει ο Μάνος, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει το υλικό σύστημα υγείας από τον ένα μήνα στον άλλον. Άρα χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Και επειδή πιστεύω, γιατί ακούμε σήμερα ότι θα αρχίσουν μετακινήσεις, η απαγόρευση λέει από δήμο σε δήμο. Πρέπει να σκεφτούν πώς θα το κάνουν, γιατί σε λίγο όταν ανοίξουν, αν ανοίξουν κάποια στιγμή τα θέατρα, θα μας πάνε οι επιθεωρήσεις. Δηλαδή πώς θα κόβεται το μαρούσι, την πέφτει στη γέφυρα από κάτω. Δηλαδή θέλει ένα διαφορετικό σκεπτικό. Δηλαδή μια διαφορετική αντιμετώπιση. Καταλαβαίνω ότι... Δύσκολα πράγματα. Όπως το λες, το μαρούσι από την Πεύκη θα κόβεται, θα διαχωρίζεται στη γέφυρα από κάτω. Θα δίνουμε κρυφά ραντεβού τα παράνομα στη γέφυρα. Πάντως, τώρα. Επειδή όλα αυτά που λέμε είναι πάρα πολύ δύσκολο στην εφαρμογή τους, ακόμη και αυτό που λέμε για το ολικό lockdown πλέον, δεν ξέρω κατά πόσο, λόγω της κόπωσης που ανέφερε και ο Βασίλης, θα μπορέσει στην πράξη να λειτουργήσει πλέον. Δηλαδή και τώρα στην Αττική... Σε ολικό lockdown είμαστε. Άλλο το ότι βλέπουμε στους δρόμους. Ναι, αυτό λέω, Μάνο. Ότι υποτίθεται. Από εδώ ο κύριος Κικίλιας είπε, προτείνω lockdown τύπου Μαρτίου στην Αττική και αυτό μας ανακοινώθηκε και βλέπουμε ότι είναι αδύνατο να εφαρμοστεί. Ναι. Άρα, τι σημαίνει ολικό lockdown σε όλη την επικράτεια? Τι θα αλλάξει δηλαδή στην καθημερινότητά μας και θα πετύχει αυτό το lockdown που λέμε τώρα των 15 ημερών? Δεν είναι. Είναι μόνο ζήτημα εφαρμογής. Τώρα έχεις απόλυτο δίκιο ότι, σε αυτή τη διαδικασία που ζούμε. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εδώ τίθεται ένα θέμα εφαρμογής. Και εδώ θα πρέπει να πούμε, για να είμαστε εντάξει, γιατί ισχύει αυτό που λέει ο Βασίλης. Είναι τέτοια η κόπωση που αν τον καθένα που βγαίνει για 5 λεπτά έξω τον σταματάς κάθε 2 λεπτά, θα αντιμετωπίσουμε άλλες καταστάσεις. Ναι. Το και ούτως ή άλλως δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν έχεις τόσους αστυνομικούς για να κάνεις τόσους ελέγχους. Προφανώς. Αλλά από την άλλη πλευρά θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή ακόμη και οι άνθρωποι της αγοράς, με τους οποίους μιλάτε και εσείς καθημερινά, λένε αυτό ακριβώς. Παιδιά, κάντε ένα ολικό lockdown, να κλείσουμε όλοι μας και εμείς το λιανεμπόριο, η εστίαση που είναι ήδη κλειστή τέλος πάντων. Πάμε για 15 μέρες να το κλείσουμε εντελώς, να μην κουνιέται τίποτα. Μήπως και βρούμε κάποια άκρη. Μάλιστα. Λοιπόν. Άνω τελεία. Ναι, Βασίλη. Και απλά μονολεκτικά θα ήθελα να πω ότι κάποια στιγμή, γιατί θα έρθουμε σε μια κανονικότητα, ο κόσμος θα ξαναγυρίσει εκεί που ήταν, θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα γίνει εκείνη την μέρα. Εγώ θέλω να το βάζω κάθε φορά, το βάζετε πάρα πολύ σωστά και εσείς και από τη τηλεόραση και από εδώ και από το ραδιόφωνο και αλλού. Επόμενη μέρα σε σχέση με την οικονομία. Θα πρέπει όλοι να λέμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να πάμε σε διαγραφή χρεών, μερική διαγραφή χρεών της πανδημίας. Δεν θα αντέξει ο κόσμος. Από τώρα πρέπει να γίνει
από τα κέντρα αποφάσεων αυτή η συζήτηση. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Για να υποδεχθούμε την κυρία Σοφία Νικολάου και να πάμε στο θέμα του Κουφοντίνα και στην πολύ μεγάλη ένταση που έχει προκληθεί. Με αγωνία και τη πολιτεία, χθε είχαμε και τον κύριο Χρυσοχοίδη στην Γαδά. Για το σχέδιο τη ελληνική αστυνομία για την αντιμετώπιση των αλλεπάλληλων επιθέσεων. Έτσι. Να δούμε την κυρία Σοφία Νικολάου, αν την έχουμε έτοιμη. Καλημέρα, κυρία Νικολάου. Καλή σας ημέρα. Η Γενική Γραμματέα Αντιεγκληματικής Πολιτικής. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό που είπε η κυρία Κούρτοβικ χθες, κυρία Νικολάου. Ότι λέτε ψέματα όταν λέτε ότι τις έχετε δώσει, τις έχετε θέσει στη διάθεσή της τα απαραίτητα έγγραφα, να το πω έτσι, που τις επιτρέπουν, που τις ανοίγουν το δρόμο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε. Να ακούσουμε. Να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε, κυρία Νικολάου. Ναι. Να την ακούσουμε, την κυρία Κούρτοβικ. Μία σφραγίδα δεν είναι απόφαση. Α, είναι αυτό που βλέπουμε εδώ. Ναι. Δεν υπάρχει αριθμός, δεν υπάρχουν υπογραφές. Η σφραγίδα θέλει όμως. Δεν υπάρχουν τα ονόματα αυτών που συμμετέχουν και δεν υπάρχει κυρίως το σκεπτικό. Δεν υπάρχει απόφαση την οποία να μπορούμε να προσβάλλουμε. Μάλιστα. Ένα από τα όσα είπε η κυρία Κούρτοβικ χθες, κυρία Νικολάου, λέγοντας ότι ο ισχυρισμός σας ότι έχει όλα τα έγγραφα έτσι όπως θα έπρεπε να τα έχει, ότι λέτε ψέματα, γιατί νωρίτερα σας άκουγε. Άκουσα και όλα αυτά. Νομίζω ότι το δελτίο που βγάλαμε και η ανακοίνωση που έδωσα τα λέει όλα. Έτσι, ότι δόθησαν όλα τα έγγραφα με τις απαιτούμενες σφραγίδες. Όλα τα νόμιμα έγγραφα έχουν δοθεί στη συνήγορη υπεράσπιση του κ. Κουφοντίνα. Μπορώ να το επαναλάβω για άλλη μια φορά. Εξάλλου δεν είπε ότι δεν εδόθησαν. Εδόθησαν από ό,τι άκουσα τώρα και από τη δήλωσή της με σφραγίδα που η ίδια δεν αναγνωρίζει. Ναι. Σας λέω λοιπόν ότι αυτές οι αποφάσεις, η απόφαση που έλαβε ο Κουφοντίνας είναι η ίδια με όλες όσες εκδίδει ΚΕΜ. Έτσι είναι οι αποφάσεις. Έτσι είναι όλα τα έγγραφα. Όλα τα έγγραφα είναι έτσι. Και αυτά τα έγγραφα μπορούν να προσβληθούν με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Τώρα, επειδή το έχουμε συζητήσει εκτενώς, αμέσως πάνω μου συζητώ στο μικρόφωνο. Ναι, νομίζω ότι έχει ξεκαθαριστεί το ζήτημα. Κυρία Νικολάου, εγώ θέλω να θέσω ένα απλό ερώτημα ως απλός πολίτης. Επειδή φαντάζομαι ότι η πολιτεία δεν θέλει να πεθάνει ο Κουφοντίνας. Θέλει. Είναι σαφές αυτό, ότι δεν θέλει να πεθάνει ο Κουφοντίνας. Γιατί δεν βρίσκεται με αλφαγιώτα μια συμβιβαστική λύση, μια ενδιάμεση λύση, μια ενδιάμεση μεταγωγή, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η ιστορία, να κλείσει αυτός ο κύκλος. Κοιτάξτε, ο Κουφοντίνας χρησιμοποιεί την απεργία πείνας ως μέσο πίεσης και εκβιάζει ουσιαστικά την κυβέρνηση να ικανοποιήσει το αίτημά του να πάει στον Κορυδαλό. Θα πρέπει να σταματήσει την απεργία πείνας και να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Γνωρίζω ότι αυτό ήδη έχει κινήσει η κυρία Κούρτοβικ, έτσι, να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να δούμε από εκεί πέρα τι θα αποφασιστεί για το ζήτημα αυτό. Μη αναγνωρίζοντας. Αν μου επιτρέπετε μόνο. Έλα, Μάνο, ναι. Μία ερώτηση, κυρία Νικολάου, καλημέρα και από μένα. Υπάρχει προηγούμενο, πέραν της απεργίας πείνας του Κουφοντίνα, υπάρχει προηγούμενο κρατουμένου ο οποίος έχει προσβάλει με αυτόν τον τρόπο μία τέτοια απόφαση για τη μεταγωγή του? Γιατί σας άκουσα προσεκτικά ότι αυτή είναι μία δεδομένη διαδικασία, ακολουθείται παντού. Υπάρχει τέτοιο προηγούμενο? Το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να μάθουμε αν έχει ακολουθεί κάτι διαφορετικό, αν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ο Κουφοντίνας και έγινε κάτι διαφορετικό. Δεν ξεχωρίζουμε τους κρατούμενους. Αυτό που συνέβη με τον Κουφοντίνα συνέβη γιατί ψηφίστηκε ένας νόμος τέλη του 2020, όπου ο Κουφοντίνας και άλλοι πολλοί κρατούμενοι δεν μπορούσαν πλέον να βρίσκονται στις αγροτικές φυλακές. Λοιπόν, με βάση λοιπόν αυτό το νόμο ήρθε η ΚΕΜ και εν συνεχεία εγώ και μετήχθη ουσιαστικά ο Κουφοντίνας από τις αγροτικές φυλακές που ευρίσκεται στην φυλακή του Δομοκού, που ουσιαστικά ο Δομοκός είναι μια φυλακή για περιπτώσεις σαν τον Κουφοντίνα. Είναι για βαρυκινήτες με συγκεκριμένα εγκλήματα. Λοιπόν, έχει προσφύγει άλλος? Όχι, δεν έχει προσφύγει κανείς. Και να σας πω πάνω σε αυτό το ότι η απόφαση της ΚΕΜ και η δική μου εν συνεχεία αφορούσε και άλλους 6 κρατουμένους από τις αγροτικές φυλακές της Κασαβέτιας. Και άλλος ένας μάλιστα ήταν επίσης για Κορυδαλό. Σε αυτόν η προηγούμενη φυλακή ήταν ο Κορυδαλός. Δεν προσέφυγε. Και ούτε έκανε και απεργία πείνας για να επιστρέψει στον Κορυδαλό. Έχω εξηγήσει πολλές φορές ότι ο Κορυδαλός είναι μια φυλακή υποδίκων. Δεν μπορούν να κρατηθούν καταδικασμένοι για εγκλήματα τέτοια, παρά μόνο για οικονομική φύση. Σας κατηγορούν ότι οι υπόλοιποι της 17 Νοέμβρη παραμένουν στον Κορύδαλο.
Ακούστε με, δεν μπορούν να μεταχθούν στον Κορυδαλό καταδικασμένοι κρατούμενοι. Έχουν μείνει ελάχιστοι κρατούμενοι στον Κορυδαλό και αυτοί θα μεταχθούν σε άλλα καταστήματα κράτησης. Μάλιστα. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπαίνει κανείς στον Κορυδαλό. Και πιστέψτε με, έχω βάλει 1000 υπογραφές προκειμένου να φύγουν από τον Κορυδαλό βαρυπινίτες. Βλέπω ότι πριν από λίγο, κυρία Κούρτοβικ, στον Γιώργο τον Παπαδάκη, στον Αντένα, είπε ότι τελικώς θα προσφύγουν και στο πρωτοδικείο της Λαμίας. Λαμίας. Είναι μια καλή εξέλιξη αυτή. Ακριβώς. Αυτό έπρεπε να κάνει εξ αρχής, να προσφύγει στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη να αποφασίσει εάν ο Κουφοντίνας πρέπει να επιστρέψει στον Κορυδαλό ή όχι. Άρα αυτό αυτή τη στάση θα τηρήσετε και εσείς μέχρι τέλους, έτσι. Θα περιμένετε να δείτε τι θα αποφανθεί το δικαστήριο. Η απεργία πείνας πρέπει να διακοπεί. Είναι μέσο πίεσης αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση και από τη στιγμή που προσφεύγει και στη δικαιοσύνη είναι ένα μέσο πίεσης και στη δικαιοσύνη. Η απεργία πείνας σε κάθε περίπτωση πρέπει να διακοπεί. Είναι, θα έπρεπε να προσφύγει εξ αρχής. Θα έπρεπε να προσφύγει πριν καν ξεκινήσει την απεργία πείνας. Είχε αυτή τη δυνατότητα. Η προσφυγή της στη δικαιοσύνη δεν σημαίνει διακοπή ουσιαστικά της απεργίας πείνας και δίψας. Όχι, όσο Φωτίνα. Όσο έπρεπε. Δεν θα έπρεπε να σημαίνει αυτό, εφόσον αναγνωρίζει αυτή τη διαδικασία. Ακριβώς. Θα έπρεπε. Και τώρα λοιπόν αυτή τη στιγμή θα πρέπει να σταματήσει την απεργία πείνας. Και να αναμένει την απόφαση της δικαιοσύνης. Που φαντάζομαι ότι η δικαιοσύνη θα είναι πολύ γρήγορη στην διαδικασία. Μακάρι να μην έχουμε περαιτέρω επιδείνωση σε αυτή την ιστορία. Διότι... Κανείς δεν το επιθυμεί αυτό, αλλά μην περιμένετε από αυτή την κυβέρνηση να επαναχωρήσει σε μη νόμιμα αιτήματα και ειδικά εν μέσω άσκησης απεργίας πείνας. Ξεκαθαρίζω για μια άλλη φορά ότι όλα είναι νομότυπα. Εμείς εφαρμόσαμε τον νόμο. Και αν αυτή τη στιγμή κάνουμε δεκτό το αίτημά του να τον μετακινήσουμε στον Κορυδαλό, ουσιαστικά παραβιάζουμε τον νόμο που εμείς εφαρμόσαμε. Ναι, Βασίλη. Πότε, κύριε. Κάτσε, πάντως, Μάνο. Πάντως, εγώ θέλω να θυμίσω προς όλους και προς τη Γενική Γραμματέα και προς όλους τους συναδέλφους, Άκη Παύλο, Πλέντορα, Κουτροκόη, συγγνώμη, και Μάνο Νιφλή, ότι αυτό που έλεγε ο Παύλος ο Μπακογιάννης, ο οποίος δεν είναι από εκείνο το πρωί της 26ης Σεπτέμβριου του 89 μαζί μας, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ακόμα και σήμερα αν ζούσε ο Παύλος, και το λέω με πολύ φόρτιση γιατί ήμουν συνεργάτης του στα πρώτα μου βήματα, νομίζω θα είχε βρεθεί μια λύση. Και νομίζω αυτό το μήνυμα θα πρέπει να το πάρουν όλοι. Μα ούτως ή άλλως αυτός είναι και ο Κώστας Μπακογιάννης, θες έβλεπα τι είπε σε τηλεοπτικό σταθμό, ότι ούτως ή άλλως αυτή η διαδικασία λύνεται από όλους μαζί και όχι από... με ένταση και διχασμό, ούτως ή άλλως. Απλώς αυτό που θέλω να ρωτήσω, επειδή είναι πρακτικό πλέον και τίθεται, έχει γίνει και κομματική... Μην μπαίνουμε στη λογική ούτε της πολιτικής αντιπαράθεσης, γιατί το ζήτημα δεν είναι πολιτικό εδώ. Ακριβώς. Δεν είναι πολιτικό. Δυστυχώς όμως πήρε τέτοια τροπή. Όπως είμαι και της άποψης, αν μου επιτρέπετε να πω, ότι δεν υπερασπίζεται κανείς τα ανθρώπινα δικαιώματα βγαίνοντας στον δρόμο και κρατώντας πανό που γράφει «Γεννήθηκα τη 17 Νοέμβρη». Για να είμαστε εξηγημένοι μεταξύ μας. Απλώς, κυρία Νικολά, θέλω να ρωτήσω. Οι υπόλοιποι της 17 Νοέμβρη πρόκειται να μεταφερθούν σύντομα? Είναι κάτι που έχει προγραμματιστεί? Ήταν ούτως ή άλλως στόχος μας να μεταφερθούν. Έχουν μείνει ελάχιστοι, καταρχάς να σας πω έτσι. Ένας είναι στην κλειστή και οι άλλοι είναι στο υπόλοιπο συγκρότημα. Πλην όμως λόγω lockdown δεν μετακινήθηκαν. Αυτό που έχουμε κάνει ουσιαστικά είναι να κλείσουμε τον Κορυδαλό. Δεν μπαίνει κανείς. Γι' αυτό και υπήρχε η απόφασή μου στις αρχές του Δεκέμβρη, όταν ήταν και η Δυτική Αττική στο κόκκινο, να μην μπαίνει κανείς στον Κορυδαλό, να μην κάνει εισαγγελίες, εκδίδουν φυλακιστήρια προσωρινά κρατουμένων, υποδίκων για τον Κορυδαλό. Δηλαδή δεν είχαμε επιτρέψει ούτε τους υπόδικους να μπαίνουν στον Κορυδαλό. Πόσο μάλλον καταδικασμένους ήδη. Επειδή, ξέρετε, από χθες μέχρι σήμερα. Ξεκαθαρίζω ότι όσοι έχουν μείνει θα φύγουν. Και δεν είναι μόνο τα μέλη της 17 Νοέμβρη. Και άλλοι κρατούμενοι που έχουν απομείνει. Μεγάλο μέρος όμως έχει φύγει από τον Κορυδαλό. Έχουμε εκ νέου τοποθετήσεις, κυρία Σκούρτοβη, και οφείλω να σας ρωτήσω, εφόσον έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί και έχουν ακουστεί στον Αντένα, λέει ότι και εσείς και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Τσιάρας δεν σέβεστε τα όρια του νόμου και η διαδικασία σας ξεφεύγει από τα όρια του νόμου. Κινείστε με πολεμική διάθεση, μάλιστα, απέναντι τόσο στον ίδιο όσο και στη συνηγορό του, στην ίδια δηλαδή,
Και προσθέτει ότι δεν θέλετε να επαναχωρήσετε και ότι φτιάχνετε φωτογραφικούς νόμους οι οποίοι παραβιάζονται από την ίδια την κυβέρνηση. Εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα παραλήρημα που ακούω. Και είναι η εκδικητική μας στάση. Από την πρώτη στιγμή, ακολουθώντας τον νόμο, κάναμε αυτές τις ενέργειες και από την πρώτη στιγμή που έκανε την απεργία πείνας, είμαστε από πάνω του. Έχει παρακολουθείται σε 24-ωρη βάση από γιατρούς. Με δική μας εντολή πήγε στο νοσοκομείο. Εν συνεχεία, βέβαια, τώρα είναι και στην εντατική. Φροντίζουμε με κάθε προσπάθεια την υγεία του αυτή τη στιγμή. Τι εννοεί η κυρία Κουρτοβίκο όταν λέει ότι λειτουργούμε εκδικητικά απέναντι στον Κουφοντίνα? Τι έπρεπε να κάνουμε? Να κάνουμε δηλαδή δεκτό το αίτημά του, επειδή ξεκίνησε απεργία πείνας, να πάει στον Κορυδαλό? Διαφορετικά, αυτό... εκδικούμαστε τον Κουφοντίνα. Σε αυτό που λέει η κυρία Κουρτοβίκο ότι ο νόμος ήταν φωτογραφικός για τον Κουφοντίνα, τι λέτε? Μόνο φωτογραφικός δεν ήταν για τον Κουφοντίνα. Ο νόμος ήρθε για να καλύψει αυτές τις περιπτώσεις. Έχουν βγει πολλά δημοσιεύματα και εγώ ίδια το είχα πει. Που κρατούμενοι που δεν έπρεπε να είναι στις αγροτικές φυλακές ήταν στις αγροτικές. Δεν είχαν δηλαδή ουσιαστικά τις προϋποθέσεις να βρίσκεται. Λοιπόν, ακριβώς γιατί ήταν επικίνδυνοι κρατούμενοι που ως επιτοπλίστων είχαν κάνει αποδράσεις και επανασυναλαμβάνονταν και ξανά πέραν στη φυλακή. Αυτό ήρθε να καλύψει ο νόμος. Γιατί δεν θέλει να είναι στο δομοκό, γιατί δεν θέλει να είναι στο δομοκό και θέλει να γυρίσει? Αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Θέλω να σας πω όμως ότι ήταν στο δομοκό. Άλλο ήθελα να σας ρωτήσω. Αν έχετε ερευνήσει, ποιο είναι το... Αν υπάρχει κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα που τον κάνει να θέλει να γυρίσει στο Κορυδαλό, ή αν πρόκειται απλά για γυνάτη, να το πω έτσι. Για αντιπαράθεση. Να σας πω, το 2015 ήταν στο δομοκό. Εν συνεχεία, πήγε στις φυλακές Αυλώνα, οι οποίες είναι φυλακές ανηλίκων, όπως γνωρίζετε. Και μάλιστα σε ειδικό χώρο που κρατούνται οι έφηβοι. Έτσι. Ήταν στον Κορυδαλό πριν και εν συνεχεία επαναμετήχθη στον Κορυδαλό και πήγε στις αγροτικές φυλακές. Οι λόγοι που κάποιος μπορεί να ζητήσει να μεταχθεί σε άλλη φυλακή ορίζονται στο σοφρονιστικό κώδικα και είναι συγκεκριμένοι. Είναι λόγοι υγείας, είναι λόγοι οικογενειακοί και λόγοι δικονομικοί. Δηλαδή, αν έχει κάποιο δικαστήριο σε κάποια άλλη πόλη. Να. Αυτή είναι η λόγη που μπορεί κάποιο κρατούμενο να μεταχθεί σε άλλη φυλακή. Μετά από αίτησή του. Μάλιστα. Που εν προκειμένου ούτε συντρέχουν, ούτε και βέβαια επικαλέστηκε αυτού του λόγου με αίτησή του, προκειμένου να έρθει στον Κορυδαλό. Κυρία Νικολάου, αναρωτιέμαι. Πρέπει να κλείσουμε εγώ μπορούσα... Ναι, αναρωτιέμαι, ναι. Γιατί. Θα μπορούσε να επικαλεστεί οικογενειακούς λόγους να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του στην Αθήνα. Άρα να είναι στον Κορυδαλό. Όμως η προηγούμενη φυλακή του ήταν η Κασαβέτια. Μακριά από αυτή. Ναι. Μάλιστα. Άρα ούτε και για αυτόν τον λόγο. Μάλιστα. Κυρία Νικολάου, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά και τους συναδέλφους. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ και τον Άνθρωπο σας και τον Βασίλη Ζαλαμάρκα. Καλημέρα, παιδιά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε εμείς να θυμίσουμε τα δώρα τα οποία διεκδικείτε. Εγώ θα συνεχίσω να λέω για το Jeep Renegade σε μαύρο χρώμα, η έκδοση Sport 1000 κυβικών 120 ύπων. Ταξιδιάρικο και ανανεωμένο στο εσωτερικό του και στο εξωτερικό του. Το διεκδικείτε μέσω του 14999. Και εγώ θα συνεχίσω να λέω για τα δύο υπερδώρα από την Εξάλκο μέσω του Open. Θα λες το δικό σου, το λέγω το δικό μου. 7 Μαρτίου το κλειώνουμε. Η Εξάλκο είναι μεγάλη βιομηχανία στον χώρο του αλουμινίου. Γιατί, ορίστε. Το λάπτοπ, το τάμπλετ αυτό που βλέπεις, το Microsoft Surface 7 και το S21 Samsung Galaxy 256 GB. Αυτά 7 Μαρτίου. Το δικό μου 14 Μαρτίου. Διαλέγετε και παίρνετε. Λόγω ηλικίας, παιδιά, εγώ προηγούμε. Πάμε. Διάλειμμα. Επιστρέφουμε, καλημέρα σας στις 9:30. Να είμαστε καλά, παιδιά. Πάμε. Ναι, υπομονή, σήμερα θα ανακοινώσουν πράγματα και θέματα. Δήμητρα Μανιαβού, ξανά κοντά μας. Καλώς ήρθατε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, να δούμε και άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Θα ξεκινήσω με ένα φρικτό δυστύχημα το οποίο συνέβη στη Βολιβία, στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο του Ελ Άλτο. Κοντά στη Λαπάς, βλέπετε μια μεγάλη ομάδα φοιτητών. Συγκεντρώθηκε στο αίθριο, στο μπαλκόνι του τετάρτου ορόφου, όταν υποχώρησε το κυκλίδωμα, τα κάγκελα. 8 νεαροί έπεσαν στο κενό. Δυστυχώς 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και οι 3 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες και οι στιγμές απόλυτου τρόμου και σοκ αυτές που επακολουθούν.
Δεν γνωρίζουμε τα αίτια. Διενεργείται ωστόσο έρευνα και από την ασφάλεια του Πανεπιστημίου αλλά και από την αστυνομία. Είναι φρικτό πραγματικά. Φρικτό. Τώρα περνάμε στην Ινδονησία. Είναι πραγματικά οι εικόνες συγκλονιστικές. Στην Ινδονησία τώρα εξεράγει το ηφαίστειο Σιναμπούγκ στη Σουμάτρα. Βλέπετε ένα τεράστιο μανιτάρι ηφαιστειακής τέφρας και καπνού που έφτασε έως και τα 5 χιλιόμετρα ταξίδεψε μακριά. Γενικώς είναι ευαίσθητο σε σεισμικές δονήσεις το συγκεκριμένο ηφαίστειο. Είναι ένα από τα 120 ενεργά της Ινδονησίας. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή τραυματισμοί. Και θα κλείσω με το αριστουργηματικό ολομέταξο συλλεκτικό μαντίλι με κυρίαρχη τη λέξη ελευθερία, την πεμπτουσία της δημοκρατίας, που δημιούργησε σε περιορισμένο αριθμό ο γαλλικός οίκος Ερμές, για να τιμήσει ακριβώς την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Μπορούμε και να δούμε τη χαρακτηριστική φωτογραφία. Να πω ότι ο σχεδιασμός του μαντιλιού έγινε από τον Διεθνή Έλληνα Εικαστικό, τον Ηλία Καφούρο, όπου τοποθετεί τα γράμματα, εδώ αυτό βλέπετε, είναι. Όπου τοποθετεί τα γράμματα λοιπόν της λέξης ελευθερία μέσα σε χαρακτηριστικά τοπία από τρεις κύριες περιοχές. Το θέλω κι εγώ αυτό το μαντιλί. Μας, σε περιορισμένο λοιπόν. Αριθμό θα κυκλοφορήσει από το 26 Μαρτίου. Και ένα... Κατάλαβα. Εξαιρετική σημασία γεγονός είναι ότι μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις θα διατεθούν, θα δοθούν μάλλον στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος της Αθήνας η Σωτηρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Νόμιζα ότι το μοιράζουν, δεν ήξερα ότι το αγοράζουν. Το περιορισμένο, το μοιράζουνε. Για πάμε hardcore τώρα. Κύριος Τέλειος Κούλογλου, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Ιάσον Φωτήλας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Σπύρος Καρανικόλας, εκπρόσωπος του κοινοβουλευτικού έργου. Του κινήματος. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Κύριε Φωτήλα, από τη μία ζητήσατε την αποπομπή του κυρίου Ρίτσα, τη διαγραφή του κυρίου Ρίτσα από τον κύριο Τσίπρα για αυτό που είπε εχθές. Έδωσε τις εξηγήσεις του σήμερα ο κύριος Ρίτσας εδώ στην εκπομπή. Από την άλλη σας κατηγορεί η αντιπολίτευση, όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπάρχουν και δικά σας στελέχη που λένε ότι δεν χειριστήκατε σωστά την υπόθεση Κουφοντίνα. Ανοίξατε έναν κύκλο αχρίαστης έντασης. Δηλαδή θα έπρεπε να παραβούμε την νομοθεσία. Ακούστε, κυρία Κουτροκόη, κύριε Παυλόπουλε. Εδώ γεννιέται ένα ερώτημα. Ρώτησε πριν ένας συνάδελφός σας, την κυρία Νικολάου, αν υπάρχουν και άλλοι κρατούμενοι που είχαν τις ίδιες περιπτώσεις και αν... Και αυτοί προσέφυγαν. Κανένας δεν προσέφυγε. Εδώ λοιπόν αναρωτήθηκε κανείς πώς δημιουργήθηκε αυτή η πεποίθηση στον κύριο Κουφοντίνα ότι έχει το ιδιαίτερο προνόμιο και το δικαίωμα αυτός μόνο να διαλέγει τη φυλακή του. Ποιος του έδωσε αυτό το δικαίωμα να πιστεύει ότι πραγματικά δικαιούται να εκβιάζει μια κυβέρνηση και ότι αυτή η κυβέρνηση υποχρεούται να ενδίδει στον εκβιασμό αυτού του πολύ ισοβήτη δολοφόνου. Ποιος του δημιούργησε πέρα από το άρρωστο μυαλό του την πεποίθηση ότι είναι και πολιτικός ο σκοπός της δράσης του. Όλα αυτά λοιπόν του τα έδωσαν και του τα δημιούργησαν αφενός η προηγούμενη κυβέρνηση που του έδωσε το δικαίωμα να διαλέγει τις φυλακές του κατά το δοκούν, στέλνοντάς του από τις φυλακές ανηλίκων μέχρι τις αγροτικές φυλακές όπως βολευόταν ο κύριος Κουφοντίνας που του έδωσε το δικαίωμα να παίρνει άδειες και να κάνει βόλτες προκλητικά εκεί που σκότωνε. Αυτό είναι λοιπόν το ερώτημα και επίσης αυτή την πεποίθηση του τη δημιούργησαν δηλώσεις μεγαλοκλασάτων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίες τι έκαναν, ενδύουν θα έλεγα το βίο και τη δράση του κυρίου Κουφοντίνα με έναν πολιτικό μανδύα. Αυτό ακριβώς έκανε ο κύριος Ρίτσας εχθές, προσβάλλοντας τη μνήμη και τις οικογένειες των νεκρών. Έδωσε μια πολιτική υπόσταση στη δράση αυτών των εγκληματιών, λέγοντας αφενός ότι η 17 Νοέμβρη δεν τρομοκράτησε κανέναν και μάλιστα στη διορθωτική του δήλωση το είπε το ακριβώς το ίδιο πράγμα. Κανέναν, λέει, δημοκρατικό πολίτη δεν τρομοκράτησε η 17 Νοέμβρη. Όπως και έβαλε και το κερασάκι στην τούρτα, λέγοντας ότι τα θύματα ήταν ως επιτοπλίστων δεξιοί. Πρωτάκουστο, σοκαριστικό, λες και έχει καμία απολύτως σημασία.
Αλλά πέραν τούτου, λες και ξέρει τις πολιτικές ταυτότητες των Μάτι, Γεωργακόπουλου, Ρουσέτη, Βελούτσου. Λέω όλους αυτούς που απλά έτυχε να βρεθούν στο λάθος μέρος τη λάθος ώρα. Για ένα λεπτό δεν τώρα. Δεν ξέρουν καν τι πολιτική ταυτότητα. Για ένα λεπτό να προλάβουν και οι συνομιλητές σας, κύριε Χούλογλου. Θα κλείσω μόνο δίνοντας μια απάντηση σε αυτό που είπε ο κύριος Ταλαμάνγκας. Μας θύμισε τη ρίση του αείμνηστου μαχητή και υπηρέτη της δημοκρατίας του Παύλου Μπακογιάννη, λέγοντας ότι η δημοκρατία δεν εκβιάζεται και ότι η δημοκρατία, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά αυτό ισχύει όταν όλα τα μέρη είναι δημοκράτες. Κύριε Φωτήλα, μου δεν έχει νόημα να μιλήσετε μόνο εσείς. Σας παρακαλούμε πολύ. Κύριε Κούλογλου, τι λέτε? Λοιπόν, κοιτάξτε, η διατύπωση ότι η 17 Νοέμβρη δεν τρομοκράτησε κανέναν δημοκρατικό πολίτη, δεν προσφέρει ένα άλοθη και μία κάλυψη στη δράση της. Τι σημαίνει δεν τρομοκράτησε κανέναν δημοκρατικό πολίτη? Πρέπει να σας πω, οι υπόλοιποι δεν ήταν και άξιζαν να πεθάνουν? Ότι ο κύριος Κουβοντίνας μου είναι ιδιαίτερα απεχθής. Είναι ένας κατά συρροήν δολοφόνος, ο οποίος άφησε ορφανά παιδιά και γυναίκες χωρίς άντρες. Ήτανε θρασίδηλοι και δολοφονούσαν αυτούς που δεν είχαν προστασία. Και έτσι δολοφόνησαν τον Παύλο Μπακογιάννη, έναν άνθρωπο αντιφασίστα, τον οποίον η Χούντα απειλούσε ότι θα σκοτώσει, γιατί ήταν πραγματικό αυτό το περιστατικό, και μετά από 15 χρόνια τον δολοφόνησαν αυτοί. Συνεπώς η δήλωση Δρίτσα τι νόημα? Συνεπώς η δήλωση Δρίτσα είναι πάρα πολύ ατυχής. Και βέβαια διευκρίνησε μετά ότι αφορούσε, ότι πράγματι και αυτό ισχύει, ότι δεν απειλούσε τη δημοκρατία ο Κουβοντίνας. Ο Κουβοντίνας ήταν ένα κουφάρι, ο οποίος σάπιζε στις φυλακές. Ακούστε να δείτε, αγαπητέ Άκη, είχα κάνει ντοκιμαντέρ για τον Άλντο Μόρο. Οι ελευθερές ταξιαρχίες είχαν κάνει πολύ περισσότερες τρομοκρατικές ενέργειες και πολύ πιο σημαντικές. Είχαν απαλλάγει τον Κωνσταντίνο Καραμαλή της Ιταλίας, τον Άλντο Μόρο. Τον ανέκρανε 55 μέρες και ύστερα τον δολοφόνησα. Μίλησα με τους ιδρυτές, με τους επικεφαλείς της επιχείρησης. Μετά από 15 χρόνια ήταν όλοι έξω. Ναι. Είχαν εκτίσει την ποινή τους και ήταν όλοι έξω. Εδώ τι έγινε τώρα? Έβγαλε η Νέα Δημοκρατία ένα φωτογραφικό νόμο ότι όποιος είναι τρομοκράτης δεν μπορεί να είναι σε αγροτικές φυλακές, και από εκεί ξεκίνησε όλη η υπόθεση. Και τι έχουμε κάνει τώρα? Έχουμε κάνει τον Κουφοντίνα ρυθμιστή των πολιτικών εξελίξεων. Και όχι μόνο αυτό. Γιατί είναι μερίδα, φωτογραφικός και... το ότι κάθε τρομοκράτης δεν θα πηγαίνει εκεί? Όχι, αφήστε με να τελειώσω. Είναι φωτογραφικός ο νόμος. Γιατί ο μόνος τρομοκράτης που ήταν σε αγροτικές φυλακές ήταν ο Κουφοντίνας. Λοιπόν, και τώρα τι έχουμε κάνει? Για μια δεν θα μπορούσε να πάει τώρα από την άλλη πλευρά. Από την άλλη πλευρά, 11, με 11 νεκρούς σε αγροτικές φυλακές, δεν το θεωρεί κανείς λογικός άνθρωπος και κανονικό. Και έτσι δεν είναι, κύριε Κούλογλου? Σας λέω και πάλι, ο Μάριο Μωρέτη, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που ανέκρινε 55 μέρες τον Άλντο Μόρο και τον δολοφόνησε και τον παραδέχτηκε, ήταν έξω μετά από 15 χρόνια. Πήγαινε και δούλευε το πρωί. Δήλωσε με τα μέλια Μωρέτη. Όχι. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Λοιπόν. Αυτό είναι ηθικό. Σωστά ζητάμε από τον Κουφοντίνα, και εγώ το έχω ζητήσει με συνεχή αρθρογραφία, ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από τα θύματα. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό για τον νόμο. Να πάμε στον κύριο Καρανικόλα, κύριε Κούλογλου. Ζητήσει με τα μέλια ή όχι. Καταλάβατε. Κύριε Καρανικόλα, τι λέτε? Κοιτάξτε, κύριε Κοντροκόγη, κύριε Παυλόπουλε, αυτή τη στιγμή η χώρα αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Για να προσθέσουμε σε αυτά τα προβλήματα μια τέτοιου είδους συζήτηση, και είναι επιβεβλημένο οπωσδήποτε να αποφύγουμε σε αυτή τη συγκυρία ένα τέτοιο είδους ζήτημα. Όμως τώρα είμαι σαφής και ξεκάθαρος. Είναι αδιαφυσβήτητο ότι η δημοκρατία μας ούτε εκδικείται αλλά και ούτε εκβιάζεται, κύριε Παυλόπουλη και κύριε Κουτροκόη. Είναι επιβεβλημένη λύση και μονόδρομος λύση αυτή τη στιγμή και για την εκτόνωση αυτής της συζήτησης η προσφυγή στη δικαιοσύνη. Το αν είναι νόμιμη ή παράνομη η μεταφορά του Κουφοντίνα στον Κορυδαλό ή στο Δομοκό, εάν έχει παραβιαστεί κάποιο δικαίωμά του από την πολιτεία, εάν η πολιτεία έχει παραβιάσει κάποιο καθήκον της, με συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε Παυλόπουλε, δεν θα το κρίνω ούτε εγώ, ούτε εσείς,
ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία. Θα το κρίνει η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι είναι σαφές ότι πρέπει να σταματήσει η προσπάθεια κομματικοποίησης και πολιτικοποίησης αυτού του ζητήματος και σε αυτό φέρει πολύ μεγάλη ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θυμίζω, κύριε Παυλόπουλε, επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε μια πολύ προκλητική ευνοϊκή μεταχείριση του Κουφοντίνα κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του, υπό την έννοια ότι μεταφέρθηκε ακόμα και σε φυλακές ανηλίκων, μεταφέρθηκε στις φυλακές Κασαβέτιας, που ζούσε ακόμα σε καθεστώς ημιελεύθερης διαμονής και κάθε μέρα κράτησης προσμετρούσε για δύο. Και το χειρότερο, κύριε Παυλόπουλο, κυρία Κουτροκόη, με τις αλλαγές που έκαναν στους ποινικούς κώδικες από το Σεπτέμβριο, και να τα ακούσει αυτά κύριο Σκούλογλου και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Κουφοντίνας θα δικαιούται να κάνει αίτημα αποφυλάκησης. Και ρωτάω τον κύριο Κούλογλου, τι θα γίνει δηλαδή αν το Σεπτέμβριο, όπως έχει δικαίωμα Κουφοντίνας, υποβάλει αίτηση και η αίτηση απορριφθεί για την αποφυλάκησή του και ξαναμπεί σε καθεστώς απεργίας πείνας? Θα πρέπει η πολιτεία να επαναχωρήσει και να τον αφήσει ελεύθερο επειδή θα ξαναπεργήσει ο Κουφοντίνας? Και κλείνω με το εξής, κύριε Παυλόπουλη, κύριε Κουτροκόη. Τα όσα είπε ο κύριος Δρίτσας είναι απολύτως απαράδεκτα, απολύτως προκλητικά και πραγματικά σοκαριστικά. Η 17 Νοέμβρη ήταν μια εγκληματική οργάνωση που αφαιρούσε ανθρώπινες ζωές και η χώρα πλήρωσε με πολύ αίμα και με πολύ μεγάλο τίμημα την εγκληματική της δράση. Και άκουσα στην εκπομπή σας πριν από λίγο τον κύριο Δρίτσα, αντί να ζητήσει συγγνώμη, αντί έστω να έχει την ευθυξία να πει ότι έκανε ένα λεκτικό λάθος, να λέει ότι οι πολίτες δεν τρομοκρατήθηκαν από τη 17 Νοέμβρη. Και ρωτώ, πρέπει να από κλείσουμε. Πού ξέρει, ναι. Κλείνω κύριε Κουτροκόη, από πού ξέρει ότι οι πολίτες δεν τρομοκρατήθηκαν? Το ακριβώς αντίθετο. Η δημοκρατία δεν τρομοκρατήθηκε, αλλά οι πολίτες ένιωθαν βαθύτατο φόβο και τρόμο από τις εγκληματικές πράξεις 17 Νοέμβρη. Ο κύριος Τσίπρας οφείλει να τοποθετηθεί. Καλημέρα και σωστή σας, κύριε. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Φαντήλα, κύριε Κουλόγλου, κύριε Καρανικόλα, λοιπόν. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θα έχουμε όλα τα νεότερα για το τι θα γίνει τελικώς. Θα έχουμε να λέμε αύριο, βέβαια. Πώς θα είναι η καθημερινότητά μας τουλάχιστον μέχρι τις 16 Μαρτίου. Ναι, ναι. Θα δίνουμε κωδικό 6 και θα κάνουμε επιτόπου. Το χάνει στο σπίτι μέσα, από ό,τι καταλαβαίνω. Καλημέρα. Ραντεβού αύριο.